Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα φίλοι της Καστοριάς. 25 Μαΐου και το ραντεβού μας και φέτος. Σε μια ακόμη εκπομπή επαιτειακή, φέτος για τα 41 χρόνια από την κατάκτηση του Κυπέλλου. Με δύναμη, με δόξα και μορφή, θα γίνοντας θα μπαίνεις Καστοριά. Δεν σε τρομάζει τίποτα ποτέ. Για τις επόμενες ώρες εδώ, μαζί με Παναγιώτη Μπάτο. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια ακόμα φορά στον φιλόξενο Αντένες FM. Θα κάνω και μια παρέμβαση για το τραγούδι που αγούγεται από τον ύμνηστο Κώστα Φανταζή. Κώστα Φανταζή, βέβαια. Είναι η δεύτερη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού σε πιο μεγάλη ηλικία. Έχω την πρώτη, θα τη γράψω ένα CD και θα την φέρω στο σταθμό. Μάλιστα. Υπόσχομαι. Πολύ ωραία. Υπάρχει η πρώτη εκτέλεση του 1975-76. Υπάρχει το 75? Ακριβώς. Έχω κάτι ακόμα, μήπως είναι εκεί, θα το δω και αυτό. Γεια σου Στρατό, ο Στράτος Μορφίδης που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Θα το λύσουμε ένα θέμα με το μικρόφωνο όταν θα πάρεις τη θέση του Παναγιώτη. Γιατί αρχικά πρέπει να πούμε το εξής: ο Παναγιώτης δεν θα είναι σε όλη τη διάρκεια μαζί μας. Θα είναι όμως εδώ για ένα πολύ χρήσιμο κομμάτι της εκπομπής. Ποιο είναι αυτό το χρήσιμο το κομμάτι? Για να φτάσουμε ως τη σημερινή μέρα, η Καστοριά πέρασε διάφορα. Και πολλά από αυτά είναι γνωστά, πολλά από αυτά είναι όμως και άγνωστα. Οπότε ο Παναγιώτης θα μας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, στην ώρα που θα είναι εδώ, να τον απολαύσουμε, να δούμε στοιχεία, να ακούσουμε στοιχεία που ίσως τα ακούσετε και για πρώτη φορά. Αρχίζοντας Χρήστο και Παναγιώτη, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που τρέξανε για την εκπομπή αυτή με τηλέφωνα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τάκη του Τσιρόνη που μας βοήθησε πολύ στο να βρούμε τηλέφωνα παλιών ποδοσφαιριστών άλλων ομάδων, τον Κώστα τον Μπάκη. Να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους της Era Sport που δώσανε βήμα σήμερα γύρω στις 4 παρατέταρτο για αυτή την εκπομπή, για το πώς θα ακουστεί, πού θα ακουστεί. Την ΕΡΤ3 που είχε σήμερα ένα πολύ καλό αφιέρωμα, ναι, τον Τάκη τον Τζιρόνι. Πάρα πολύ καλό, πολύ συγκινητικό. Γενικά όσους βοήθησαν, να ευχαριστήσω για τα βιβλία που έστειλα, που ήταν προσφορά και των παιδιών και της εφημερίδας Ορίζοντες. Να ευχαριστήσω το Σουβενίρ Αργυράκης που μας βοήθησαν πολύ για να τα στείλουμε αυτά τα βιβλία και γενικά όσους βοήθησαν για αυτή την εκπομπή. ΕΡΤ3, Era Sport, Τάκης Τσιρόνης, Κώστας Μπάκης και πολλοί άλλοι. Και ένα τελευταίο, είμαι πολύ χαρούμενος που μέσα από αυτές τις εκπομπές έκανα πολλούς ποδοσφαιριστές από αυτήν την μεγάλη ομάδα να ξαναβρεθούν μεταξύ τους. Προχθές μιλώντας με τον Κώστα τον Αγόρου μου είπε ότι πότε θα τελειώσουμε από αυτήν την ιστορία, να έρθω με τα φιλαράκια μου, να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε, να πιούμε μία ρετσίνα και να πούμε πολλά πράγματα από τα παλιά. Μήπως είναι αυτή η πρώτη εκτέλεση? Αυτός είναι ο ύμνος Καστοριάς για την πόλη. Για την πόλη, μπράβο, ναι. Ακριβώς. Εγώ εννοούσα ότι το τραγούδι της Καστοριάς. Ωραία. Το οποίο βγήκε από το. Θα μου το στείλει, δεν το έχω. Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το βρω. Το έχω σε κασέτα, πρέπει να το ψηφιοποιήσω και να είναι στην οικία. Σωστό, να το στείλω και να το έχει, να έχει την πρώτη εκτέλεση, να παίζει και την πρώτη εκτέλεση. Τέλεια. Τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Λοιπόν, ωραία. Παναγιώτη, ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν η πορεία προς τον τελικό ήταν, θα λέγαμε, συγκλονιστική. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, θα κάνω και προσωπικές αναφορές. Ωραία.
με δικά μου γεγονότα. Γενικά τα κύπελα κρύβουν ιστορίες, επειδή είναι πολύ πρόσφατος και ο τελευταίος τελικός τώρα μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον ο κόσμος για το κύπελο. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον τελικό που είδαμε, εν πάση περιπτώσει, του Πάου με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι αυτός ο τελικός θα ξεχαστεί γρήγορα. Ο δικός μας τελικός του 1980 θα μείνει ανεξίτηλος στις μνήμες όλων των ανθρώπων και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός με τον Ηρακλή. 25 Μαΐου 1980 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ήμουν παρόν. Μπήκα και στο γήπεδο μαζί με τον θείο μου, τον ενέμιστο, τον Κώστα Τοφολίνα, στρατιωτικό εδώ στην Καστοριά. Πολλοί μπορούν να το θυμούνται. Κάποια στιγμή φορούσα μια φανέλα την οποία την έχω ακόμα. Αν δημιουργηθεί το μουσείο, που ελπίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, θα τη δωρήσω βέβαια στο μουσείο. Είναι μια κόκκινη φανέλα με κίτρινες ρίγες στους ώμους, κατασκευή Αργυράκης πάντα. Παιδική φανέλα και ένα σορτσάκι το οποίο όμως δεν είναι κόκκινο-κίτρινο, αλλά δεν. Πρέπει να βρούμε και μια από τις φόρμες της εποχής εκείνης που ήταν. Οι κίτρινες. Με σπόνσορ τον Αργυράκη, αν θυμάμαι καλά επίσης. Ακριβώς, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Αν υπάρχει μακάρι, κάτι τέτοιο, μακάρι, να το δούμε και αυτό. Ωραία, αυτά μπορούν να κοσμήσουν το μουσείο σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το εξής, ότι στις 28 Νοεμβρίου του 1979. Ήταν ο πρώτος αγώνας της Καστοριάς, ο συγκλονιστικός αγώνας με τον Εθνικό, το 0-1 το γνωστό, με απουσίες Παράσχου και Σιάντση εκείνη την ημέρα. Άρα η Καστοριά θεωρητικά ήταν outsider, μιας και ο Εθνικός είχε ποδοσφαιριστές όπως ο Μουκέας, τερματοφύλακας, θα τον έχουμε, έχω την εντύπωση, Στράτο μετά. Ο Σταματάκης, ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν δεξί μπακ και αγωνίστηκε στην Καστοριά την περίοδο του 1971, άρα έπαιξε αντίπαλος με την Καστοριά μετά από 10 χρόνια σχεδόν. Ο Αρμόδωρος, ο Σιώκος του Ολυμπιακού. Ο Ηλίας Αρμόδωρος, Ακριβώς, Ηλίας Αρμόδωρος, ο Σιώκος, ο Τσαλαμάγκας, ο Κοτίδης, ο Λαμπρινός. Αυτές είναι οι σημαίες του Εθνικού τότε. Ο Ρομπέρτο Καλκαντέρα, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Καλκαντέρα. Ναι, ήταν φοβερός ποδοσφαιριστής. Ο Τάσος Μητρόπουλος που έπαιξε και έκανε καριέρα στον Ολυμπιακό. Τον οποίο φιλοξένησαμε σε προηγούμενο αφιέρωμα. Ακριβώς. Και επίσης και ο Διαμαντόπουλος το δεκάρι τους. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτός. Αυτός έγινε και προπονητής μετά. Και ο Καραΐσκος. Δηλαδή ο Εθνικός ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα τότε με τεχνικό τον Μπλάνκστον, ο οποίος ήταν έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προχωρημένης ηλικίας. Έχω φωτογραφία του. Ήταν κλασική αγγλική φατσούλα όπως λέμε και θα λέγαμε ότι ήταν πολύ καλός γνώστης του ποδοσφαίρου με σέντρες και τέτοια. Δηλαδή ήταν ένας προπονητής που βάζει το ποδόσφαιρο του κυρίως στις σέντρες. Από την Καστοριά προπονητής ήταν ο Κάζιμιρ Γκόρσκι, τότε ήταν από τις τελευταίες εμφανίσεις στον πάγκο της Καστοριάς. Εκείνη την ημέρα ήταν λοιπόν. Ήταν πριν αποχωρήσει για να αναλάβει ο Βασιλιάδης. Ακριβώς, για να αναλάβει ο Βασιλιάδης ακριβώς. Εκείνη την ημέρα. Ο Γκόρσκι να πάει Ολυμπιακό στην μετέπειτα. Πήγε μετά Ολυμπιακό, ναι, ακριβώς, πριν στον Ολυμπιακό. Ήταν μεταγραφή προπονητή επί της ουσίας αυτό. Ισπάνιο πράγμα, αλλά το κάναμε και αυτό στην Καστοριά. Κάναμε και μεταγραφή προπονητή. Έγινε και αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι στο 15 και το 38, δύο δοκάρια με Λαμπρινό και Παπαδόπουλο. Από τον Εθνικό πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, δεν είδαμε πολύ ποδόσφαιρο ουσίας, δεν είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Καστοριά βέβαια κατέβηκε με ένα λίγο παράξενο σχήμα, θα έλεγα, δηλαδή είχε και Αλεξιάδη και Αγόρου και Σκιαπανίδη, δηλαδή τρεις ακραίους μπακ, Μέση Μεωφορίδη με Γρηγόρη Παπασιλείου, Κόπανο, Μπεργελέ. Ο Μπεργελές έπαιξε βασικό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τους δύο ξένους τότε, και οι δύο ξένοι ξεκίνησαν βασικοί, δηλαδή και ο Ρομπέρτο Μπάρτσιο και ο Γιάχα. Ο Γιάχα δεκάρι τότε, και οι δύο όμως αντικαταστάθηκαν εκεί στο 75 περίπου από Χουνουζίδη ο Ρομπέρτο και, από 70, και ο Γιάχα από τον αναγνώστου. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο Κάζιμιρ Γκόρσκι. Ναι, σαν τότε. Σχήμα έτσι πως μου το λες, παράξενο σχήμα. Πάρα πολύ παράξενο σχήμα. Ναι. Πάρα πολύ παράξενο σχήμα ομολογουμένως. Φυσικά ο Τσιρόνης ήταν το εντεκάρι της ομάδας. Από εκεί και πέρα έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ξεκίνησε η παράταση, τελείωσε το παιχνίδι κανονικά 0-0. Από εκεί και πέρα στο 100 και στο 105 ο Ρομπέρτο Καλκατέρα που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Λαμπρινού για να βάλει κάποιο γκολ, είχε δύο δοκάρια, αλλά τελικά ο Θόδωρος Μπεργελές με ένα πολύ ωραίο σουτ στο 114 κατάφερε και έδωσε την νίκη στην ομάδα μας. Και μετά στη συνέχεια ο Τάσος Μητρόπουλος στο 118 είχε
Δοκάρι. Άρα πέντε δοκάρια ο Εθνικός εκείνο το ήταν ο αγώνας των δοκαριών του Εθνικού. Το είχε μνημονεύσει και ο Μητρόπουλος εδώ σε προηγούμενη εκπομπή μας. Να θυμηθούμε τις δηλώσεις εκείνη την ημέρα των δύο προπονητών. Μη με κοιτάς εμένα, Στράτο, στο μικρόφωνο κοιτάς. Των δύο προπονητών. Ο Μπλάκστον είχε πει ότι δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε με το Θεό. Και ο Κάζιμιρ Γκόρσκι, τέτοιο παιχνίδι ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μόνο στο Γουέμπλεϊ αντίκρισα τέτοιο φαινόμενο, όπου η Πολωνία δέχτηκε ένα τρομερό σφυροκόπημα από την Αγγλία και όμως κατόρθωσε να φύγει η ομάδα μου από το γήπεδο εκείνο ισόπαλη 1-1. Χαρακτηριστικό αυτού του παιχνιδιού ήταν η ενέργεια του προπονητή του Εθνικού να επισκεφτεί τα πολιτήρια της Καστοριάς και να τριφτεί πάνω στον Ερμίδη. Όταν έκπληκτος ο τερματοφύλακάς μας τον ρώτησε τι κάνει, εκείνος το απάντησε: προσπαθώ να κολλήσω λίγη τύχη. Αυτά λοιπόν από τα παραλυπόμενα εκείνου του πρώτου παιχνιδιού. Πάμε στο δεύτερο τώρα. 6 Φεβρουαρίου 1980 στην παγωμένη Καστοριά, εκείνη την ημέρα δεν ήμουν στο γήπεδο, να πω. Από ό,τι θυμάμαι το άκουγα από το τύπο της εποχής. Ναι, από τον τύπο της εποχής, ενώ στα επόμενα θα σας πω, και κάποιες προσωπικές έτσι ιστορίες. Εδώ λοιπόν ο Λιόλιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε κάποιες ενέργειες. Ο Κοϊβέρογλου ήταν φρουρός της εστίας της Καβάλλου. Ο Παναγιώτης Κοϊβέρογλου μετά από δύο χρόνια ήρθε στην Καστοριά και έκανε μια χρονιά, μια σεζόν εδώ στην ομάδα μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη φάση ακόμη τα παιχνίδια είναι μονά, έτσι. Μονά παιχνίδια ακριβώς. Για να καταλάβουμε ακριβώς και την δυσκολία τότε του κυπέλου. Ωραία. Που έπρεπε να έχεις και την ικανότητα αλλά και την τύχη με τα μονά παιχνίδια, επαναλαμβάνω. Έτσι ακριβώς. Οπότε η Καστοριά, με μια έμπνευση του Σάββα Βασιλιάδη να αλλάξει τον Χουνουζίδη και στη θέση του να περάσει τον Κώστα τον Μπάκη. Ο Μπάκης λοιπόν μπήκε στο 46 και στο 47 σκόραρε. Με ένα πολύ ωραίο γκολ. Με την είσοδό του ουσιαστικά. Ναι, δηλαδή έγινε το εξής. Ο Λιόλιος τροφοδότησε λοιπόν τον Μπάκη. Ο Μπάκης απέφυγε το Ρίγκα και από εκεί πέρα ο Μπάκης σκόραρε με σουτ. Και στο 61 ο Ρίγας, ο μοιραίος παίχτης για την Καβάλα εκείνη την ημέρα, πέτυχε αυτόν τον γκολ σε βάρος της ομάδας του. Με αποτέλεσμα το 2-0 ήταν γεγονός. Τώρα εδώ να σας πω ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί θα αναφερθούμε λίγο στο μάτς με τη Λάρισα που έχει σημασία. Είχαμε 1701 εισιτήρια να σας πω. Ενώ η Καστοριά παρατάχθηκε με Σαργκάνη, Αλεξιάδη, Σιαπανίδη, Κόπανο, η γνωστή τετράδα στην αρχή. Ο Καπουσούζης βασικός, μπήκε και ο Στολτίδης στη θέση του Κόπανου. Το ψηλό αυτό σε δερμπάκ. Ο ψηλός, ναι, ο ψηλός Στολτίδης. Δύο μέτρα πόσο ήταν. Δύο μέτρα δεν ξέρω αν ήταν πάντω γύρω στα 90. Ήταν 1,90 και κάτι σίγουρα. Ναι, ψηλός. Καπουσούζης, Παράσκος, Χουνουζίδης στη θέση του Μπάκης που ήταν η χρυσή αλλαγή. Παπαβασίλειο Λιόλιο, Σιμεοφορίδης και Τσιρόνης. Ενώ κοιτάξτε και η Καβάλα να δείτε τι ποδοσφαιριστές είχε τότε. Είχε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Κουιβέρουλου τερματοφύλακας. Ο Τζιόλας ήταν δεξιμπακ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λεμονίδης από τα καλύτερα αριστερά μπακ που έχουν βγει. Καπετανίδης Ρίγας. Ο Ρίγας βέβαια ήταν μοιραίος παίχτης εκείνη την ημέρα. Από εκεί πέρα ο Φιλιππίδης, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Δημήτρης που ήταν το εννιάρι της Καβάλας. Τριανταφυλλίδης στο δεκάρι. Και ο Ανθουλάκης που αντικαταστάθηκε στο 53 από τον Κοντογεωργίου το 11. Αριστερό εξτρέμο Ανθουλάκης. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν για το μάτς με την Καβάλα. Να πάμε τώρα. Πριν πάμε στο επόμενο μάτς, έχουμε δύο λεπτά διαφημιστικό. Ωραία. Και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ και επιστροφή από το διάλειμμα μας. Πάντα μαζί εδώ στην επαιδευτική εκπομπή του Αντένες και φέτος Παναγιώτης Μπάτος και Στράτος Μορφίδης. Προχωράμε. Προχωράμε λοιπόν. Είμαστε Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου. Να πω το εξής. Να πούμε ότι φέτος δίνουμε την βάση, το έχουμε πει βέβαια όλες αυτές τις μέρες, στους αντιπάλους μας. Στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουν οι αντίπαλοι της Καστοριάς από όλες τις ομάδες που μας ενημερώνει τώρα ο Παναγιώτης. Αλλά θα έχουμε κάτι και από Καστοριά, αρχηγό και MVP. Επίσης θα έχουμε και δημοσιογράφους που θα μιλήσουν στην εκπομπή. Χρήστος Σωτηρακόπουλος και από την Έρα Σπορ, Δημήτρης Μαλισιώβας, Λευτέρης Αρελάκος, Σύφης Βοτζάκης. Πάμε, Παναγιώτη, να συνεχίσουμε αυτό το διπορικό. Είχαμε μείνει στον αγώνα της Καβάλας. Ενώ πρέπει να πούμε ότι έρχονται μηνύματα για τριανταφυλλίδη της Καβάλας. Το δεκάρι. Το δεκάρι, ο οποίος διαπραγματευόταν μεταγραφή με ΠΑΟΚ όταν ήταν φαντάρος με Καστοριανούς που μας ακούνε και μας παίρνουν τηλέφωνο. Ισχύει. 100%. Λοιπόν, πάμε. Επιβεβαιώνω την πληροφορία. Λοιπόν, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 1980. Όλη η Καστοριά στημένη στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Παύλος Μιλιώνης από Λουτράκι. Ναι. Να συνδέεται συνέχεια. Ολυμπιακός Λουτρακίου Καστοριά 1-5. Ένα φλογισμένο Λουτράκι.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι πολύ φανατισμός από πλευράς της ομάδας εκεί της Κορίνθου. Για μας όμως ήταν μια καλή κλήρωση. Για μας ήταν καλή κλήρωση γιατί ο Ολυμπιακός Λουτρακίου ήταν στην Β' Εθνική και μάλιστα δεν τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά για την εποχή, να σας πω. Ξεκινάει το παιχνίδι, να σας πω ότι χάνουμε στο 12. Προηγούνται λοιπόν οι αντίπαλοι με το Μαριόλι. Ναι. Ξεγελάει λοιπόν, ξεγέλασε ο Σαργκάνη με ένα σουτ που χτύπησε στον Καπουσούζη και τελικά άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Στη συνέχεια ο Τσιρόνης κάνει hat-trick. Προσέξτε, κάποια μάτσα έχουν πολλές ομοιότητες, θα τα δούμε αυτά με το τελικό. Ο Τσιρόνης λοιπόν στο 28, στο 44 με κεφαλιά και με πέναλτι δεύτερο που κέρδισε πάλι στο 57 κάνει το 1-3. Παύλος Μιλιώνης λοιπόν συνδέσει συνέχεια, συνεχόμενες συνδέσεις με το Λουτράκι. Με κομμένη την ανάσα όλος ο Καστοριανός πληθυσμός να στο ακούει. Ραδιοφωνάκι. Ναι, στο πρώτο πρόγραμμα. Στο ραδιοφωνάκι. Τρίτο πρόγραμμα, τρίτο δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό λέγαμε το Στάδιο. Δεν υπήρχε η Ιερά Σπορ τότε. Τότε ακούγονταν περισσότερο στα μεσαία, να πούμε. Ήταν και τα μεσαία, ναι. Εν συνεχεία, λοιπόν, ο Κόπανος στο 66 κάνει το 1-4 με ένα μπάσιμο και κλείνει το σκορ με ένα σουτ πολύ όμορφο ο Παπαβασιλείου στο 88. Να σας πω ότι ο Γιανακουδάκης, μορφή διατησίας. Στην ελληνική διαιτησία λοιπόν ήταν από το σύνδεσμο διαιτών Πειραιά και απέβαλε βέβαια τον Χριστοδούλου στο 45 με κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο παίξιμο. Τώρα να σας πω λίγο για τους αντιπάλους μας, θα πω και τη σύνδεση Καστοριάς. Είχαμε λοιπόν στον Ολυμπιακό Λουτρακίου τότε τον Στέφα τερματοφύλακα, ο οποίος έπαιξε μετά στη συνέχεια στην Κόρυθο. Ναι. Τον Μπεκιάρη, ο οποίος ήταν το εννιάρι του Ολυμπιακού. Ο Στέφας και μετά δεν έπαιξε και. Έπαιξε ο και Στέφας έχει παίξει πρώτα ΠΑΟΚ και μετά πήγε στην Κόρυθο. Είχαμε λοιπόν τον Μπεκιάρη, ο οποίος ήταν το εννιάρι τους και μετά το εννιάρι της Κορίνθου στη συνέχεια. Ο οποίος θα είναι στην εκπομπή μας σήμερα. Και ναι, θα τον έχουμε και τον Μπεκιάρη. Ωραία. Και ο Καρσιώτης, το δεκάρι τους, ένας πάρα πολύ επιτελικός, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτός έτσι μου θυμίζει λίγο Τάκη Τουργαίδη, θα σας έλεγα. Τούργα. Ναι, Τούργα ακριβώς. Καστοριά λοιπόν με Σαργκάνη, Καπουσούζη, Αλεξιάδη Παπασίλειου, Παράσχο, Σιαπανίδη, Κόπανο, Σιάντζη Χουνουζίδη, στο 70 Στολτίδη, Λιόλιο. Στο 57 Δίτσικος και Τσιρόνης, μια έτσι καλή σύνθεση θα λέγαμε, αν και βέβαια το ρόστερ ήταν πάρα πολύ καλό τότε. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα μάτς το οποίο εμένα τουλάχιστον με σημάδευσε στη ζωή μου πραγματικά. Είναι στις 5 Μαρτίου του 1980. Εδώ τώρα κοιτάξτε, μια έτσι μικρή προσωπική ιστορία. Παίρνουμε λοιπόν το αστικό λεωφορείο από το Μαυροχώρι στις 1.30. Είχαμε τότε ένα σύνδεσμο οπαδών Μαυροχωρίου Καστοριάς, κάπως σίγμα, όμικρον, μη κάπα λεγόταν, κάπως έτσι λεγόμασταν. Να σας πω ότι έχω φωτογραφία, αυτά θα τα βγάλω στο βιβλίο βέβαια, στο δεύτερο τόμο. Και επίσης εγώ είχα και κάρτα του ΣΦΟΚ Καστοριάς τότε, μια άσπρη κάρτα με φωτογραφία και σφραγίδα του ΣΦΟΚ και έμπαινα δωρεάν. Να σας πω ότι εκείνη τη μέρα ήταν η πρώτη φορά που πήγα στην Κερκίδα. Δηλαδή όλες τις άλλες φορές από το 77 που πηγαίνω στο γήπεδο πήγαινα από την απέναντι πλευρά. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που μπήκαμε ως σύνδεσμος Μαυροχωρίου μέσα στο γήπεδο. Περιμέναμε βέβαια την έναρξη του αγώνα κανένα δύο ώρες. Στις κερκίδες και όχι στις απέναντι. Απέναντι είχε διαμορφωθεί έτσι τα ψιλοσκαλιά, ας πούμε, ή ήταν. Ήταν τα ψιλοσκαλιά τότε. Τα ψιλοσκαλιά ναι, ήταν. Ψιλοσκαλιά ναι. Και βέβαια εκεί βάλαν τους Λαρισαίους περισσότερο, σαν και οι Λαρισαίοι μετά μπήκανε δίπλα μας, δηλαδή προς τα αποδυτήρια, δηλαδή στη δεξιά πλευρά της κερκίδας. Να σας πω λοιπόν τότε ότι πριν ξεκινήσουμε τώρα από το Μαυροχώρι, ήρθε όλος ο σύνδεσμος στο σπίτι μου και φέραν σημαίες. Σημαίες υφασμάτινες, οι οποίες ήταν ραμμένες κόκκινες και κίτρινες. Δυστυχώς δεν έχω ούτε μία από αυτές. Πραγματικά έτσι στεναχωριέμαι γιατί δεν έμεινε κάποια σημαία από αυτές. Έχω όμως φωτογραφία από εκείνο το μάτς και πραγματικά είχαμε δώσει κι εμείς ένα μικρό παλμό, ας το πούμε. Ένα μάτς το οποίο ήταν πολύ νευρικό, θα έλεγα. Κάποιος φύλαθλος, και δυνατό μάτς. Κάποιος φύλαθλος από την Κερκίδα έλεγε και ξανά έλεγε ότι είμαστε σαν σαρδέλες και πραγματικά. Ήταν ένα μάτς το οποίο ήμασταν πολύ στριμωγμένοι ο ένας με τον άλλον. Πραγματικά δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, γιατί η Καστοριά άρχισε να μπαίνει γερά στον θεσμό. Δηλαδή, ενώ ακριβώς μπορεί να μην ξεκίνησε η Καστοριά και την χρονιά, θυμίζουμε για όσους δεν θυμούνται, αγωνιζόταν για την σωτηρία της, υπενθυμίζουμε. Ναι, ακριβώς. Και το μυαλό ήταν περισσότερο σε αυτό παρά στο κύπελο. Προχωρούσε όμως το κύπελο και έτσι άνοιγε και η όρεξη εδώ. Τα στοιχεία τώρα των εφημερίδων λένε ότι ήταν 3.680 εισιτήρια. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ περισσότερα. Εντάξει, συνήθως τα μάτς, Παναγιώτη, από ό,τι ξέρουμε τώρα πια, ήταν πάνω από 5.000 κόσμους σε αυτό το γήπεδο
σαν σαρδέλες μένα, αλλά συνήθως ήταν πάνω από 5.000 κόσμος κάθε Κυριακή. Ναι. Ή στα πολύ δυνατά μάτια. Το πολυπόθητο γκολ το πέτυχε ο Τσιρόνης στο 71, όχι στο 75 όπως αναγράφεται. Στις εφημερίδες του τύπου, στο 71 έγινε το γκολ, γι' αυτό είμαι βέβαιος. Ο Παπαδόπουλος ήταν ο θεματοφύλακας της Λάρισας. Ο Θεολόγης. Ο Θεολόγης ακριβώς. Θα είναι μαζί μας και ο Θεολόγης Παπαδόπουλος. Και επίσης να σας πω ότι. Και ο Βαλαόρας. Και ο Βαλαόρας. Ο Βαλαόρας λοιπόν παραλίγο να μας κάνει τη ζημιά 2-3 φορές, όπως και στη Λάρισα. Όμως η χειρότερη στιγμή για την ομάδα μας ήταν στο 84, οπότε ο Χάτζιαμπης τότε. Προσέξτε, Χάτζιαμπης, Πασόφσκι, αυτοί έτσι χωρίς μαλλιά οι δύο ποδοσφαιριστές της Λάρισας. Πήγε να μας κάνει τη ζημιά λοιπόν στο 84, οπότε σούταρε, αλλά τελικά η μπάλα έφυγε out. Έλλειψη για τη Λάρισα ο Παραφέστας, προφανώς μεγάλη έλλειψη, και από εκεί και πέρα ίσως και λάθος του τεχνικού τότε της Λάρισας να βγάλει το Μαλουμίδη και να βάλει το Βουρούκο στη θέση του, οπότε δεν είχε τύχει έτσι για να πετύχει. Μαλουμίδης που έπαιζε σεντερφόρ νομίζω. Μαλουμίδης ήταν σεντερφόρ πάρα πολύ καλός. Με λίγο φαλάκρα και λίγο σγουρό κατά πίσω το μαλλί. Έτσι ακριβώς. Τώρα, πάμε στο 26 Μαρτίου στο Αλκαζάρ, λοιπόν, στο 1980. Εκεί λοιπόν πλήρης η Λάρισα. Τώρα οι αγώνες διπλοί, έτσι. Εδώ από εδώ ξεκινάνε διπλοί αγώνες. Ασφυκτικά λέει γεμάτο το Αλκαζάρ. Όμως ψυχρολουσία λοιπόν για την Λάρισα στο 17 μόλις. Από τον Δίντσικο λοιπόν, ο οποίος κάνει το 0-1. Από εκεί και πέρα τώρα η Λάρισα πιέζει πάρα πολύ. Και εδώ πέρα έχουμε το άστρο του Στάθη Παρουσιάδη, ο οποίος ως τερματοφύλακας, και μάλιστα τρίτος τερματοφύλακας. Τον είχαμε πέρσι μιλήσει ειδικά για αυτή την ακριβώς εμφάνιση. Κατέβασε ρολέα, πραγματικά ήταν ένα συγκλονιστικό στοιχείο, το οποίο πραγματικά για αυτό Στάθη Παρουσιάδη πιστεύω στην ότι στην πορεία προς το τελικό έπαιξαν και οι τρεις τερματοφύλακες. Να το ξέρουμε αυτό. Βεβαίως, ακριβώς. Στο 65 βέβαια ο Βαλαόρας, ο συνήθις ύποπτος, έκανε το 1-1, ένας χαρισματικός σεντερφόρ. Εδώ να σας πω ότι η Καστοριά δεν είχε στην διάθεσή της τον Αλεξιάδη. Κατέβηκε λοιπόν με Παρουσιάδη Αγόρου, ο οποίος Αγόρου τότε έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση. Το γράφουν και εφημερίδες της εποχής. Χιαπανίδης, Κόπανος, Μεφορίδης, Παράσκος, Δίντσικος, Παπασιλείου, Βοητσίδης, Σιάντσης, Τσιρόνης και Στολτίδης ως αλλαγή στη θέση του Τσιρόνης στο 80. Να πω και μερικούς από τη Λάρισα. Παπαδόπουλος, Παραφέστας, Ράμος, Δράμαλης, ο Γκαλίτσιος, ο οποίος δεν το ξεχνάει κανένας. Μαλουμίδης, Σπασόφσκι, Χάτζιαμπιτς, Ανδρεούδης και Βαλαόρας. Δηλαδή κοιτάξτε τι ποιότητα είχε τότε η Λάρισα. Μια ομάδα που ουσιαστικά και αργότερα στην δεκαετία του 80 πήρε και το πρωτάθλημα, έτσι. Πήρε και το πρωτάθλημα. Και λοιπόν, η Λάρισα είναι επίσης από τις επαρχιακές ομάδες, μαζί με τον Όφη, τρεις είμαστε που έχουν πάρει και κύπελο Ελλάδος, να τα λέμε αυτά. Ακριβώς, βεβαίως. Και εμείς πήραμε βέβαια πρώτη κύπελο σαν Καστοριά. Σωστά, σωστά. Ήμασταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα που πήρε κύπελο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μάτς, 7 Μαΐου 1980, και σε αυτό ήμουν παρόν. Εδώ λοιπόν ήταν το Καστοριά. Περνάμε τη Λάρισα και πάμε με Μακεδονικό. Πάμε τώρα, ναι, πάμε τώρα. Καλή και η κλήρωση του δεδομένων των συνθηκών και του Μακεδονικού. Προφανώς, γιατί θα μπορούσαμε να πέσουμε. Με ΠΑΟΚ. Με ΠΑΟΚ. Παραδείγματος χάρη. Και με Ηρακλή ακόμα. Και με Ηρακλή ακόμα. Θα μπορούσαμε να πέσουμε. Έπαιξε ο Καστοριά Μακεδονικός και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Μάλιστα. Σωστά. Και ο του θαύματος, ενώ περιμέναμε τον ΠΑΟΚ εμείς στον τελικό, τελικά ο Ηρακλής ήταν αυτός που προκρίθηκε αντί του ΠΑΟΚ. Ένα μάτς λοιπόν το οποίο ήταν. Ήταν λίγο η χρονιά εκείνη και τον. Που έπεσε και ο Ηρακλής κατηγορία από την υπόθεση δωροδοκίας ή όχι. Ναι, ήταν αυτή η χρονιά. Ήταν αυτή η χρονιά. Ήταν, ναι, ναι, ναι. Κάτι με τον Πέλιο πρέπει να γίνει. Ναι, με τον Πέλιο, με τον Πέλιο, ναι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το εξής. Ότι η Καστοριά κερδίζει τώρα 2-0. Στράτο, νομίζω πρέπει να έχεις πιο καλό αρχείο εδώ εσύ. Να το δούμε λίγο από το δικό σου αρχείο εδώ. Γιατί κάτι μου λείπει εδώ εμένα. Να πάμε λοιπόν Μακεδονικό και στον Στράτο. Ας πάρει το μικρόφωνο. Ναι, Στράτος, ναι, για να μας λίγο πει. Στράτος εδώ. Καστοριά Μακεδονικός εδώ το παιχνίδι. Το μόνο όμως που κατάρτωσε ήταν να χάσει μόνο 2-0 ο Μακεδονικός. Το πρώτο γκολ σημειώθηκε με τον συνήθι ύποπτο μεταράου τον Λάκη του Σημειοφορίδη, όταν εκτέλεσε ένα δυνατό πλάγιο out και δεν συγκράτησε την μπάλα ο Λέτσκας, τότε τερματοφύλακας. Και το δεύτερο γκολ ήρθε στο 83 με δυνατό σουτ του Τσιρόνη, δίνοντας έτσι ένα γκολ ασφαλείας στην ομάδα μας. Γιατί στο αγώνα ήταν ο Δέδες.
που ανέφτηκε, λέει, το σκληρό παιχνίδι των φιλοξενουμένων. Πολύ καλοί συνεργάτες του Πάντζαλης και Μαρινέλης. Η σύνθεση τότε για την Καστοριά ήταν Σαργάνης Αλεξιάδης, Ιαπανίδης Κόπανος Σημειοφορίδης, Παράσχος Δίντσικος Παπαβασιλείου Γρηγόρης Βοητσίδης, στο 60 πήκε ο Κώστας Ουμπάκης, Σιάντης και Τσιρόνης. Και για τον κοντινή εντεκάδα του τελικού. Ναι, κοντινή εντεκάδα. Ναι. Πλην του Σιάντση ήταν. Ναι, κοντινή. Και για το Μακεδονικό ήταν ο Λέτσκας, ο Σταυρίδης, ο Ανδρέας Μπακ, ο οποίος θα είναι μαζί μας σε λίγο, ο Γεωργιάδης, ο Μπίκας, ο δικός μας μετά ο Μπάμπης ο Τσιλιγκυρίδης, ο Κακαρινέλης, ο Ασλανίδης, ο Τσαρσιτσαλίδης, Σταυρίδης Δημήτρης, ο Θωμάς ο Βετζαμάνης και ο Τάκης ο Νικολούδης. Όχι, ο Γρηγόρης ο Νικολούδης. Ο Γρηγόρης ο Νικολούδης. Ο αδερφός του Τάκη Νικολούδη. Τι ΣΑΕΚ. Οι σημαίες βέβαια τώρα για τον Μακεδονικό, να πούμε ότι είναι ο Μπίκας, ο Πένος και ο Βιρτζαμάνης. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν παίξει πάρα πολλά χρόνια στο Μακεδονικό. Είχαν παίξει μάλλον. Βιρτζαμάνη χρόνια. Θα έχουμε στην εκπομπή και Σταυρίδη, όπως είπαμε. Ωραία. Θα έχουμε τον Σταυρίδη, τον Ανδρέα. Ο Δημήτρης του Σταυρίδης έχει παίξει και στην Καστοριά. Άρα αυτή, ναι. Σε αυτό το match είχαμε δύο αντιπάλους ουσιαστικά που είχαν παίξει στην Καστοριά προγενέστερα. Εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο τα εισιτήρια ήταν λιγότερα. Προφανώς δεν είχαν έρθει φίλαθλοι του Μακεδονικού. Γι' αυτό το λόγο τα εισιτήρια, έτσι πως τα δίνει τέλος πάντων ο τύπος της εποχής, ήταν 2381. Ναι. Και πάμε τώρα 14 Μαΐου του 1980, όπου ήταν το πραγματικά συγκλονιστικό μάτς Μακεδονικός Καστοριά. Ο επαναληπτικός. Σε αυτό το μάτς ήμουν επίσης, σε ένα γήπεδο του Μακεδονικού, το οποίο ήταν ασφιχτικά γεμάτο. Εμάς μας είχαν βάλει όμως ένα μέρος το οποίο δεν βλέπαμε, ειδικά τώρα εγώ πιτσιρικάς ήμουν και Λου Κοντούλης. Να σας πω ότι δεν έβλεπα και πολύ καλά τι γινόταν στο γήπεδο. Τι γινόταν, πάντως πολύ ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα γενικά. Ναι. Ο Σιάντσης ήταν το κλειδί της επιτυχίας σε εκείνο το μάτς. Mm-hmm. Έκανε μια φανταστική εμφάνιση. Απέφυγε τον Τσιλιγκυρίδη στο 42 και πλάσαρε με πολύ ωραίο τρόπο τον Λέτσκα γράφοντας το 0-1. Ο Σιάντσης τα έκανε αυτά γενικά. Δηλαδή ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν πολύ καλός με την μπάλα, δηλαδή έκανε πολύ ωραία τρίπλα, έβλεπε γήπεδο. Ναι, έκανε, δηλαδή ήταν συγκλονιστικό αυτό το χάρισμα του Σιάντσι. Πραγματικά, να πω Χρήστο τώρα ότι στην Καστοριά. Σιάντσι παρακολουθώ... θύμιζε λίγο Δωμάζο, λίγο ακριβώς. Κούδα, ναι, θύμιζε λίγο αεράτο, παίχτη αεράτο. Ήταν αυτή η κλασική, ήταν δεκάρι, κλασικό δεκάρι. Και έκτοτε στην Καστοριά έναν ποδοσφαιριστή, πραγματικά τον θαύμασα μετά τον Σιάντσι, μετά από όμως πολλά χρόνια. Που ήταν ο Κρισμάνοβιτς, ο οποίος ήταν στο ίδιο στυλ. Ναι, ναι. Και μετά άλλον έναν Βούλγαρο, τον Γκέντσεφ. Τον Γκέντσεφ. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ο Κρισμάνοβιτς και ο Γκέντσεφ, ήταν αυτής της παλιάς κοπής δεκάρια. Ναι, 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 όπως λέμε. Του θεαματικού έτσι, ποδοσφαίρου. Ναι. Ακριβώς. Πολύ καλός με την μπάλα όμως ο Σιάννης και πολύ καλή παλιά. Πέτυχε λοιπόν το 0-1. Από εκεί και πέρα τώρα ο Παπαβασίλου λοιπόν έκανε το 2-0 στο 53. Καθάρισε δηλαδή το μάτς, τα λέγαμε έτσι σε εισαγωγικά, η Καστοριά στο 53. Μόλις λοιπόν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, οπότε κατά κάποιο τρόπο οι του Μακεδονικού που το πήραν απόφαση. Εν τω μεταξύ, παρότι εμείς οι Καστοριανοί είχαμε πάει αρκετοί τότε στο γήπεδο, είχαμε και το ραδιόφωνο και ακούγαμε, γιατί είχε πολλές συνδέσεις. Δηλαδή ήταν δύο τα μάτς τότε. Δηλαδή πάω Κυρακλής και Μακεδονικός Καστοριά και είχαμε αρκετά πράγματα που ακούγαμε. Ενώ δηλαδή βλέπαμε το παιχνίδι, ακούγαμε και στο ραδιόφωνο την κλασικό αυτό, περιγραφή. Κλασικό αυτό για τα παιχνίδια εκείνη τη δεκαετία. Ο κόσμος πήγαινε με το ραδιοφωνάκι στον αγώνα. Ναι, ναι, για να ακούμε και τα υπόλοιπα μάτς βέβαια. Τα οποία βέβαια, τουλάχιστον στην Καστοριά από ό,τι θυμάμαι στο γήπεδο, μετέδιδε πάντα μετά στο ημίχρονο. Ναι. Μας έδινε το πρακτορείο Κάπα Κόκκινος, έλεγε στον αγώνα. Κάπα Κόκκινος. Ναι. Σας ενημερώνει και τα υπόλοιπα. Πρακτορείο Κάπα Κόκκινος, Μητροπόλεως αρχή ήταν. Εγώ εκεί το πρόλαβα, δεν ξέρω αν ήταν και αλλού. Ναι, Μητροπόλεως, αυτό ήταν στη Μητροπόλεως ακριβώς. Στην αρχή, ακριβώς. Αρχή, στο περίπτερο λίγο πιο πάνω. Απέναντι στο παλιό ταχυδρομείο. Ναι, απέναντι στο παλιό ταχυδρομείο. Ακριβώς. Ο Σαργκάνης αποκρούει πέναλτι του Βιρτζαμάνη, ο οποίος ανατράπηκε από τον Αλεξιάδη. Εδώ βέβαια να σας πω ότι ο Νικολούδης χτυπάει εκτός φάσεως τον Σιάντση στο 69 και αποβάλλεται ο Γρηγόρης ο Νικολούδης. Και τώρα η κόκκινη και ο Αλεξιάδης, ο Λάζαρος.
Γιατί εύριστο, γιατί από τι. Νομίζω είναι και από τις σπάνιες φορές που έφαγε και ο Λάζαρος κάρτα. Δεν ξέρω κατά πόσο εύριστο, γιατί κατά πόσο αυτό ήταν εφεύρημα, αλλά εν πάση περιπτώσει η κόκκινη ήταν κόκκινη. Και βέβαια να πω ότι αποκρούει βέβαια ο Σαργκάνης το πέναλτι του 65, αλλά ο διαιτής όλος παραδόξως δίνει την επανάληψη και ο Σταυρίδης το εκτελεί αυτή την φορά και το είχε χτυπήσει και το 1-2. Όταν απέκρισε ο Σαργκάνης, πάλι ο Σταυρίδης το έχει χτυπήσει ή άλλος? Όχι, ο Βιρτζαμάνης στην αρχή το εκτέλεσε. Ναι. Ο Βιρτζαμάνης λοιπόν πίσω ανατράπηκε και μετά το χτύπησε ο Σταυρίδης. Μάλιστα. Είδαν οι του Μακεδονικού ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Βιρτζαμάνη, οπότε έβαλαν τον Σταυρίδη, ο οποίος ήταν και σπεσιαλίστας στα πέναλτι. Ναι. Όταν θα αναφερθούμε σε κάποια άλλη εκπομπή ενδεχομένως για εκείνη την περίοδο του 77-78 που έπαιζε ο Δημήτρης Σταυρίδης στην Καστοριά και είχε και πολλά γκολ βέβαια εδώ. Τίμησε τη φανέλα της Καστοριάς, είχε αρκετά γκολ και με πέναλτι. Να πω λοιπόν εδώ πέρα ότι είχαμε τη σύνδεση του Μακεδονικού, ο Λέτσκας τερματοφύλακας πάλι, ο Σταυρίδης, Ανδρέας Παπαδόπουλος, στο 46 Βιρτζαμάνης, ο Μπίκατς, Ελιγκυρίδης, Γεωργιάδης, Καραπατάκης, ο Ιφαντίδης, στο 63 Τσαρσιταλίδης, Σταυρίδης, Κακαρινέλης και Νικολούδης, ο Γρηγόρης στο 11. Και από την Καστοριά έχουμε Σαργκάνη, Αλεξιάδης, Χιαπανίδη, Κόπανο, Σημεφορίδη, Παράσχο, Δίντσικο. Βλέπετε ότι πάλι η ομοιότητα. Πάλι η ομοιότητα. Δίσκος. Το λέμε αυτό γιατί μπορεί να μην είναι και τυχαίο. Δηλαδή, ένα σχήμα είχε σφίξει για τελικό αρκετά. Ήταν δυνατό, μόνιμο στην δεκάδα. Μέχρι τη θέση του Δίντσικου, ναι, το δεφτάρι, ναι, ήταν στα περισσότερα παιχνίδια στο 90% τουλάχιστον οι ίδιοι. Οι ίδιοι, ναι. Ο Καπουσούζης το 71, ναι, θέση του Δίντσικου, από Βασιλείου. Γρηγόρης, Βοητσίδης, Χιάντζης, Τσιρόνης και στο 57 ο Στολτίδης. Στολτίδης πάντως έμπαινε ως αλλαγή γενικά. Έμπαινε, ναι, ναι, ναι. Ήταν ως αλλαγή. Για τον τελικό βέβαια νομίζω ότι αυτά θα σας τα πει περισσότερο ο Γρηγόρης ο Κίτσος μετά. Εγώ θα ήθελα να φέρω τη διοίκηση της ομάδας αγωνιστικά. Φυσικά. φτάσαμε λοιπόν εδώ στο Μακεδονικό. Βέβαια καλό είναι να σας πω και το εξής, ότι ο Παύλος ο Σιάντζης δέχεται κάρτα στο μάτς αυτό. Είναι η μοιραία κάρτα για τον Σιάντζη. Είναι η τρίτη κίτρινη κάρτα, ναι, που του στερεί το δικαίωμα να παίξει στον τελικό. Και φαντάζομαι αυτό θα το είχε πάντα στο μυαλό του μέχρι. Ακριβώς, το εκείνη η κάρτα λοιπόν από τον διαιτητή, ο οποίος ήταν ο Σαραλιώτης, Γιάννα Κουδάκης και Παταράκης ήταν ως επόπτες. Τα πήγαν καλά γενικά. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει και περισσότερες κάρτες, μιας και το μάτς ήταν λίγο σκληρό. Πάντως δυστυχώς ο Σιάντζης ήταν από τους ανθρώπους που έχασαν το τελικό. Με πρόεδρο Γιώργο Χαλκίδη, με Γιώργο Κεσίδη γενικό αρχηγό. Έχουμε δει και μια φωτογραφία πρόσφατη με τον Γιώργο Κεσίδη στο διαδίκτυο. Ο Κώστας ο Βλάχος έφορος. Ο Νικόδημος ο Γκόνος αντιπρόεδρος. Ο Μπελόκας ο Διογέννης έφορος. Ο Αλέξανδρος Καγαργιοργίου τέος δικηγόρος γραμματέας. Ο Χρήστος Βράντζογλου ήταν μέλος. Και ο Γιώργος ο Σιαπέρας ήταν γενικός αρχηγός εκείνη την περίοδο. Όπως είπαμε για τον τελικό, επειδή εγώ δυστυχώς σε λίγο πρέπει να αποχωρήσω, θα αφήσω την παρέα σας γιατί έχω εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Κρίμα. Πριν προχωρήσουμε και με τον Παναγιώτη, μια και είναι εδώ τώρα, θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα, γιατί εμείς οραματιζόμαστε με τον Παναγιώτη το Μουσείο της Καστοριάς, που σε αυτό το μουσείο θα μαζευτούν πάρα πολλά πράγματα και ελπίζουμε κάποια στιγμή και το κύπελλο. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Εγώ και ο Παναγιώτης Σουμπάτος συναντηθήκαμε, είχαμε μία συνάντηση με δύο αντιδημάρχους για το όραμά μας που είναι το Μουσείο της Καστοριάς. Κάναμε κάποια συζήτηση, συζητήσαμε με τους δύο αντιδημάρχους και ζητήσαμε από τους δύο αντιδημάρχους για χώρο που θα στεγάσει το Μουσείο της Καστοριάς όταν με το καλό πραγματοποιηθεί, να είναι ο χώρος που είναι το κτίριο της ΕΡΤ-3. Ο λόγος είναι ότι το σημείο αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεγάλες επιτυχίες εκείνης της ομάδος. Και εφόσον ο Δήμος ήθελε να κάνει πέρσι αυτήν την εκδήλωση και δεν έγινε λόγω COVID, ήθελε να κάνει την εκδήλωση σε εκείνον τον χώρο, να ονομάσει τον χώρο πλατεία Κυπέλλου, να έχει μια φωτογραφία, νομίζουμε ότι είναι καλύτερος χώρος. Επίσης, εγώ ζήτησα από τους δύο αντιδημάρχους να μπορέσουν, θέλοντας να τιμήσουμε όλους τους παίχτες που πέρασαν από την ομάδα, να τους κάνουμε
κάποια αναμνηστικά, όπως τον πρώτο τόμο των βιβλίων, του βιβλίου που κάνανε τα δύο τα παιδιά, και να είναι καλά αυτά τα παιδιά, και ο Παναγιώτης ο Μπάτος και ο Ιωσήφ ο Χατζητιμωθέου, οι εικόνες και μνήμες του Καστοριανού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αδιάθετα βιβλία στην εταιρεία Ορίζοντες. Ζήτησα από το Δήμο, είναι θετική ως προς το θέμα αυτό, να βοηθήσουν ούτως ώστε να στείλουμε βιβλία σε όλους τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχανε και πριν ακόμα από το 63-64, και με το καλό όταν γίνει το άλλο το βιβλίο να μπορέσουμε να τους δώσουμε κάτι αναμνηστικό. Αλλά για το θέμα του μουσείου εγώ θα ήθελα να το δούνε με καλύτερο μάτι. Εάν δεν βολεύει αυτός ο χώρος, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος, γιατί είπαμε άρρηκτα συνδεδεμένος με την πορεία της ομάδος αυτής. Αν θέλει να πει κάτι και ο Παναγιώτης στο θέμα αυτό. Ναι, να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Στράτος. Καταρχήν να πω για το μουσείο, το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει. Η Καστοριά είναι μια ιστορική ομάδα και προφανώς πάρα πολλές οικογένειες έχουν συνδεθεί με τον ΑΒ τρόπο, είτε άμεσα είτε έμεσα με την ομάδα αυτή. Θα έλεγα ότι η συνάντηση συγκεκριμένη η οποία κάναμε έβγαλε τουλάχιστον σε μένα θετικό στοιχείο ότι όντως θέλουν από το Δήμο και ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Κορετσίδης αλλά και οι Αντιδήμαρχοι να γίνει κάτι τέτοιο. Μας πρότειναν δύο με τρεις χώρους ακόμα. Ο ένας χώρος ήταν κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου της Καστοριάς. Προσωπικά εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο και το λέω βέβαια ευθαρσός ότι η ιδέα είναι συγκεκριμένη. Όπως επίσης, αν ήταν το γήπεδο εκεί που ήταν παλιά, θα ήταν ωραία ιδέα να είναι κάτω από τις κερκίδες. Αλλά εκεί τώρα απομονωμένο. Ναι, θα έλεγα ότι θα χάσει την αξία του, γιατί το σκοπός είναι να έρχονται τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία σίγουρα πάνε και σταθμεύουν στο πάρκινγκ του Μασούτη ή στο πάρκινγκ της Νομαρχίας. Να είναι εύκολα προσβάσιμο. Ακριβώς. Δηλαδή να είναι από τα πρώτα στοιχεία τα οποία θα βλέπει ο τουρίστας, γιατί προφανώς, μιας και ο Σάκης Ορίμος, από τον οποίο είμαστε και συνάδελφοι, μίλησε στην ΕΤΕΝΑ για αθλητικό τουρισμό, θα λέγαμε ότι εφόσον οραματίζει το Δήμος Καστοριάς να κάνει αθλητικό τουρισμό, ένα κομμάτι είναι και αυτό, γιατί πάρα πολλοί θα θελήσουν να δουν όντως αυτό το μουσείο και τι περιέχει. Μας πρότειναν άλλους δύο χώρους λοιπόν στη Σκαπέριδιο Αγορά. Θα έλεγα ότι η χώρα αυτή είναι μένει καλή, το παλιό το δημοτικό το ραδιόφωνο και ένας άλλος χώρος που ήταν νομίζω σκακιστικός σύλλογος, ο οποίος δυστυχώς δεν λειτουργεί και κάτι πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό. Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει και τι θα γίνει. Θα ήθελα τέλος πάντων εγώ σαν Παναγιώτης να έρθω σε επαφή με τα παιδιά που είχαν το σκακιστικό σύλλογο. Αυτό βέβαια είναι άσχετο με τη σημερινή συζήτηση, αλλά το αναφέρω γιατί έχει την αξία του, θα έλεγα. Εμένα μια δεύτερη πρόταση που θα μπορούσα να κάνω, γιατί σκοπός είναι να κάνουμε προτάσεις, όχι μόνο να διαμαρτυρόμαστε και να λέμε το ένα και το άλλο, να πούμε και μια πρόταση. Εφόσον λοιπόν δεν είναι και η καλύτερη χώρη, η καλύτερη δυνατή χώρη, είτε το γήπεδο είτε η Σκαπέριδιος Αγορά, για αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε, γιατί αυτό το μουσείο πραγματικά, έτσι πως το φανταζόμαστε με ηλεκτρικές κορνίζες και λοιπά, δηλαδή πραγματικά έχουμε σκεφτεί το πώς θα είναι. Γίνει, έχουμε κάνει το σχέδιο στο μυαλό μας, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές με τον Στράτο, ο οποίος είναι η ψυχή εννοείται του μουσείου. Αυτό το λέω και πραγματικά το τονίζω αυτό πραγματάκι. Θα έλεγα λοιπόν ότι σαν πρόταση θα μπορούσαμε είτε να αγοράσουμε δηλαδή ο Δήμος να αγοράσει ένα κοντέινερ, δεν ξέρω τι, ή να κάνει ένα λιόμενο κάπου εκεί. Υπάρχει χώρος. Δηλαδή το να βάλουμε, το να μας διαθέσει παράδειγμα 50 και 60 τετραγωνικά, δεν νομίζω ότι θα χαλάσει την εικόνα του πάρκου, ούτε της Ολυμπιακής Φλόγας, ούτε εκεί πέρα το πάρκο που υπάρχει. Υπάρχει πάρα πολύ χώρος. Να βάλουμε και 2-3 ταμπέλες που να οδηγούν τους ανθρώπους που έρχονται. Μα αυτό προς εκεί το ήταν μουσείο, το γήπεδο. Αυτό ήταν το γήπεδο. Προς το μουσείο. Αυτό συνδέθηκε η Καστοριά. Με το άλλο δεν συνδέθηκε δυστυχώς. Όχι, με το άλλο. Καταρχήν το γήπεδο ξεκίνησε τότε το 1991. Σε μία περίοδο όπου η Καστοριά, αν θυμάσαι Χρήστο, την επόμενη χρονιά είχε πέσει. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να πάει. Είχε τώρα πάει στο γάμα εθνική. Να δει και το μουσείο. Ναι. Είχε πάει γάμα εθνική τότε η Καστοριά το 1992. Δηλαδή με το που έκατσε ένα χρόνο στη Β' Εθνική και δεν πήγε και πάρα πολύ καλά εκείνη τη χρονιά. Την επόμενη χρονιά έπεσε. Και πήγαμε το 92-93. Γι' αυτό και τότε λέγαμε, είχαμε ομάδα, δεν είχαμε κύπελ, δεν είχαμε γήπεδο. Φτιάξαμε γήπεδο, δεν είχαμε μετά ομάδα. Εγώ έχω μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σαββόπουλο.
Έχω ζητήσει, θα τον ξανατηλεφωνήσω πάλι, ένα ραντεβού να μιλήσουμε μαζί με τον Παναγιώτη, να μας βοηθήσει και αυτό στο θέμα. Έπαιξε στην ομάδα της Καστοριάς. Ναι. Και ήταν πολύ καλός καλά, και ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Τότε θυμάμαι ένα από τα καλύτερα σεντερφόρ του Ολυμπιακού Βόλου, τον Ήμρε Μπόντα. Ο Μπόντα, τον ναι. Είχε σβήσει στην κυριολεξία. Εγώ θυμάμαι ένα γκολ που είχε βάλει σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων μπορεί και ο Δημήτρης Σαββόπουλος να βοηθήσει στο θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Κορεντσίδης θα το δει με πολύ θετικό. Πώς να το πω. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε να ζωντανέψουμε και πάλι. Γιατί σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πίσω. Ο χώρος αυτός όμως της ΕΡΤ3 είναι ο καταλληλότερος, γιατί είναι η ιστορία της Καστοριάς εκεί. Εκεί είναι το χώμα μας. Εκεί είναι το χώμα του γηπέδου. Αν είχε γήπεδο εκεί, θα είχε και καλύτερη πορεία. Αυτό μας το απέκλεισαν βέβαια. Ο κ. Δοκόπουλος μας το απέκλεισε και ο κ. Δήμος μας το απέκλεισαν. Οπότε, εφόσον αποκλείεται αυτό, δηλαδή δεν είναι τώρα από τη στιγμή που οι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους ότι θα πρέπει αυτός ο χώρος να χρησιμοποιηθεί κάπως αλλιώς, εντάξει, προφανώς κάτι θα ξέρουν περισσότερο εφόσον διοικούν το Δήμο. Όμως, εμείς με το Στράτο προτείνουμε ή λιώμενο ή κάποιο κοντέινερ μεγάλο, να μπορέσει ο Δήμος, σε πάση περιπτώσει, να κάνει κάτι τέτοιο για να δημιουργήσει αυτό το μουσείο. Και ο Στράτος και προσωπικά δεν έχουμε κάποιο όφελος, ας το πούμε, ούτε καν ηθικό όφελος, θα σας έλεγα εγώ τώρα. Προς το παρόν θα ζούμε με τις αναμνήσεις. Μακάρι να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την καρδιά. Μακάρι να δει ώρα να ζωντανέψουν μπροστά μας αυτές οι αναμνήσεις. Να γίνει το γήπεδο, να πάει κόσμο στο γήπεδο και να είναι το μουσείο εκεί. Αλλά δεν υπάρχει λόγος κανένας να μπει μέσα στην πόλη και να πει πού είναι αυτό το μουσείο, είναι κάτω από το γήπεδο της Καστοριάς. Πώς να πάμε εκεί, άστα να πάνε. Δεν θα πάει κανένας. Λοιπόν, Χρήστο, δυστυχώς εμένα τώρα θα μου. Ωραία. Αποχαιρετάμε λοιπόν τον Παναγιώτη. Να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία για μία ακόμη φορά. Και η σάλα με υγεία, όπως λέμε. Τώρα έχουμε και μία εκπομπή να κάνουμε με το Στράτο που σχεδιάζουμε. Μια και είναι ο Παναγιώτης εδώ να πούμε. Έχουμε. Στο μικρόφωνο Στράτο. Πρέπει να γίνει σύντομα. Τουλάχιστον για την ομάδα των πολύ παλιών ποδοσφαιριστών, τη συγχώνευση. Τουλάχιστον για την άλλη Παρασκευή προτείνω εγώ να γίνει κάτι, ας είναι πρωινή. Θα περίμενε, είναι 2 ώρες με 9-10 παίχτες. Λέω, παράδειγμα λέω, δεν λέω. Λέω, προτείνω. Προτείνω. Και το μεγάλο αφιέρωμα για την πρώτη επαρχιακή ομάδα που θα γίνει Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, που θα έχει μέσα και Αντώνη Μήνου. Με τη νέα σεζόν. Και πολλούς ακόμα που ήταν εκείνη την εποχή. Γιατί ποτέ δεν έχει γίνει αφιέρωμα. Δεν έχει γίνει αφιέρωμα για την ομάδα που ανέβηκε από τη Β' στην Γ' το κάναμε. Από τη Β' στην Α' το κάναμε. Και ποτέ δεν είχε γίνει κάποιο αφιέρωμα για την πρώτη επαρχιακή ομάδα. Συνήθως μέναμε στα αφιερώματα του κυπέλου. Ο Καραβιδάς με πήρε τηλέφωνο προχθές και μου είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος που έγινε αυτό το αφιέρωμα. Ευχαριστήθηκε, συγκινήθηκαν όλοι. Και μπορώ να σου πω ότι κάθε μέρα παίρνει άλλα 50 Μάλιστα. like, λέγονται, πώς λέγονται αυτά που δεν τα ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω. Σιγά σιγά. Έχουμε φτάσει κοντά στα 1200. Τέλεια. Είναι πολύ τώρα, ωραίο. Να χαιρετήσουμε τον Παναγιώτη για να φύγει. Ευχαριστώ λοιπόν τον Αντένι Σιφάμ. Ευχαριστώ Χρήστο και Στράτο για την πολύ ωραία εκπομπή, έστω και λίγο. Έστω και μία ώρα που ήμουν παρόν. Θα αναλάβει ο Γρηγόρης ο Κίτσος, εξαιρετικός φίλος μου, πολύ καλός φίλος, αδερφικός μου. Και ο Γρηγόρης θα μας πει κάποια στατιστικά. Στατιστικά στοιχεία τα οποία θα πει. Και να ξεκινήσουμε και λίγο με τις συνεντεύξεις που θα έχουμε. Ωραία. Σιγά. Πάμε στο διαφημιστικό μας και εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν και επιστροφή με Στράτο Μορφίδη σε λίγο και ο Γρηγόρης ο Κίτσιος από την Αθήνα για τα στατιστικά του τελικού. Ήταν μαζί μας μέχρι τώρα στην πρώτη ώρα Παναγιώτης Μπάτος για όλες τις λεπτομέρειες όλων των αγώνων μέχρι και τον αγώνα του Μακεδονικού στα ημιτελικά. Και Στράτο να βάλουμε στην παρέα μας και έναν πολύ καλό φίλο από την Ερασπορ, Λευτέρη Σαρελάκος. Κύριε Σαρελάκο, καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα, καλησπέρα στην πανέμορφη Καστοριά και σε εσένα και στο φίλο μου το Στράτο. Καλησπέρα Λευτέρη. Να σε καλά, φίλε. Για όσους δεν ξέρουν, Λευτέρης Αρελάκος ή DJ Λεσά. 2 με 5. Πόσα βράδια τον έχω ακούσει κάτι Σάββατα γυρνώντας. Και όχι μόνο γυρνώντας, γιατί είχαμε και πολλές καραντίνες μένοντας σπίτι. Και πολλοί ακροατές από την Καστοριά. Ακούω κάποιος Αντώνης, κάποια Βασιλική, κάποια Βάσο. Έχει ερωτευμένη θα είναι, γιατί παίζει πολύ καψούρικο ο Λευτέρης. Πολύ είπα. Έτσι. Είπαμε, τώρα έχουμε καραντίνα, έχουμε εμβόλια, έχουμε αυτό. Τουλάχιστον να έχουμε μια προδιάθεση για ανάπες, γέρωτες. Πολύ καλά. Κάτι.
Τώρα, εμείς, Λευτέρη, εδώ, εντάξει, αν μας ρωτήσεις, θα πούμε ότι ήταν ο κορυφαίος τελικός όλων των εποχών. Αλλά εσείς πιο ψύχρεμοι και ουδέτεροι. Θα μπορούσε αυτός ο τελικός να είναι στο top 10 των τελικών της χώρας? Θα έλεγα στο top 5, δεν θα έλεγα 10. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το match, επειδή τόσα λεπτό προ λεπτό στο σπίτι βλέποντας το από την ΕΡΤ, μαζί με τον τελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το 4-4 ναι, που παίζανε πέναλτι μέχρι το πρωί, ναι, νομίζω είναι οι δύο πρώτοι πρόχειροι τελικοί που μου έρχονται στο μυαλό. Μάλιστα. Ότι ήταν εντυπωσιακοί τελικοί. Έτσι. Μπορώ να βρω και άλλους, αλλά επειδή είναι λίγο προσδοκίμαστος τώρα, μου έρχονται αυτοί οι τελικοί. Εντάξει, μπορώ να βρω και άλλους τελικούς τέτοιους, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο στη δεκάδα, νομίζω σίγουρα στη πεντάδα του top, με τη μεγαλύτερη, το πιο θεαματικό παιχνίδι, με τη συναρπαστική εξέλιξη, με τα πολλά γκολ, με υπέροχες ομάδες και οι δύο εκείνη την εποχή. Και να σου πω την αλήθεια, παιδιά, θα σας πω, μου λείπει λίγο αυτό το στοιχείο είτε των επαρχιακών ομάδων. Δηλαδή, Λευτέρη, το έχουμε πει, το έχουμε πει τόσες φορές στην Ερασπόρ ότι Αλφα Εθνική χωρίς Δόξα Δράμας, Καβάλα, Πανσεραϊκό, Καστοριά δεν λέει. Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Πούμε... Εγώ το πήγα περισσότερο στους τελικούς. Ναι, δηλαδή ναι, μου λείπει ένας τέτοιος τελικός. Δηλαδή από το 2015 και μετά Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ξανά ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ξανά ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ξανά ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Μου λείπει δηλαδή να δω ένα, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Καστοριά ή ΠΑΟΚ Δόξα Δράμας ή κάτι τέτοιο. Λάρισα Ολυμπιακός ή ΑΕΚ Καλαμάτα ή κάτι τέτοιο. Γιατί έχει σταματήσει λοιπόν το κύπελλο να είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και να βρεθεί και μια ομάδα τέτοια? Εξάλλου, Λευτέρη, το ξέρεις και πολύ καλά, δεν είναι και πολλές οι ομάδες έτσι κι αλλιώς που το κατέκτησαν κιόλας. Τρεις είναι όλες κιόλες. Καστοριά πρώτη, Λάρισα και Όφη. Δεν είναι άλλες από την επαρχία. Επαρχιακές ομάδες. Ναι. Νομίζω ότι τα διπλά παιχνίδια έχουν κάνει κάποια ζημιά. Γιατί το φαβορί, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα πρώτο λόγο όταν είναι διπλοί αγώνες. Συν το γεγονός ότι πολλοί προπονητές, δυστυχώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία, χρησιμοποιούν το κύπελλο για να ξεκουράσουν βασικούς παίκτες σε σχέση με το πρωτάθλημα. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα του πώς διαχειρίζονται δηλαδή οι προπονητές, οι ειδικοί, αν θέλεις, τους αγώνες του κυπέλου. Και γι' αυτό βλέπουμε σπάνια ομάδες να περνάνε σε τελικούς. Η τελευταία ομάδα ήταν το 2015. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, το 2015 ήταν η Ξάνθη. Ξάνθη που έπαιξε τον Ολυμπιακό. Ναι, 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 ακριβώς. Από εκείνη την βραδιά, λοιπόν, τον είχες δει αρχικά εκείνη τον αγώνα? Βέβαια. Ο πρώτος τελικός που άκουσα στο ραδιόφωνο ήταν το 1970, Άρης ΠΑΟΚ 1-0. Το Καφτατζόγλυκο. Και από το 1971 και μετά, από το μάτι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, το 3-1. Και μετά δεν έχω χάσει κανένα τελικό. Τηλεοπτικά, έτσι. Τηλεοπτικά. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιος είτε σαν speaker στην ελληνική ραδιοφωνία, είτε ξέρω εγώ πηγαίνοντας στο κήπεδο απλά με τον πατέρα μου τότε για να δούμε πιτσιρικά κάποια παιχνίδια. Πέρσι την ίδια μέρα εδώ στην εκπομπή είχαμε και τον άνθρωπο που περιέγραψε τον τελικό, τον Γιάννη Διακογιάννη. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Λευτέρη, τι σου έχει μείνει λοιπόν από αυτόν τον τελικό? Ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο του? Μου είχε μείνει η φοβερή εμφάνιση που έκανε η Καστοριά στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά ο Τσιρόνης. Θυμάμαι λεπτό προς λεπτό, επειδή είμαι πολύ καλός φίλος με τον Νίκο Αναστόπουλο, την ιστορία του Τεσού με τον Τσιρόνη να είναι έτοιμος να έρθει να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Στο αεροπλάνο τον σταμάτησαν και τον είπαν. Στο αεροπλάνο, ακριβώς. Στο αεροπλάνο Μακεδονία του είπαν γέρνα να πει ότι θα υπογράψει ο Αναστόπουλος τον Ολυμπιακό. Αλλά για το παιχνίδι αυτό είχε το συναρπαστικό παιχνίδι. Το πάθος, οι πολύ καλοί παίκτες που υπήρχαν, η εκτέλεση του πλαγίου του Σεϊμοφορίδη και τον κόλπο που είχε πετύχει νομίζω ο Βοητσίδης τότε. Η γρήγορη ισοφάρηση έπαιξε ρόλο το 1-1 στο 40 και το γκολ του Δίντσικου το 2-1. Το 2-1, ακριβώς. Ναι. Μετά τα 3 γκολ του Τσιρόνη που έκανε εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Η ατμόσφαιρα γενικά ήταν πραγματικά μια Καστοριά που ήταν χάρμα η δέστε και είχε παιχταράδες. Τους ανέφερε και ο Στράτος το απόγευμα στην Ερασπόρ. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν που δώσατε βήμα. Ευχαριστούμε γενικότερα την Ερασπόρ, να το πούμε έτσι κι αλλιώς. Και σένα είναι... και το Δημήτρη το Μαλισιώβα και το Σίφι το Βοντζάκι που θα μιλήσουμε μετά. Ήσασταν, ευχαριστώ πολύ, σαν φίλαθο της Καστοριάς το λέω και σαν εκπομπή εδώ. Καλά. Εγώ προσωπικά το ξέρουν πολύ οι φίλοι ότι είμαι λάτρης του επαρχιακού ποδοσφαίρου και όχι μόνο της Περλίκ δηλαδή, και των Ντέρμπι. Είμαι λάτρης, δηλαδή τρελαίνομαι να δω ξέρω εγώ ένα μάτσο Ιωνικός Προοδευτική
ναι. Ή Καρβάλα Δόξα Δράμας, ή Καστοριά Πανσεραϊκός λέω εγώ, ή Καλαμάτα Πανηλιακός, ή Πανετολικός Γιάννενα. Αυτή είναι η μεγάλη μου τρέλα και η χαρά μου. Να βλέπω τέτοια παιχνίδια, να μεταδίδω τέτοια παιχνίδια. Μ' αρέσει πολύ αυτό το να τονώνω το υπαρχιακό ποδόσφαιρο, να αναδεικνύω ο πρωταγωνιστής του υπαρχιακού ποδοσφαίρου, όπως και ο Σίδης και όλα τα άλλα τα παιδιά. Και μ' αρέσει να βλέπω και τέτοια παιχνίδια και η χαρά μου να ξαναδώ την Καστοριά στις μεγάλες κατηγορίες, που στην Καστοριά έχω έρθει δύο φορές και στις δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, έχω φέρει γούρι. Καστοριά Προοδευτική 1-0. Πώς βρέθηκα τώρα τότε σε ένα παιχνίδι Καστοριά Προοδευτική, ούτε και εγώ. Σε ποια χρονιά, στο ξερό ή στο άλλο? Το ξέρω. Το ξέρω. Και στο κύπελο Καστοριά Όφη. Α. Το θυμάστε? Α, ναι, το θυμάμαι. Το 2-1. Ναι. Αυτά δύο φορές έχω έρθει στην Καστοριά και έχω μεταδώσει παιχνίδια. Πρέπει να τριτώσει το καλό. Το θέμα είναι που είναι η Καστοριά για να τριτώσει. Λευτέρη, μια και θα ήθελες να θυμάσαι πολλά παιχνίδια τώρα λίγο για να σου θυμίσω μερικά πράγματα. Θα ήθελες να θυμάσαι το παιχνίδι Ολυμπιακός Καστοριά με τα τρία πέναλτι του Σαργκάνη, με τον Παουνόφσκι να τρέχει και να λέει τον διατητή, ρέφερι, νύχτωσε, τον φώναζε. Νύχτωσε, ο Λεωνίδας, νομίζω ο Λεωνίδας Παναγόπουλος λέγω τα ναι. Ναι. Ήμουνα στην Κύπρο τότε, πιτσιρικάς, και το βλέπα το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε να πάρει πρωτάθλημα από το 1975. Και το ήταν την περίοδο 78-79. Πίεζε ο κόσμος, ήθελε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ τότε ήταν πανίσχυρη, είχε πολύ καλή ομάδα. Και ο Ολυμπιακός έχασε τρία πέναλτι με το Σαργκάνη που όταν είχε έρθει τον Ολυμπιακό είχε πει σας φέρει σε ένα προτάσμα να σας δώσω τουλάχιστον 3-4. Και το έκανε αυτό δηλαδή πράξη. Αλλά ήταν φοβερά ψυχοφθόρο, είχε χάσει ένα ο Ρόρμπαχ, ένα Λεμονής και ένα ο Περόνετο. Ναι. Το βλέπω το μάτς τώρα. Και τα δύο από τα τρία θα είχε χάσει εκεί μπροστά στη θύρα 7. Είσαι ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους της ΕΡΑ Σπορ και όχι για έτσι για εδώ. Αλλά έχεις ένα κακό, ότι εσύ και ο Μελισσλάβος είστε Ολυμπιακοί. Τι να κάνουμε, γεννηθήκαμε έτσι. Τι να πω, τι να δείτε τα παιδιά. Εγώ είμαι σε ένα, γεννήθηκα σε μια οικογένεια από τον μπαμπά μου που είναι όλοι Παναθηναϊκοί. Μάλιστα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά εγώ ήμουν για αυτούς το μαύρο πρόβατο. Ο Χρήστος ο Νατσούλης είναι Παναθηναϊκός γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Πρόσεξε να σου πω μια ιστορία που δεν την ξέρουμε πολύ, αν έχουμε χρόνο. Το 1971 έβλεπα ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Δυναμό Μόσχας. Είχαν πάει γονείς μου, εγώ μικρός τότε, είχαν πάει γονείς μου στην έκθεση Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβρης. Και το έβλεπα στα ξαδέρια μου που μένουν στο Γκίζη και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και ήταν όλοι, ξέρεις, Παναθηναϊκοί είναι και βλέπω αυτό το μάτι. Και χάνει ο Ολυμπιακός 2-0 από τη Δυναμό Μόσχα σε ένα παιχνίδι που τότε λέγανε για το τερματοφύλακα Μιλωνά. Βγήκε από εκεί και πέρα το σύνθημα, είσαι σαν το Μιλωνά, όποιος έκανε γκάφα τερματοφύλακα. Λέγανε αυτό το σύνθημα, γιατί έφταιγε και στα δύο γκολ που είχαν ο Ολυμπιακός. Και ξέρεις τώρα πιτσιρικάς, εγώ 7-8 χρονών, σκεφτόμουν μέσα μου, δεν πας και έχουν δίκιο, να γίνω Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός την προηγούμενη χρονιά είχε τελειώσει, είχε τελικό του πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ. Και ξέρεις, θα πει τσιρικά τώρα. Εγώ με πιέζανε τα ξαδέρφια μου, ήταν πιο μεγάλα, να γίνω Παναθηναϊκός. Και κάπου το είχα σκεφτεί και λέω, εάν στη Ρεβάν ο Ολυμπιακός χάσει στη Ρωσία, θα γίνω Παναθηναϊκός. Θα γίνω Παναθηναϊκός. Και πάει στη Ρωσία και κερδίζει. Όχι. Κοίταξε έτσι. Πάντως από το Γουέμπλε έγιναν, όπως και εμείς, πάρα πολύ Παναθηναϊκοί. Δηλαδή από το Γουέμπλε και μετά, το Γουέμπλε ήταν σημείο αναφοράς για να κερδίσει. Εγώ το σκεφτόμουν. Λέω, παιδί μου, έχει πάει Γουέμπλε. Είχα δει το μάτσο τελικό, ξέρω εγώ. Χάνει, με πιέζουν τα ξαδέρφια μου, λες να κάνω λάθος που έγινε Ολυμπιακός. Και τελικά λέω θα δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Και πάει ο Ολυμπιακός και κερδίζει μέσα στη Μόσχα τη Δυναμό 2-1. Ήταν μοιραίο. Λευτέρη, συμφωνείς σε αυτό που είπε ο Νίκος ο Σαργκάνης τώρα τελευταία μάλιστα, ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα το έπαιξε το 91 με 94 η ΑΕΚ. Συμφωνείς με αυτό το πράγμα? Του Μπάγεβιτς. Όχι, δεν συμφωνώ. Είναι μια τριετία που όντως έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ πολύ καλό ποδόσφαιρο και την ομάδα του Γουλανδρή, του Ολυμπιακού και την ομάδα του Νταϊφά. Τότε που για να τις βάλεις σε γκολ έφτιανες θέμα και είχε εκπληκτικούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ την ομάδα του Ηρακλή με τον Χατζηπαναγκή πάλι εκπληκτική ομάδα. Την ομάδα του ΠΑΟΚ τότε τη δεκαετία του 70 εκπληκτική ομάδα. Την ομάδα της Παναχαϊκής εκείνη την εποχή τη δεκαετία του 70 φοβερή ομάδα. Την ομάδα της ΑΕΚ βέβαια τότε ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό ψάχνω να βρω μια ομάδα με διάρκεια χρόνων και προσπαθώ να θυμηθώ που να έχει κάνει. Εντάξει, ίσως του Καπετάνιου η χρόνια. Του Καπετάνιου η χρόνια. Του Ζάεκ Σαραμπάκου Ρότσα εκεί, ναι. Πρόταση στον ημιτελικό του κυπέλου των αθλητριών τότε.
84-85. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, μεν και τη ΑΕΚ ήταν πολύ καλή εκείνη την τριετία, αλλά και των υπολείπων ομάδων που ανέφερα ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ εκεί σήμερα, αλλά το παιχνίδι που έχω δει, που έχω δει και με γεμάτο γήπεδο. Μια χαρά, ήταν... πήρατε κύπελο στο χάντμπολ, μην μιλάς καθόλου, μια ναι. χαρά είστε φίλοι. Το παιχνίδι που έχω δει, το έχω δει με Παναθηναϊκό πάντως. Να πούμε Παναθηναϊκός Φέγενορ το 2-1, τότε με Μαυρίδη και Ρότσα τα γκολ. Λοιπόν, ναι, ναι. Και από τις άλλες επιζεκούν. Ήμουνα μέσα στο γήπεδο, ναι. Λευτέρη, για τον επίλογο όμως να πεις και μια κουβέντα, γιατί ο τελικός του κυπέλου, ο φετινός, είναι πολύ πρόσφατο στα μάτια μας. Μια κουβέντα, ναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε και για αυτό το τελικό. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ το κέρδισε το παιχνίδι, γιατί όπως είπα και στις εκπομπές μου, δίψαγε περισσότερο για την νίκη. Το ήθελε περισσότερο και μάλιστα το παρομοίασε αυτό το τελικό με τον αγώνα της Λέστερ με την Τσέλσι. Τσέλσι Ολυμπιακός. Και Λέστερ ο ΠΑΟΚ, ναι. Με ποια έννοια το λέω, ότι δηλαδή όπως η Λέστερ δίψαγε περισσότερο και το δείξε μέσα στο γήπεδο, το ίδιο έκανε και ο ΠΑΟΚ. Υποφελήθηκε από την ολιγορία, την οθελικότητα του Ολυμπιακού, τις λάθος επιλογές του Μαρτίνς, είχε περισσότερο πάθος, βοήθησαν πολύ καλά οι αλλαγές που έκανε ο Γκαρσία, ειδικά στο τέλος. Βοήθησαν πάρα πολύ τα λάθη, τα τραγικά που έκανε ο Σεμέδο και γενικά οι τρεις που είχε στην άμυνα ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Παπασταθόπουλου. Και το ότι δεν έπαιξε από την αρχή ένας παίκτης δημιουργικός όπως είναι ο Φορτούνης, από την ο Βαλμπορνά ήταν στον πάγκο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και έρθει δίκαια ήταν, είχε πιο πολύ πάθος και πήρε το κύπελο που να σου πω κάτι, όπως γίνανε έτσι τα πράγματα, ίσως για τον Ολυμπιακό είναι ένα εφαλτήριο για να καθαρίσει κάποια πράγματα μέσα στους παίκτες εννοώ και να φτιάξει μια καινούργια ομάδα που θα είναι αξιόπιστη από πλευράς συνοχής και να φτιάξει κάτι καινούργιο σε σχέση με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κατάλαβες. Που θα είναι περισσότερα έτσι και αυξημένα τα θέματα που θα έχει και με το Champions League που θα παίξει από νωρίς για να μπορέσει να διατηρηθεί, αλλά και για να διατηρήσει τα σκύπτρα στην Ελλάδα. Περιμένω την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί. Ναι. Δεν θα μπορέσω, κατά τη γνώμη μου θα με ξενερώσει πάλι. Γιατί? Να δω πάλι έναν Ολυμπιακό πρωταγωνιστή και το πρωτάθλημα να κρίνεται πάλι Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Με Γιωβάνοβιτς, εμάς πώς μας βλέπεις? Πρώτα απ' όλα να κόψω το μαλλί. Διάβαζα σήμερα είναι ο προπονητής ο οποίος έχει πάρει τα περισσότερα λεφτά επί Αλαφούζου. Ακούγεται για 800-900 χιλιάρικα. 900 χιλιάρικα, ναι. Ναι. Που θα πάρει. Κάτσε, κάτσε. Ρε στράτο. Έχουμε λόγο. Το θέμα είναι τι όπλα θα έχει στη φαρέτρα το Γιωβάνοβιτς. Αν ο Παναθηναϊκός δεν ενισχυθεί, δεν πέσουν λεφτά και δεν πάρει παίκτες επίπεδου πρωταθλήματος, νομίζω θα είναι μια από τα ίδια. Ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Παναθηναϊκός μπορούν να κοντράνουν τον Ολυμπιακό με τέτοιους παίκτες αυτή την εποχή που διαθέτουν. Και επίσης να σου πω και κάτι για τις εκπομπές σου. Και εγώ είμαι καλά. Εκείνον το Μίτσο που τον βγάζεις να πούμε, λιγμένο εμβόλιο πρέπει να έχει κάνει. 200 χρόνια λέει πρωταθλήματα. Εντάξει, ο Μίτσος είναι η ατραξιόν μας. Εκεί τον αγαπάμε όλοι, τον έχω γνωρίσει. Έχουμε βγει έξω γενικά. Δηλαδή, σαν συγκέντρωση τη Φέρα Σπόρτο, δεν είχαμε κάνει κάτι κοπές πίτες. Τα παλιά τα ωραία χρόνια. Εγώ πάντως χαίρομαι που σε γνώρισα και τηλεφωνικά έστω. Και θα μας έρθει όταν θα έρθει κάποια στιγμή από εδώ. Και σου υπόσχομαι όταν βγει και το καινούργιο το βιβλίο θα πάρεις και εσύ και ένα το παλιό εικόνες και μνήμες του Καστοριανού ποδοσφαίρου. Το οποίο το έχει ο Σύφης, μπορείς να το δεις. Και πριν κλείσουμε είχα έρθει στην Καστοριά και είχα γνωρίσει και τον πρόεδρο τότε που ήταν ο Παπαδόπουλος. Σπυρόπουλος μήπως. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ναι, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ναι, ναι, και είχαμε γνωρίσει και είχαμε φάει. Ήταν ωραία, πολύ ωραία εποχή τότε και μάλιστα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν προϊστάμενος εκείνη την περίοδο και μου είχαν κάνει πολλές διαμαρτυρίες και ο κ. Τότε Σπυρόπουλος και πολλοί φίλοι ακροατές από την Καστοριά, με δικές μου ενέργειες είχα βοηθήσει για να ανέβει ο πομπός στο σταθμό στο Βίτσι πάνω, στο Βουτό, και να ακούει και η Καστοριά καμπάνα. Και πάντα έχω την Καστοριά μέσα στην καρδιά μου. Έτσι από πλευρά είχα περάσει πολύ όμορφα τότε διακοπές. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξαναδούμε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Μακάρι, μακάρι. Να είσαι καλημέρα. Καλησπέρα. 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 Αυτά λοιπόν, Λευτέρης Σαρελάκος μαζί μας. Έτσι, φέτος είναι λίγο διαφορετικό το εφαίρομο όμως, όπως καταλαβαίνεις εσύ, Στράτο. Καλά είναι λίγο να μιλάμε και για ποδόσφαιρο. Ωραία. Οπότε, ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Ό,τι προλάβουμε και σήμερα, όση ώρα μας πάρει και σήμερα, εδώ είμαστε. 10-11 εδώ. Πάμε διαφημιστικό και ερχόμαστε. Εδώ λοιπόν και πάλι επιστροφή από το διάλειμμα μας.
Πάμε και συνεχίζουμε τώρα και μετά τον Λευτέρη Σαρελέκο από την Era Sport θα πάμε λίγο στους πρωταγωνιστές, θα πάμε στους ανθρώπους που έπαιξαν κόντρα στην Καστοριά για να φτάσει σαν σήμερα στον τελικό. Πάμε Εθνικό που ήταν και το πρώτο παιχνίδι, για να μην ξεχνιόμαστε, του αγώνας των δοκαριών κυριολεκτικά από πλευράς Εθνικού. Γιώργος Μουκέας είναι μαζί μας. Κύριε Μουκέα, καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιώργο, ο Στράτος είμαι. Καλησπέρα. Μαζί με Στράτο Μορφίδη εδώ για αυτό το απόγευμα. Σαν σήμερα κύριε Μουκέα η Καστοριά πήρε το κύπελο. Ένα θαύμα για την εποχή, θαύμα και για σήμερα. Μπορούσαμε να το μεταφέρουμε στο σήμερα. Ναι, πες το. Ο δρόμος όμως άνοιξε μαζί σας με τον Εθνικό. Ναι, κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι εμείς είχαμε κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Στάθηκε πολύ καλό τροματοφύλακα τότε της Καστοριάς του Ερμίδης. Βέβαια, στάθηκαν και πολύ τυχεροί γιατί είχαμε αρκετά δοκάρια. Και στο τέλος, ας πούμε, καταφέραμε να περάσουν στον επόμενο γύρο. Αυτό, όπως φαίνεται, ήταν σημαντικό το παιχνίδι, γιατί μετά όλα τα παιχνίδια που παίξαν ήταν στα μέτρα της ομάδας της Καστοριάς και μπόρεσε, ας πούμε, να φτάσει στο τελικό και να πάρει το κύπελλο. Να φτάσει μέχρι το τελικό. Από αυτό το παιχνίδι, το θυμάστε αυτό το παιχνίδι πραγματικά? Όλα αυτά, ειδικά αυτό το παιχνίδι δεν ξεχνιέται όπως έγινε. Τόσα δοκάρια ξανά έκανε ο Εθνικός κάποια στιγμή, θυμάστε? Ξανακάλαμε στο πρωτάθλημα με την Καστοριά, όχι βέβαια τόσο πολλά. Ναι. 5 δοκάρια και ξαναχάσαμε ένα 0. Α, πάλι μαζί μας. Ναι. Αφού να φανταστείτε στο παιχνίδι, το δεύτερο, στο δεύτερο παιχνίδι, με το που ξεκινάει το παιχνίδι, στην πρώτη καταψυχία που κάνουμε, έχουμε δοκάρι. Ναι. Και μετά φτάνανε πέρα στα 3 μέτρα να σουτάρουν και δεν σουτάρουν. Δεν ήταν σωστά να σουτάρουν. Δεν είχαν εμπιστοσύνη πλέον ότι μπορούν να βάλουν τον γκολ. Το πρώτο δοκάρι ήταν με τον Λαμπρινό στο 15 και το επόμενο. Με τον Λαμπρινό, ναι. Πάντως, μεγάλη ομάδα. Ναι. Η ομάδα του Εθνικού το 80, μεγάλη ομάδα, μεγάλα ονόματα. Ναι, ήταν πολύ καλή ομάδα, αλλά και η Καστοριά δεν ήταν. Ήταν πολύ καλή ομάδα και η Καστοριά. Και είχε πολύ καλούς παίκτες. Τι φήμη είχε λοιπόν, κύριε Μουκιά, γιατί σήμερα στην εκπομπή μας ουσιαστικά προσπαθούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που έπαιξαν αντίπαλοι με την Καστοριά. Τι φήμη είχε η Καστοριά εκείνα τα χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε, η Καστοριά καταρχήν τη χρονιά εκείνη είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Άσχετα και αν ισώθηκε στο τέλος, είχε πολύ καλούς παίκτες. Είχε χρειάζεται, έπαιζε ο Σαρκάνης, έπαιζε ο Λιόλιος, έπαιζε ο Σάντζης, έπαιζε ο Σιρώνης, έπαιζε ο Παράσκος. Μιλάμε τώρα και πιο πόσα άλλα παιδιά, ας πούμε. Έπαιζε ο Μπάκης, παιδιά που δεν θέλω, ας πούμε, ξέρεις ακόμα, που δεν θυμάμαι. Που ήταν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Δηλαδή δεν ήταν και τυχαία η πορεία της. Μπορεί να στάθηκε τυχερή στο δικό μας παιχνίδι, αλλά είχε πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή αν αυτοί οι παίκτες, ας πούμε, μέναν στην Καστοριά και δεν φεύγανε, μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερα πράγματα. Το είχε πει ο Γιάννης Γιαπανίδης αυτό το πράγμα, ότι αν τυχόν δεν έφευγαν τότε οι παίκτες της Καστοριάς, θα είχαμε family περίπου με τις Λάρισες. Μπορεί να έπαιρνε και πρωτάθλημα τότε η Καστοριά, είχε πει. Δεν ξέρω για πρωτάθλημα αν έπαιρνε, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό ήταν και πολύ ψηλά. Παρά το γεγονός, να θυμίσουμε το εξής, παρά το γεγονός ότι το 80 σώθηκε έστω την τελευταία στιγμή, αλλά πήρε το κύπελο, την επόμενη χρονιά είχε βγει και πρώτη επαρχιακή ομάδα με τόσο κόσμο που είχε φύγει από την ομάδα επίσης. Που σημαίνει ότι ήταν πραγματικά. Σήμερα, κύριε Μουκιά, γιατί δεν μπορεί να φτάσει μια ομάδα και σαν τον Εθνικό και σαν την Καστοριά σε έναν τελικό? Γιατί δεν βλέπουμε τέτοιους τελικούς, παρά έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πρόσφατος. Κοιτάξτε να δείτε, την σημερινή εποχή, όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο και με τα χρήματα που υπάρχουν και αυτά, όπως με τον επαγγελματισμό που γίνεται, πολλές ομάδες δεν μπορούν να ακολουθήσουν τώρα. Οι ομάδες, ας πούμε, όπως ήταν τότε Καστοριά, ο Ηρακλής, βλέπετε τι παθαίνουν, τι έχει πάθει ο Ηρακλής, τι έπαθε ο Εθνικός, τι παθαίνει ο Πανιόνιος, η Προδεθική, ας πούμε, το Εγάλιο, ας πούμε, ο Φωστήρας, ομάδες με ιστορία και αυτές. Απλώς τι έγινε. Έχουν εξαφανιστεί ομάδες από το χάρτη. Είναι πολύ μεγάλα τα οικονομικά μεγέθη και δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Το καταλαβαίνετε, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει και τον κόσμο, έχει και το όνομα, έχει πολλά. Έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ, έτσι είναι και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, και βλέπετε ακόμα και ο Παναθηναϊκός σε μερινή εποχή δεν μπορεί να αρχοποδήσει. Ναι, ναι. Γιώργο, να σου θυμίσω κάτι τώρα, γιατί μιλούσαμε για τερματοφύλακες και για αυτά. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και λέγαμε για την μεγάλη απόκρουση που είχε κάνει ο Σαρκάνης μέσα στο Καραϊσκάκι σε κεφαλιά του Θαλή Τσιριμόκου. Την οποία τώρα τη βλέπω συνέχεια στην τηλεόραση. Και μου είχες πει ότι είχες αποκρούσει ένα σουτ του Τάκη του Αργυρού όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Ναι. Μπορείς να μου πεις ποιο παιχνίδι ήταν αυτό? Προσπαθώ να το δω στο διαδίκτυο και δεν μπορώ πουθενά. Ήταν Εθνικός ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι ήταν. Εσύ το έχεις δει αυτό το πράγμα τώρα μετά, δηλαδή κάπου? Δεν έχω ψαχθεί. Δεν το έχεις ψαχθεί. Υπάρχει κάπου.
Δεν υπάρχει πρέπει κάπου υπάρχει. Γιατί. Αυτό έγινε το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι πρέπει να ήταν 80-81. Α, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς εγώ το έχω πει. Οι μεγαλύτερες αποκρούσεις του Νίκου Τσαργκάνη ήταν μέσα στη Δανία με τον Σίμονσεν και αυτή με τον Τσιριμόκο που σηκώθηκε και περίμενε να σηκωθεί και τον Φίλιππ. Αυτή με τον Τσιριμόκο ήταν απίστευτη απέκρουση. Ναι. Όταν θυμάσαι, ας πούμε, την είχαν ας πούμε, βάλει ας πούμε, δίπλα σε αυτή που είχε κάνει ο Μπάνκς με την κεφαλιά του Πελέ. Ναι, ίδια. Μεγάλη απέκρουση. Κύριε Μουκιά, και έναν καλό τερματοφύλακα σημερινό. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν καλοί τερματοφυλάκες και Έλληνες, αλλά όπως βλέπετε, ας πούμε, δεν δίνουν πολύ μεγάλοι αυτές τους ξένους τερματοφυλάκες και δεν έχουν τα νέα παιδιά. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να πεις ότι δεν υπάρχουν καλοί τερματοφυλάκες, είναι και ο Διούδης που είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και ο Παπαδόπουλος που είναι στην Αθήνα, στον Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχουν, ο Θανασιάδης, έτσι ο Τότας Σιάκ που είναι νέα παιδιά, είναι πολλοί. Είναι το παλικάρι που πήγε τώρα στην Σκωτία της ΑΕΚ, ας πούμε. Γιώργο, αυτόν ήθελα να πω. Ήταν ο καλύτερος εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εκεί δεν έπαιξε. Έφυγε και δεν έχει παίξει. Θέλουν να τον γυρίσουν τώρα πίσω να με. Ακούγεται και για ΠΑΟΚ, ακούγεται και για. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Το Πασκαλάκης είναι πολύ καλός κολλήτης. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο είναι υπερβολικό, δηλαδή. Μερικές φορές κάνει. Δεν ξέρω, ρίχνεται. Στα κουτουρού πολλές φορές, δηλαδή προσπαθεί να κάνει τη φάση πιο δύσκολη από ό,τι είναι. Ναι, είναι θέση του τερματοφύλακα. Μιλάμε ψέματα. Ναι, που ανά πάσα στιγμή οι ενέργειες που κάνει είναι ξεκάθαρα των θεωρολέπτων. Μην μιλάς για τερματοφύλακες, γιατί και εγώ και ο Χρήστος τερματοφύλακες. Ακριβώς, εδώ έχουμε μπλέξει. Εγώ είχα λίγο θέμα με τα μέσα, με τα έξω τα πιανά όλα. Τι γίνεται, πρέπει να καταλάβεις ότι οι τερματοφύλακες που είναι οι αντιδράσεις να είναι πάρα πολύ γρήγορες. Σε 90 σεκάτων το θεωρείται λίγο να σκάσει μπάλα και να βρει σε μια λακκουβίτσα, λίγο να πάρει ένα φάλτσο, λίγο αυτό μπορεί ας πούμε να πάει στιγμή να γίνει ένα λάθος. Απλώς ξέρεις, γίνεται στην Ελλάδα πολύ εύκολα κατακτούμε το τερματοφύλακα. Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή ένας τερματοφύλακας αν στην Ελλάδα κάνει ένα-δύο λάθη, μπορεί να το βγάλουν άκρη και δεν πάνε να πει τόσα χρόνια. Ενώ στο εξωτερικό, άμα κάνει ένα λάθος και βλέπουν ότι μετράει ικανότητα του τερματοφύλακα και το λάθος σου λέει είναι στο πρόγραμμα. Θα κάνει και ένα λάθος, θα περάσει. Και θα παίξει για την άλλη Κυριακή. Ο Πασχαλάκης πήρε double με τον ΠΑΟΚ με τότε πολύ καλές εμφανίσεις. Και τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα κοντέψαν να τον βγάλουν άχρηστο. Να πούμε, έκανε μια κακή εμφάνιση ο Ζίβκοβιτς και ξανά έπαιξε. Ναι, και ευτυχώς του κάτσε μετά το παιδί. Και να το πούμε και ειλικρινά, ας πούμε, να μιλήσουμε και το παιχνίδι, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Αυτός το κράτησε, ναι, το κράτησε πολύ. Για μένα, έτσι, αυτός πήρε το παιχνίδι για μένα. Μην λέμε ψέματα. Κύριε Μουκιά, σας... Ναι, πέστε μου. Όχι, αν ολοκληρώσετε, γιατί εσείς είστε οι πρωταγωνιστές σήμερα στην εκπομπή, όχι εμείς. Ναι, απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, απλώς υπάρχουν τερματοφυλάκες καλοί, νέα παιδιά, αλλά δεν τους δίνουν ευκαιρίες. Πρέπει να δοθούν νέες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Μπορούν οι παιδιά που έχουμε στην Ελλάδα να παίξουν και να κάνουν μεγάλη καριέρα. Αλλά άμα δεν τα εμπιστευτούν και δεν τους δώσουν το δικαίωμα να παίξουν, να τα στηρίξουν, φυσιολογικό είναι ότι δύσκολα θα φτιάχνουν και τερματοφυλάκες. Ωραία. Κύριε Μουκιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα από την Καστοριά, κύριε Μουκιά. Ναι, και επίσης και από μένα από Αθήνα. Καλά να είσαστε. Να είστε καλά. Με υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμείτε να είναι. Να σας γίνει. Να είστε καλά, κύριε Μουκιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, Στράτο, αυτά με τον Γιώργο τον Μουκέα. Εμείς θα προσπαθούμε να έχουμε από όλες τις ομάδες, όπως είπαμε, τους παίχτες οποίες έχουμε συνεννοηθεί. Να πάμε τώρα και λίγο καβάλα, προλαβαίνουμε, για να δούμε. Να πάμε στον επόμενο αγώνα. Λοιπόν, τον εθνικό και όπως μας τα λέει ο Παναγιώτης ο Μπάτος, πάμε για καβάλα
Και στην γραμμή μας Στράτο, Σίμος Ανθουλάκης από την Καβάλα. Καλησπέρα Σίμο. Καλησπέρα παιδιά, γεια σας. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε? Εμείς καλά εδώ είστε. Θυμόμαστε τη μέρα μας σήμερα, γιατί με αυτές τις αναμνήσεις ζούμε σαν σήμερα η Καστοριά το 80 στέφθηκε πρωταθλήτρια, περνώντας και από την Καβάλα, από τη δική σας ομάδα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ναι. Για μένα εκείνο το παιχνίδι, ναι, ήταν σημαδιακό, διότι είχα κάνει τον ντεπούτο μου. Αλήθεια ήταν ντεπούτο για εσάς το παιχνίδι? Ήταν τον ντεπούτο μου, ήμουν τότε 19 ετών. Άρα δεν θα το ξεχάσετε ποτέ? Όχι βέβαια, και θυμάμαι χαρακτηριστικά πολλά πραγματάκια από εκείνα το παιχνίδι. Λοιπόν, καταρχήν πρωτού πούμε ορισμένα πραγματάκια, θα ήθελα να πω να κάνω μια εισαγωγή. Ναι. Όσον αφορά, ξέρετε, η Καστοριά με Καβάλα έχουν κάποια κοινά σημεία, έτσι. Και μοιάζουν και λίγο, να σας πω την αλήθεια, σαν πόλεις, ναι. Έτσι ακριβώς, γιατί μπαίνοντας στην Καστοριά, ναι, όποτε έμεινα στην Καστοριά, βλέποντας την Καστοριά, θυμόμουν την Καβάλα. Ναι, έχει αυτό που λέτε, έχει βάση, ναι. Λέω στην Καβάλα ήρθαμε πάλι. Λοιπόν, μοιάζει λοιπόν πολύ με τη Χερσόνησο της Καβάλας, με την παλιά πόλη η Καστοριά. Ναι. Και δεύτερον, αν ναι, δεν κάνω λάθος, η Καστοριά ιδρύθηκε το 1965. 63. Ενοποίηση. Έγινε συγχώνευση. Ναι. Το 63, γιατί η Καβάλα έγινε το 65. Είχα αυτή την εντύπωση ότι ήταν το 65, γιατί η Καβάλα το 65. Κοντά είναι. Όμως για μεγάλες επαρχιακές ομάδες, κοντά είναι αυτές οι ημερομηνίες. Μάλιστα. Εκείνη την ημέρα ήταν εκπληκτικός ο Παναγιώτης Κοϊβέρογλου εδώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, ήταν η χρονιά του Παναγιώτη του Κοϊβέρογλου. Είχε κάνει καταπληκτική χρονιά. Άλλωστε μετά ο Παναγιώτης είχε πάρει μεταγραφή και πήγε στον Όφη. Ναι, ναι. Από τον Παναθηναϊκό πήγε στον Όφη. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, θυμάμαι πολλά πραγματάκια. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι που παίξαμε Καστοριά Καβάλα, 2-0 είχαμε χάσει. Η Καστοριά ήταν καταπληκτική. Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Το γήπεδο έσφυγε από κόσμο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζωντάνια. Λοιπόν, θυμάμαι το γήπεδο, τι είναι το παλιό το γήπεδο. Ξέρω το γήπεδο. Με γκολ του Μπάκη στο 47 προηγηθήκαμε τότε. Μπράβο. Ήταν η Καστοριά τότε, είχε πλήρη υπεροχή, θυμάμαι. Ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και κέρδισε δίκαια. Να σας ρωτήσω, κύριε Ανθουλάκη, βέβαια με την Καβάλα ήταν ο δεύτερος αγώνας της Καστοριάς. Όπως τους βλέπατε τότε, πιστεύατε ότι μπορεί μια τέτοια ομάδα να φτάσει και σε τελικό, δηλαδή? Το βλέπατε κάπου ή ήταν πολύ μακρινό να το δείτε ότι μπορεί να φτάσει? Ήταν πολύ μακρινό, ήταν το δεύτερο παιχνίδι, τρίτο παιχνίδι νομίζω. Δεύτερο παιχνίδι. Ναι, ήταν το δεύτερο παιχνίδι. Ήταν πολύ μακρινό, γιατί η Καστοριά δεν είχε καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Ναι, καθόλου εκείνη τη χρονιά. Δεν είχε καλή πορεία. Επομένως, δηλαδή, ήταν λίγο μακρινό να δεις ότι η Καστοριά θα έφερε. Βέβαια, με τα παιχνίδια, η Καστοριά σου πήγαινε προφανώς ανέβαινε. Το πίστευε περισσότερο όσον αφορά την πορεία του κυπέλου. Το πίστευε περισσότερο, γιατί τα παιχνίδια περνούσαν. Και από ό,τι είδα, ότι όλα τα παιχνίδια η Καστοριά, όσα έπαιξε στο κύπελο, τα παιχνίδια που είχε κάνει, κανένα μας δεν είχε χάσει. Δεν είχε δηλαδή, χάσει κανένα. Όχι, κανένα. Όλα τα κέρδισε. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είχε μια πολύ καλή ομάδα, είχε καλούς παίχτες και είχε μια πολύ καλή ομάδα. Ισοπαλία στη Λάρισα έχει. Εκτός από την ισοπαλία στη Λάρισα, τα διπλά παιχνίδια με τη Λάρισα. Ναι, το διπλό παιχνίδι. Τα υπόλοιπα τα κέρδισε, ναι. Και για το μέγεθος της Καβάλας, θα γρήγορα να πούμε τη σύνθεση εκείνης της εποχής για να ακούνε λίγο και οι ακροατές. Κοϊβέρογλου, Τζιόλας, Λεμονίδης, Καπετανίδης, Ρήγας, Καλαϊτζίδης, Κάκαλης, Παπαδόπουλος, Φιλιππίδης, Τριανταφυλλίδης, Ανθουλάκης, στο 53, Κοντογεωργίου. Ναι. Ναι. Αυτή ήταν η σύνθεση της Καβάλας εκείνη το παιχνίδι. Έτσι. Πάντως, ρε παιδιά, να είστε καλά, δηλαδή, έτσι μας γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας, διότι θυμόμαστε και ξαναγυρίζετε τις μνήμες του παρελθόντος, καλές στιγμές για την Καστοριά. Μήπως και ξανάρθουν, όχι τίποτα άλλο, κύριε Ανθουλάκη, γιατί ναι, και η Καβάλα είναι από τις ιστορίες της πρώτης εθνικής, δεν είναι? Εμείς σήμερα, για την πρώτη εθνική, από πέρσι που ξεκινήσαμε αυτά τα αφιερώματα, κάθε χρόνο έστω και για 1-2 ώρες θα κάνουμε να θυμόμαστε, γιατί εμείς ζούμε με τις αναμνήσεις. Εσείς πάλι είσαστε σε μια κατηγορία, δεν πηγαίνετε νομίζω καλά τώρα.
Ναι, καλά πηγαίνει. Καλά πηγαίνετε, αλλά θα ζούμε με τις αναμνήσεις. Ναι, αυτό είναι που μας κρατάει κιόλας. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Οι αναμνήσεις είναι και κρατάνε και η ιστορία είναι που κρατάνε. Δηλαδή, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που κάνετε τώρα, που ξαναγυρίζετε και φέρνετε πάλι τις παλιές μνήμες, τις ευχάριστες μνήμες της Καστοριάς, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους Καστοριανούς, το να θυμούνται παλιά ότι είχαν φοβερή επιτυχία. Δηλαδή αυτή η επιτυχία που κατάφερε να κάνει η Καστοριά να πάρει κύπελο, νομίζω δεν το κάνει καμία επαρχιακή ομάδα. Νομίζω Η Λάρισα και Όφη επίσης. Ναι, η Λάρισα που κέρδισε το πρωτάθλημα, έτσι. Η Λάρισα πήρε και, δύο κύπελα. Πήρε και δύο κύπελα. Ναι, δηλαδή, και Όφη, και Όφη. Έτσι, και Όφη, ναι, με τον Ιωαννίδη. Αυτοί οι τρεις είναι, που έχουν. Δηλαδή στα τόσα χρόνια ιστορίας ποδοσφαίρου. Τρεις ομάδες από την επαρχία μόνο πήραν κύπελο. Είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη παρακαταθήκη, έτσι. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να ξαναζωντανεύουν οι μνήμες, να θυμούνται οι παλιοί και οι νέοι, μπας και λίγο ξανά πάλι ευαισθητοποιηθούν. Ξαναγυρίσουν λίγο και στα γήπεδα οι νέοι. Σίμος, σήμερα, στην εκπομπή του Λευτέρη Σαρλάκου το μεσημέρι, στην Μέρα Σπορ, λέει δέχονται μηνύματα πάνω στην εκπομπή τους για πού θα μεταδοθεί αυτή η εκπομπή μέσω του διαδικτύου. Να ακούσουν γιατί θέλουν να μάθουν για την Καστοριά εκείνη τη εποχή και για όλες τις ομάδες. Το είπε ο Λευτέρης Σαρλάκος, δεν το λέω εγώ. Ναι, λογικό είναι. Ωραία. Λοιπόν, γιατί οι Καστοριανοί φίλαθλοι και όχι μόνο βέβαια, θέλουν να ξαναθυμηθούν αυτές τις παλιές αναμνήσεις, λίγο να τις ζήσουν έτσι πάλι, να τις φέρουν στη μνήμη για να χαρούν. Λοιπόν, και θεωρώ ότι καλά κάνετε και πρέπει να το συνεχίζετε αυτό. Μακάρι, να είμαστε καλά. Σίμω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, κύριε Ανθουλάκη. Να είστε καλά, να είστε και εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ. Έστω που λίγο ξαναγυρίσαμε στο παρελθόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρελθόντος, θυμήθηκα και εγώ ορισμένα πράγματα, όχι ορισμένα, πολλά θα έλεγα. Και θυμάμαι, ήταν βέβαια, πολλές φορές έχω παίξει στην Καστοριά, πολλά παιχνίδια έχω κάνει. Ναι. Με πολλές αναμνήσεις, αλλά το παιχνίδι ήταν χαρακτηριστικό γιατί όπως σας είπα έκανα. Ήταν το ντεμπούτο σας. Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, παρότι ήταν χειμώνας, ήταν ηλιόλουστη μέρα. Και ένα παιχνίδι τώρα τελευταία που το βλέπουμε στο διαδίκτυο με πολύ χιονόνερο. Ναι, το θυμάμαι και αυτό. Πω. Λοιπόν, έπεφτες κάτω. Και δεν σηκωνούσαμε. Δηλαδή έπεσα το μια κάτω σε γύρω το παιχνίδι και σαν να μου χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα και αμέσως παρότι που πουλούσα δηλαδή. Έγινε Σίμω μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Προσπαθήσουμε τώρα, προσπαθούμε να έχουμε τον Φάνη τον Μπάρτζη από τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Θα προσπαθήσουμε και με τον Δημήτρη Μπεκιάρη από τον Ολυμπιακό Λουτρακίου στρατό. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να φτάσουμε μέχρι τις 7 και συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Ολυμπιακό Λουτρακίου δεν βλέπουμε να είμαστε πολύ τυχεροί. Και με τους δύο που είχαμε συνεννοηθεί δεν απαντάς τα τηλέφωνα. Θα τους προσπαθήσουμε και αργότερα.
Να πάμε και λίγο Λάρισα λοιπόν, αν έχουμε λίγο χρόνο να προχωρήσουμε με Λάρισα. Πάμε Λάρισα, πάμε Θεοδόγη Παπαδόπουλο. Για να δούμε. Και στη γραμμή μας πάμε Λάρισα τώρα. Πάμε Θεολόγη Παπαδόπουλο να καλησπερίσουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα Θεολόγη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Δόξα τω Θεώ. Αν και δεν πήγε καλά η χρονιά για τη Λάρισα, τέλος πάντων. Ναι, δεν πήγε καλά γιατί εντάξει, πληρώνει τα λάθη των τελευταίων 5 ετών. Είμαι όμως εγώ τουλάχιστον πάρα πολύ χαρούμενος που από το 83 μέχρι το 87 στη Λάρισα φοιτητής είδα την καλύτερη Λάρισα όλων των εποχών. Ήσουν ατυχερός φοιτητής στη δεκαετία, ναι, την υπέροχη δεκαετία. Και είδα και τρεις διαφορετικούς πρωταθλητές φοιτητής στη Λάρισα, στο Αλκαζάρ. Είδα και Λάρισα και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Δηλαδή τρεις στη σειρά έδωτε. Δεν θυμάμαι ποια σειρά ήταν. Κοίταξε, γενικώς η δεκαετία εκείνη του 80 ήταν, 80-90 ήταν φανταστική γενικώς. Για την Ελλάδα, για το ποδόσφαιρο, για την Λάρισα σαν ομάδα. Κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα, σαν σήμερα η Καστοριά πήρε το κύπελο το 80. Περνώντας και από τη Λάρισα στους πρώτους διπλούς αγώνες. Από αυτά τα παιχνίδια, τι έχετε κρατήσει? Θα σου πω μόνο το πρώτο γκολ στην. Χάσαμε 1-0 μέσα στην Καστοριά, στο ξερό δίπλα στην Λίμνη, όταν ήταν τότε, έτσι. Ναι. Τώρα είναι νομίζω εμπορικά κέντρα εκεί, κάτι τέτοιο είναι. Είναι εμπορικό κέντρο, είναι πάρκο. Ναι, και το πάρκο και το πάρκινγκ που είναι, και ήταν το γήπεδο. Ναι. Για τους νεότερους που προφανώς να μην ξέρουν πώς ήταν το γήπεδο εκεί. Ναι. Χάσαμε 1-0 στο ξερό και κάναμε 1-1 εδώ στην Λάρισα μέσα με τον φίλο μου τον Παρουσιάδη, τερματοφύλακα, ήταν φανταστικός. Ήταν το καλύτερο της Παρουσιάδης Θοριά. Παιδιά, δεν ήταν, επειδή είμαστε και φίλοι τώρα, εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι. Δεν ξέρω αν το ακούει, αν το μάθει. Μιλούσαμε μια μέρα και έχω στείλει μήνυμα όλους όσους συμμετείχαν ότι θα υπάρχει αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, του έλεγα κάποια στιγμή λοιπόν ότι είσαι φοβερός γκολκίπερ, λέει, με δουλεύεις εσύ, λες εμένα ότι ήμουν φορηγός. Εσύ, του λέω, εγώ θυμάμαι παιδάκι ήμουνα τότε, γιατί ήμουνα 20χρονος τότε. Είδα μόλις είχα ξεκινήσει. Και όταν παίξαμε αυτό το παιχνίδι, είχα μείνει άναυδος. Τι είχες κάνει, γιατί ήταν φανταστικό εκείνο το παιχνίδι μέσα στη Λάρισα. Mm-hmm. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, το έχει. Δεν το γνωρίζετε. Έχουμε δει, όχι. Ήταν φοβερός. Και έγινε 1-1 το παιχνίδι, μη είχε βάλει γκολ. Νομίζω μέσα σε εσάς στην Καστοριά ο Τσιρόνης. Στην Καστοριά ο Τσιρόνης. Και εδώ στη Λάρισα ο Δίντσικος, ο Γιάννης. Με τον οποίο βέβαια μετά ήμασταν συμπαίκτες στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚΑΡΑ θα λες. Ναι, με τον Γιάννη με τον οποίο ήμασταν και πολύ φιλοί. Ήταν τότε τα πρώτα χρόνια που μια επαρχιακή ομάδα σήκωσε κύπελο, κάποιο τίτλο, έτσι. Ακριβώς, και ακολούθησε και η Λάρισα και όφη. Είμαστε τρεις, κύριε Παπαδόπουλε, επαρχιακές ομάδες που έχουμε γευτεί αυτή τη χαρά. Δεν την έχουν γευτεί πολλοί. Η Καστοριά ήταν η πρώτη. Η Καστοριά ήταν η πρώτη, ναι. Ναι, το 80, με το κύπελο. Ναι, τότε. Ήταν και καλή ομάδα. Και εντάξει, ήταν καλή ομάδα. Είχε τότε Παράσχο, είχε Τίτσικο, είχε Τσιρόνι, είχε καλή ομάδα. Τερματοφύλακας ήταν ο Παρουσιάτης, δεν ξέρω ποιος έφυγε μαζί. Ο Ερμίδης και Σαρκάνης. Ήταν η τριάδα, οι τρεις τερματοφύλακες. Καστοριά, Λάρισα. Εκείνη τη χρονιά ήταν και ο Σαρκάνης. Εκείνη τη χρονιά. Απλά έπαιξε στον επαναληπτικό, έπαιξε ο Παρουσιάτης. Στο πρώτο Ερμίδης, στο επαναληπτικό Παρουσιάτης. Παιδιά, δεν γλιτώνατε. Άμα δεν ήταν ο Παρουσιάτης εκείνη τη μέρα θα το ανατρέπαμε. Δεν γλιτώνατε. Ήταν πολύ καλή δάση. Αλλά είχε κάνει θαύματα εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι, εγώ από την απέναντι μεριά στο άλλο τέρμα είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν γίνονται αυτά. Τι κάνει. Ναι, τι κάνει. Δεν γίνονται αυτά που έκανε. Και όμως τα κάνει. Εντάξει, είναι πολλές φορές γραφτό. Αυτό είναι η μέρα, πολλά πράγματα. Εγώ για το εντός έδρας παιχνίδι ακόμα θυμάμαι τον γκολ του Τσιρόνι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ναι, το ξέρω. Ναι. Έξω από την περιοχή. Έξω από την εγώ, επειδή ήμουν Θεσσαλονικιός, είμαι Θεσσαλονικιός, τα παιδιά τα ήξερα τον Τζιρόνι, τους ήξερα από τον Μακεδονικό. Από το Μακεδονικό, ήταν, από τα αεραστεχνικά, τα παίζαμε και εντάξει. Τέλεια. Είχα σχέσεις με τον Ανδρέα τον Βοητσίδη από τότε.
Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάτι που πρέπει να ξέρετε. Είχα έρθει στην Καστοριά πριν έρθω στη Λάρισα για να δοκιμαστώ με τον συγχωρεμένο τον Γκόρσκι, τον προπονητή. Μάλιστα. Κάναμε προπόνηση στα δέντρα εκεί πίσω, σε κάτι δέντρα, σε κάτι. Ναι, ναι, στο παλιό το γήπεδο. Στο παλιό το γήπεδο, το οποίο τώρα είναι καινούριο, ναι. Λοιπόν, ήταν να έρθω, με είχε φέρει ο. Θα θυμηθώ τον ένα προπονητή φίλο μου, ο Βασιλιάδη, ο Σάββα, ο Βασιλιάδη από τη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητή διαδέχτηκε τον Γκόρσκι, ναι. Ναι, ναι, λοιπόν, με είχε φέρει. Ήταν να φύγει ο Σαγκάνη για τον Ολυμπιακό, αλλά τελικώ δεν έγινε εκείνη τη χρονιά η μεταγραφή και δεν πήραν οι goalkeeper. Αλλιώ θα είχα έρθει στην Καστοριά. Είναι την ίδια χρονιά που ήρθε ο Ατρέα ο Βοητσίδη, με τον οποίο είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή στην Καστοριά θα έρχονταν και ο μετέπειτα τερματοφύλακα στην ΑΕΚ. Πώς τον λέγανε τον ψηλό αυτό, να είδες, είμαι και εκτζής και τον ξέχασα να πούμε, που κάποια στιγμή διαπραγματεύονταν, όταν πήρε το πρωτάθλημα με τον γκολ του Καραγιοζόπουλου. Τον πήρε τον Οικονομόπουλο. Ναι, ναι, κάποια στιγμή τότε λέγανε ότι ο Οικονομόπουλος ήταν να έρθει. Δεν δέχτηκε ο ίδιος να έρθει στην Καστοριά. Μπορεί, μπορεί από την, καμιά ανταλλαγή από την ΑΕΚ, γιατί ήταν ανταλλαγή. Ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα γιατί με γυρνάτε σε πολύ ωραία χρόνια πίσω. Με γυρίσατε. Πολύ ωραία χρόνια, χάρηκα πολύ. Τα καλύτερα μας χρόνια. Σε ευχαριστούμε να είστε πολύ. Καλά, να είστε καλά. Θεολόγη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Αυτό λοιπόν ήταν το πέρασμά μας και από τη Λάρισα με τον Θεολόγη Παπαδόπουλο. Στην πορεία έχουμε κανονίσει και με Γιάννη Βαλαόρα από Λάρισα. Προς στιγμή πάμε για το διαφημιστικό των 7 και επιστρέφουμε. Και συνεχίζουμε για το φετινό αφιέρωμα. Πέρσι, επαναλαμβάνω, ακούσαμε όλους τους παίχτες, όλο το ρόστερ της Καστοριάς στο μεγαλύτερο αφιέρωμα που έχει γίνει ποτέ για την ομάδα του 80. Μια εκπομπή 6 ώρων πέρσι. Φέτος μιλούν οι αντίπαλοι που βρέθηκαν στο δρόμο της Καστοριάς για να φτάσουμε ως τη σημερινή ημέρα. Πάμε Αθήνα, Γρηγόρης Κίτσος μαζί μας, ο φίλος μας. Γρηγόρη, καλημέρα. Καλησπέρα, τι λέω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα στους ακροατές και στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Πάτο που δεν έφυγε. Ο Πάτος δεν είναι. Μας είπε όλους τους αγώνες μέχρι και μακεδονικό. Τον τελικό, λέει, θα το πει ο Γρηγόρης. Ναι, θα το πω το τελικό. Ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο, ναι, ο Παναγιώτης. Καλησπέρα και από μένα καταρχήν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στράτος εδώ. Στρατό. Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Σχετικά με τον Αλεξιάδη που τιμωρήθηκε και δεν έπαιξε στο τελικό. Ήταν για εξύβριση συμπαίχτη. Φωνάζοντας τον κόπανο να πέσει κάτω, του είπε: ρε κόπανο, πέσε κάτω. Ναι, 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 ναι. Και ο διαιτητής το άκουσε και το θεώρησε. Αυτό είναι αλήθεια. Και το έχει, μας το είπε πέρσι ο Λάζαρος αυτό. Το έχει πει, ναι, ο Λάζαρος ο Αλεξιάδης. Και, ό,τι, και σε ό,τι έχει σχέση με τον Παύλο τον Τσιάντσι που είπατε προηγουμένως, το πόσο μεγάλος παίχτης ήταν. Είναι. Ήταν τότε. Ο Γκμόχ στο βιβλίο του που είχε κάνει τότε, είχε γράψει ένα βιβλίο και έλεγε για το παιχνίδι που Πας Γιάννενα που θα πήγαινε να παίξει στην Καστοριά. Mm-hmm. Και έλεγε, πολύ δύσκολο το παιχνίδι η Καστοριά, αλλά δεν παίζει το Σιάντσι. Δεν παίζει το Σιάντσι. Δεν παίζει το Σιάντσι. Ο Σιάντσι είναι από τους καλύτερους χαφ που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι, 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 ναι. Το έχει γράψει στο βιβλίο του. Θέλω να πω το εξής, ότι για να φτάσουμε εμείς στο τελικό, σταθήκαμε και λίγο τυχεροί στις κληρώσεις που έγιναν, όχι μόνο στη δικιά μας, αλλά γενικά, γιατί στη δεύτερη φάση του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ απέκτησε μέσα στο Καραϊσκάκι τον Ολυμπιακό. Ναι. Στην τρίτη φάση, ο ΠΑΟΚ απέκτησε την ΑΕΚ. Σωστό. Στα μονά παιχνίδια. Και στα διπλά παιχνίδια στην τέταρτη φάση, στην πρώιμη τελική φάση, απέκλεισε τον Άρη. Ο Άρης εκείνη τη χρονιά ήταν πάρα πολύ δυνατός, που είχε παίξει τον Μπαράζ με τον Ολυμπιακό. Το και μετά ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τον Ηρακλή που παίξαμε εμείς τον τελικό. Ένας τελικός περάστηκε 41 χρόνια και είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου. Το όνομά μου μπορώ να το ξεχάσω. Την ενδεκάδα, τη σύνδεση και τις εικόνες αυτές δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ. Αυτό μου είπε σήμερα και ο Σαραλάκος. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, ποιοι έπαιζαν. Του λέω κατευθείαν, λέω. Και πιο λεπτό έγιναν και οι αλλαγές. Ναι, κατευθείαν. Είναι σαν να δεν ξεχνιούνται. Είναι πάτερ ημών αυτό. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Έρχονται στη μνήμη μου η μεγάλη εμφάνιση του Λάζαρ του Αλεξιάδη με τον Χατζηπαναγή. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε δύο ελλείψεις. Ουσιαστικά δεν υπήρχε Χατζηπαναγή σε αυτό το παιχνίδι λόγω Λάζαρου. Δεν υπήρχε. Και θυμάμαι σε μια φάση
που έμπαινε ο Χατζηπαναγής, όταν έμπαινε την μπάλα ο Χατζηπαναγής, ήταν φόβος και τρόμος. Ναι. Τον παίρνει την μπάλα ο Αλεξιάδης, είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο γκολ, αν θυμάμαι καλά. Στο τρίτο γκολ, την έδωσε στο Βοητσίδη. Πιπλάρι, μπαίνει, δίνει στο Βοητσίδη. Ναι, ναι, ναι. Ο Βοητσίδης στο παιχνίδι αυτό είχε δύο ασίστ. Έδωσε δύο φορές την μπάλα στο Τζιρόνι και πέτυχε τα γκολ. Ναι, ναι. Τυχεροί ήμασταν, μάλλον, που ισοφαρίσαμε πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πολύ βασικό χρονικό σημείο αυτό. Πολύ βασικό. Η σύνθεση της Καστοριάς τώρα, να την πούμε, ήταν Σαρκάνης, Αλεξιάδης, Απανίδης, Σημειοφορίδης, Παράσκος, Κόπανος, Δίμτσικος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Βοητζίδης, Αργύρης Παπαβασιλείου, Τσιρόνης και του Ηρακλή ο Παπαδόπουλος, Βούλγαρης, Μαυροδουλάκης, Μιχαηλίδης, Βαβρόφσκι, το center back της Εθνικής Πολωνίας. Ναι, Ξανθόπουλος, Καφκενάρης, Χατζελευθερίου, Καλαμπάκας, Παπαϊωάννου και Χατζηπαναγής. Ναι. Οι αλλαγές στο 88 στη θέση του Σαργκάνιο Ερμίδης, στο 71 ο Χουνζίδης στη θέση του Δίντσικου και από τον Ηρακλή, στο 80 ο Αλεξιάδης ο Ηλίας πήρε τη θέση του Μαυροδουλάκη και ο Τσιρίκας, όσο από το Πανσεραϊκό τον είχε αποκτήσει ο Ηρακλής, είχε παίξει στη θέση του Χατζηελευθερίου. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο, τα γκολ βέβαια είναι γνωστό, είχαν μπει στο 40 ο Σημειοφορίδης με το Αράουτ, στο δεύτερο ημίχρονο με την έναρξη από το κόρνερ του Κόπανου ο Δίντσικος με κεφαλιά έκανε το 2-1 και μετά ακολούθησε το hat-trick του Τσιρόνι. Φτάσαμε στην μεγάλη αυτή νίκη. Είχε προηγηθεί ο Ηρακλής στο 14 με τον Καλαμπάκα με πέναλτι που παραχώρησε ο Σαρκάνης και είχε μειώσει ο Μαυροδουλάκης σε 3-2 στο 80. Τις εποχές αυτές, εκείνο το άλμα καμικάζι που λέει και ο Διακογιάννης θα ήταν κόκκινη νομίζω τώρα. Εντάξει, αλλά τέλος εποχές μας τώρα, στην εποχή εκείνη δεν ήταν κόκκινη, ήταν κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι πέραν από τους παίκτες που έπαιξαν στον τελικό και που πήραν το κύπελο που θυμόμαστε εμείς σήμερα, ένα κύπελο το οποίο ας μην το αναφέρουμε τώρα. Δεν θα πούμε τίποτα, όλα θα πάνε θα καλά, τίποτα. Ας λοιπόν, μείνει έτσι, να σήμερα είναι οι αναμνήσεις. Ναι. Θέλω να πω τις συμμετοχές των παιχτών στα 8 παιχνίδια που έδωσαν. Και στα 8 παιχνίδια έπαιξε ο Γιάννης Σιαπανίδης, ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου και ο Τάκης ο Τσιρόνης. Mm-hmm. 7 συμμετοχές είχε ο Λάζαρος ο Αλεξιάδης, ο Γιώργος ο Παράσχος και ο Αντώνης ο Κόπανος. 6 συμμετοχές είχε ο Σημειοφορίδης, ο οποίος είχε 2 γκολ με αράουτ στο θεσμό αυτό του κυπέλου. Ναι, ναι, ναι. Και ο Γιάννης ο Δίτσικος, ο οποίος είχε τα 2 σημαντικά γκολ μέσα στη Λάρισα, στο σφυροκόπημα της Λάρισας στην αντεπίθεση έβαλε τον γκολ και δυσκόλεψε μετά τη Λάρισα να πετύχει 3 γκολ για να μας αποκλείσει. Και στο τελικό που έγινε το 2-1 αμέσως με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Νίκος ο Σαρκάνης με 5 συμμετοχές, ο Χουνουζίδης με 5, ο Στολτίδης με 5, ο Βοητσίδης με 5, ο Παύλος Γιάννης με 4, ο Ερμίδης με 3, Αγόρου 3. Ήθελα να σταθώ στον Κώστα τον Αγόρου, ο οποίος μπορεί να μην έπαιξε στον τελικό, αλλά σε 2 παιχνίδια, στο Καραϊσκάκι με τον Εθνικό και στη Λάρισα με την ΑΕΛ, είχε να αντιμετωπίσει τα καλύτερα αριστερά εξτρέμ της εποχής εκείνης. Τον Παναγιώτη Κωτίδη στον Εθνικό, ναι, ναι, και τον Γιάννη τον Βαλαόρα. Όταν λέμε Βαλαόρας, ξέρετε τι σημαίνει. Ήρθε η ώρα του Βαλαόρα. Ήρθε η ώρα του Βαλαόρα, βέβαια. Ο Καπουσούζης με 3 συμμετοχές, ο Θωμάς Λιόλιος 3 συμμετοχές, ο Κώστας Ομπάκης 2 συμμετοχές και από μία πολύ σημαντική συμμετοχή ο Μπεργελές με τον γκολ στο Καραϊσκάκι. Το θυμούνται ακόμα τον Μπεργελέ. Ο Ρομπέρτο Μπάρτζια με μία συμμετοχή, ο Χρήστος Παπαδόπουλος μία, ο Παρουσιάδης μία και φαρμακερή. Αν δεν ήταν ο Παρουσιάδης, όπως είπε και προηγουμένως, δεν ξέρω αν θα είχαμε πάρει την πρόκριση. Βέβαια και οι 3 τερματοφύλακες που είχαμε εκείνη τη χρονιά ήταν φοβεροί. Και ο Ερμίδης και ο Σαργκάνης και ο Παρουσιάδης. Αργύρης Παπαβασιλείου, μία συμμετοχή, η δεύτερη στη σεζόν. Η δεύτερη στη σεζόν, είχε άλλη μία στο πρωτάθλημα
και μία στο τελικό του κυπέλου. Μάλιστα. Ο Γιάχα Ντράκοσλαβ και ο αναγνώστη του από μία. Συμμετείχαν και 25 ποδοσφαιριστές και είχαν έβαλαν όλοι το λιθαράκι τους να πετύχει. Όλο το ρόστερ έπαιξε πραγματικά σε όλη αυτή τη διαδρομή. Όλο το ρόστερ. Mm. Τα δύο παιχνίδια τα κοουτσάρισε ο Κάζιμιρ Γκόρσκι, το παιχνίδι με τον Εθνικό και το παιχνίδι με την Καβάλα. Ναι. Το παιχνίδι με την Καβάλα παίξαμε στο κύπελο και αμέσως παίζουμε πάλι για το πρωτάθλημα. 0-1 με γκολ του 40-10 εδώ μέσα. Ο Φιλιππίδης είχε βάλει τον γκολ 40-10, θα είχε βάλει την προηγούμενη χρονιά γιατί είχαμε χάσει και την προηγούμενη χρονιά με 0-1. Και 19-5 τα γκολ, 7 νίκες και μία ισοπαλία. Αυτό τα λέει όλα, αυτό το τελευταίο τα λέει. Σύνολο του. Τα γκολ 8 ο Τσιρόνης, 2 Σιμεφορίδης, 2 ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, 2 ο Δίνσικος και από 1 Σιάντης, Μπάκης, Μπεργελές, Κόπανος. Έτσι. Αυτά τα στατιστικά. Και του χρόνου να είμαστε καλά, Γρηγόρη. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Με το κύπελο αγκαλιά. Λοιπόν. Να έχουμε το κύπελο, να το πάρουμε πάλι. Κάπως έτσι θα γίνει. Η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που κατέκτησε 2 φορές το ίδιο κύπελο θα είναι. Λοιπόν, θα γίνει γι' αυτό. Ήθελα να κάνω κι εγώ μια επισήμανση σε ό,τι έχει σχέση με το μουσείο που θέλει να γίνει. Που θέλουμε να γίνει. Θέλουμε, ναι. Είναι άτοπο, ας πούμε, στην συγκεκριμένη περίοδο να γίνει στο γήπεδο, στο καινούριο. Ο κόσμος έχει συνδυάσει την Καστοριά, γιατί που μιλάμε. Και όταν αναφέρω τη λέξη Καστοριά, λένε όλοι Καστοριά που πήρε το κύπελο. Με εκείνο το ωραίο, το γραφικό γήπεδο, το ξέρω εκεί. Έχει ο κόσμος που ξέρει την παλιά ομάδα, αυτό ξέρει. Που θυμάται, αυτό έχει αναμνήσει από αυτό το γήπεδο και πολλοί, ας πούμε, κάποιος που θέλει να επισκεφθεί, θα ψάχνει πού ήταν αυτό το γήπεδο. Εάν γίνει στο σημείο αυτό, πιστεύω θα είναι το πιο ιδανικό. Μακάρι. Σημείο. Μακάρι να είναι έτσι. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γρηγόρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο ήθος προφορεύες εσύ, παράδειγμα έχεις γίνει Καστοριά. Στην αλφα εθνική θα μείνεις, αιώνια θα μείνεις Καστοριά. Στη χώρα όλους έκανες για σένα να μιλάνε, για σένα να μιλάνε Καστοριά. Οι φίλμες να σε τρέμουνε μα και να σ' αγαπάνε. Στράτος, ένα λεπτό θα έχουμε και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Επιστρέφουμε δηλαδή στους δημοσιογράφους που θα πλαισιώσουν σήμερα την εκπομπή μας. Και θα ταξιδέψουμε, επαναλαμβάνω, και στον Ολυμπιακό Βόλου. Μακάρι να βρούμε, γιατί στον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Ολυμπιακό Βόλου, είπα. Ναι, ναι. Ολυμπιακό Λουτρακίου. Έχουμε συνοηθεί με δύο παίχτες εκεί να δούμε, θα τους βρούμε. Αν τους βρούμε. Φάνης Μπάρτης και Δημήτρης Μπεκιάρης. Λοιπόν. Από Μακεδονικό έχουμε συνονιθεί με Βριτζαμάνη Θωμά και με Σταυρίδη Ανδρέα, ναι. Με Ηρακλή Νίκο Καλαμπάκα και Γιάννη Μαυροδουλάκη, τον οποίο θα πάρουμε μετά το Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Ωραία. Και όπως είπαμε, από την πλευρά της Καστοριάς πέρσι μίλησε όλο το ρόστερ, επαναλαμβάνω. Φέτος ουσιαστικά θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με Παράσχο αρχηγό και ναι, με τον MVP τον Τάκη Τσιρόνη. Αγαπάνε Καστοριά. Για να δώσουμε, να έχουμε και το Καστοριανό, χρώμα σε αυτή την εκπομπή. Είναι πολύ όμορφο όμως να μιλάνε οι άλλοι για σένα πολλές φορές παρά εσύ για τον ίδιο στον εαυτό. Θα έλεγα ότι είναι και πολύ σημαντικότερο πολλές φορές. Λοιπόν, οπότε πάμε να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Και έχουμε και άλλους δημοσιογράφους στην παρέα μας. Σύφη Βοτζάκη και Δημήτρη Μαλισιώβα. Ακριβώς. Πάντα από την Έρα Σπορ. Πάντα. Δάκρυα της πατρίδος μας, μια πόλη ολοχάρη. Μια πόλη ολοχάρη. Που το όνομα της αντυχεί στις γης όλα τα πλάτη. Στις γης όλα τα πλάτη.
Ζυζάνινη είναι η χάρη σου κι η δόξα σου μεγάλη. Οξάκουσμένη καστοριά του Παύλου Μελακαμάρη. Οξάκουσμένη καστοριά του Παύλου Μελακαμάρη. Ζυζάνινη είναι η χάρη σου κι η δόξα σου μεγάλη. Στο εδώ πάμε και πάλι Αθήνα. Πάμε Χρήστο Σωτηρακόπουλο στη γραμμή. Κύριε Σωτηρακόπουλε, καλή σας, καλησπέρα από την Καστοριά. Γεια σας από την Αθήνα μάλλον. Τι κάνετε, τι κάνετε. Καλησπέρα Χρήστο και από μένα. Καλησπέρα. Κύριε Στουργαόπουλε, σήμερα μια ιστορική μέρα για την Καστοριά, 25 Μαΐου. Κατακτήσαμε το κύπελο μέσα σε πραγματικά μια ατμόσφαιρα για την πόλη που όσοι τη θυμόμαστε είναι μοναδική και δεν έχει ξαναζήσει ποτέ από τότε η Καστοριά κάτι αντίστοιχο σε όλα τα επίπεδα. Το ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια ήταν συμφασμένο με τη ζωή αυτής της πόλης, με το γουνεμπόριο, γιατί ήταν η ομάδα των γουναράδων. Σημαίνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα όμως, αλλά για να σας ρωτήσουμε και εσάς, πιο ψύχρεμους παρατηρητές, αυτός ο τελικός είναι, θα λέγαμε, από τους τελικούς που μένουν στην ιστορία? Είναι από τους τελικούς που μπορούν σε κάποια χρόνια να ξεχαστούν? Πού τον συγκαταλέγουμε αυτό το τελικό? Ποιο απ' όλα να πιάσουμε πρώτο? Για να δούμε. Ποιο, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Δεν μπορεί να ξεχαστεί, γιατί για τον απλούστο λόγο ότι είναι ένας τελικός ο οποίος από τη φύση του είναι ιστορικός. Και για έναν πολύ απλό άλλο λόγο. Ο προφανής είναι η πρώτη ομάδα από την περιφέρεια που πήρε ποτέ το κύπελλο Ελλάδας. Ναι. Στην Αθήνα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πριν τη Λάρισα που μπερδεύουν, ξέρετε. Πολύ. Ναι. Πολύ λογικά και φυσιολογικά νομίζω, ξέρετε, κάποιοι λένε «Α, η Λάρισα θα ήταν». Όχι, ήταν η Καστοριά. Ναι. Δεύτερον, ήταν ο τελευταίος τελικός στην ιστορία της ασπρόμαυρης ελληνικής τηλεόρασης. Ναι. Στην περιγραφή Γιάννη Διακογιάννη, ένας τελικός λίγες μέρες πριν το Euro της Ιταλίας, που για πρώτη φορά έδωσε το παρόν η ελληνική εθνική ομάδα. Όπου εκείνοι οι αγώνες, επειδή ερχόταν απευθείας στο σήμα από την Ιταλία, πλέον όποιοι είχαν έγχρωμους δέχτες μπορούσαν να το δουν σε έγχρωμο. Συνεπώς, είναι ένας αγώνας που υπάρχει σε ασπρόμαυρη μετάδοση, που είναι σαν να τραβάει κάποιος μια γραμμή, ίσως και να το βράδυ Καστοριά τράβηξε μια γραμμή μεταξύ του προηγούμενου ελληνικού ποδοσφαίρου και του επόμενου που ερχόταν. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένας εκπληκτικός τελικός από πλευράς του πόσο ωραία και οι δύο ομάδες παίξαν υποδόσφαιρο. Καμία από τις δύο δεν προσπάθησε. Πρώτο ο Ηρακλής προηγήθηκε νωρίς, δεν προσπάθησε να κρατήσει το αποτέλεσμα και η Καστοριά τις πιάνανε όλα μες στο γήπεδο. Με μια υπέροχη στολή η ομάδα της Καστοριάς. Είχαμε μιλήσει πέρσι για αυτήν ακριβώς την εμφάνιση. Μας την εξήγησαν και σε μια γιορτή πριν από μερικά χρόνια, που είχα την χαρά και την τιμή να προσκληθώ και μου έχει δώσει και η ομάδα μια φανέλα από την πορεία της εκείνη τη χρονιά με τις υπογραφές όλων των παιχτών, η οποία την έχω και κοσμεί το γραφείο μου στην σχολή. Λοιπόν, ήταν ένας τελικός που η Καστοριά έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Φοβερός Τάκης Τσιρώνης με τρία γκολ. Φοβερός Δίντσικος. Το παιχνίδι που πιθανώς τον απογείωσε και έκανε τη μεταγραφή και στην ΑΕΚ αργότερα. Ναι. Όπως και άλλοι παίκτες. Γιατί... Φοβερός Παράσχος στην άμυνα. Εξαιρετικός Σαργκάνης όλο εκείνο το διάστημα. Αλλά και πολύ σπουδαίοι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία της Καστοριάς. Και ο Αργύρης Παπαβασιλείου είχε κάνει καλό παιχνίδι εκείνη την ημέρα. Ναι, βέβαια. Νομίζω θα δικήσω κάποιον. Ναι, νομίζω ότι ήταν. Θα δικήσω όσο λέμε κάποιον, να δικούμε κάποιον. Αλλά του Τσιρώνη το παιχνίδι ήταν, ακούμπησε τη τελειότητα εκείνο το βράδυ και έχω την εντύπωση ότι εκείνο το καλοκαίρι, ξέρετε, δεν υπήρχε η λογική τόσο πολύ του ποδοσφαίρου που ακολούθησε τη δεκαετία του 90 κυρίως και μετά το 2000. Τώρα έχω στα χέρια μου έναν παίχτη που πιάνει τώρα λεφτά πολλά, πρέπει, δηλαδή στη σημερινή εποχή αυτό το παιχνίδι θα έχει φύγει στο εξωτερικό ο Τσιρώνης, όχι σε άλλη ομάδα από την Καστοριά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά και κάποιοι άλλοι παίχτες κάνανε μεταγραφές που απογείωσαν την καριέρα τους. Ο Σαργκάνης είναι η πρώτη και κλασικότερη περίπτωση που του έδωσε το σκαλοπάτι η Καστοριά μετά τον Ηλυσιακό, να τον μάθει όλη η Ελλάδα και μετά με τις εμφανίσεις του και πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό να καθιερωθεί. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας θεματοφύλακας μαζί με τον Τάκη Οικονομόπουλο. Αυτοί οι δύο μπαίνουν μπροστά από οποιονδήποτε άλλο. Και από τον Νικοπολίδη που έχει πάρει το Euro
και από τον Νίκο το Χριστίδη και από τον Βασίλη το Κωνσταντίνου και από τον... Είναι οι δύο τερματοφύλακες για μένα σημείο αναφοράς. Αυτό μας είπε και πέρσι ο κύριος... Κωνσταντίνης μπορούσε στο σημερινό ποδόσφαιρο να παίξει, να πάει να καλύψει ομάδες που δεν έχουν τερματοφύλακα στην Premier League στην Γερμανία. Σωστά. Έπαιζε με την μπάλα στα πόδια, λες και ήταν όπως παίζει ο Νόιερ, έπαιζε ο Σαργκάνης εκείνη την εποχή. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί εμείς που τον παρακολουθούσαμε και στις προπονήσεις εδώ στην Καστοριά, κύριε Στερεκόπουλε, έμεινε πολύ πέρα από τις προπονήσεις και έκανε μόνος του τα. Και με ανθρώπους που τον βοηθούσαν εκεί. Φαινόταν δηλαδή ότι. Υπολογίστε για τους Σαργκάνης, που αναφέραμε τώρα, γιατί πραγματικά είναι ένα σημείο αναφοράς, ότι ο Σαργκάνης ήταν ένας εξτρέμ, τον οποίο ο περίφημος Χρήστος Ρίμπας, ο μεγάλος τερματοφύλακας προπολεμικός ΣΑΕΚ, τον γύρισε και τον έκανε τερματοφύλακα. Ακριβώς. Και το χρωστάει το ελληνικό ποδόσφαιρο του Ρίμπα, εκτός από αυτά που πρόσφερε ο ίδιος κάποτε ως ποδοσφαιριστής. Τώρα γενικότερα η ομάδα της Καστοριάς, που ήταν μια ομάδα πολύ, πολύ, πολύ ωραία μέσα στο γήπεδο, έπαιζε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, εκείνη η πορεία της θα θυμίζει πάντα. Όλα αυτά τα οποία λέω, ότι πολλές φορές τα πάντα είναι και θέμα μιας βραδιάς. Νωρίς στη σεζόν, ήμουν ρεπόρτερ αμούστακος παιδάκι από την απογευματινή στο γήπεδο, εθνικός Καστοριά, με τον εθνικό εκείνη την εποχή, να έχει περάσει το μεγαλύτερο διάστημα εκείνης της σεζόν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της πρώτης εθνικής. Μας τα έλεγε ο κύριος Μουκέας πριν από λίγο γι' αυτό. Πέντε δοκάρια. Πέντε δοκάρια. Όχι αυτό που λέμε καμιά φορά, είχε και 10 δοκάρια. Είχε δοκάρια. Δηλαδή από κοντά, κεφαλιά στο δοκάρι. Σουτ από κοντά στο δοκάρι. Και η Καστοριά με ένα γκολ όρεσε και πέρασε 0-1. Ούτε φανταζόταν κανείς εκείνο το βράδυ, το απόγευμα, ήταν τα μάτια ήταν όλα μεσημεριανά για να πάρει. Νοέμβριο μήνα, ότι η Καστοριά 5 μήνες μετά θα πάρει το Κύπρο. Όμως, αν δεν γινόταν εκείνο το φοβερό, γιατί κάπου πρέπει να σου χαμογελάσει και η τύχη. Λένε κάποιοι, ειδικά στο κύπελο, αν δεν κάνω λάθος. Λέει η ομάδα, λέει, τάδε είχε τύχη. Ρε παιδιά, ομάδα που δεν έχει τύχη, αλλά δεν είναι τύχη, διότι έκανες τόσους γύρους μετά. Έφτασες μέχρι τον τελικό. Φτάνεις στο τελικό, επειδή ένα παιχνίδι σε ευνοεί η τύχη. Ποτέ. Έτσι. Και στο τελικό, επαναλαμβάνω, το πώς η Καστοριά χειρίστηκε το ότι έχανε ένα 0, το πώς περιόρισε το Χατζηπαναγή, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε εκείνη την εποχή, ήταν ένα πραγματικά σημείο αναφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και για πολλά χρόνια, δεν ήταν μόνο. Πώς πέρασε μπροστά στο σκορ και πώς συνέχισε να κυνηγάει και το επόμενο και το επόμενο γκολ. Είναι μια βραδιά πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μόνο που το κύπελο δεν πήγαινε σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που τους είχαμε συνηθίσει, αυτούς τους είχαμε συνηθίσει να παίρνουν τα κύπελα. Άνοιξε νομίζω μια πόρτα που την ακολούθησαν και άλλοι και πάνω σε αυτά τα βήματα προχώρησαν και πήραν τα επόμενα χρόνια τίτλους και άλλες ομάδες από την περιφέρεια. Σήμερα, κύριε Στερακόπουλο, μπορούμε να πούμε ότι θα βλέπουμε τελικούς μεταξύ των μεγάλων ομάδων, ΠΑΟΚ, ναι. Ολυμπιακού, ίσως ΑΕΚ. Συνήθως θα ξαναδούμε μια ομάδα. Νομίζω πως όχι. Είναι λάθος να πούμε το όχι. Επειδή υπάρχουν, αλλά κοιτάξτε, και τότε διπλοί αγώνες υπήρχαν για να φτάσει στον τελικό, έτσι. Από μία σειρά αγώνων και μετά, ναι. Ναι, από μία σειρά αγώνων και μετά. Όμως τώρα, έτσι όπως το έχουν κάνει όλο το σύστημα, η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες με τις περισσότερες λύσεις, οι ομάδες με τα καλύτερα ρόστερ, είναι αυτές που προχωράνε. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε, να έβλεπαμε φέτος, το λέω ειλικρινά, τα Γιάννενα να παίζαν τελικό, ας πούμε. Έτσι, και να σας πω και κάτι, δεν θα πάθει τίποτα Ολυμπιακό. Ή να φτάνε και ο Άρης τέλος πάντων. Ακόμα πάνω. Ένα τελικό. Και ο Άρης να φτάνε. Αλλά η δεκαετία του 80, κοιτάξτε το λίγο με μια απόσταση, είναι μια δεκαετία στην οποία ακόμα υπήρχε στην Ελλάδα μια, και σε πολλές άλλες χώρες μια ισορροπία δυνάμεων, αλλά στην Ελλάδα ειδικά ήταν η δεκαετία των επαναστάσεων, ας πούμε, από πλευράς ποδοσφαιρικής. Είχε πάρει ο Πανιώνιος το Κύπρο ένα χρόνο πριν η Καστοριά, η Καστοριά το 80. Η Λάρισα ο τελικός της Λάρισας, μετά έπαιξε τη Λάρισα και το 82 τελικό και το 84 ξέχασε. Το 85 νίκησε τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ που πήγαινε για ντάμπλ. Ο Όφη πήρε το κύπελο το 87. Ο Πανιώνιος ξανά έπαιξε τελικό το 89. Ο Όφη έπαιξε τελικό με τον Ολυμπιακό το 90. Ήταν μια δεκαετία που είχαμε... Η Λάρισα πήρε πρωτάθλημα δεκαετία το 80. Έτσι, και η Λάρισα πήρε πρωτάθλημα το 88 βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας, ο Αθηναϊκός ήταν, αν θέλετε, τελευταία μεγάλη έκπληξη. Το 91 που έπαιξε τελικό. Επίσης σημείο αναφοράς στους Σαργκάνης. Η παρουσία της μέχρι το τελικό για να δει κάποιος πόσο σημαντικό. Γιατί ο Σαργκάνης δεν πήρε τίτλους μόνο με το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και μόνο που πήρε το κύπελο με την Καστοριά.
και έπαιξε τελικό με τον Αθηναϊκό. Και πάντα το λέει, και πάντα το λέει. Και το πόσο σημαντικό, βέβαια. Και πάντα το λέει. Αλλά για αυτό που με ρωτήσατε, πιστεύω ότι δυστυχώς θα βλέπουμε όλο και περισσότερο. Δεν θα το ξαναδούμε. Τους ίδιους και τους ίδιους. Για την Καστοριά τώρα, την ομάδα της πόλης σας. Ναι, υπήρχε εκείνη την εποχή μια άνθηση γενικώς, υπήρχαν οι γουναράδες στην πόλη, ήταν μια άλλη εποχή, αλλά και το να μην υπάρχει ομάδα καθόλου στο χάρτη είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή, εγώ δεν λέω να ξανά είναι, ούτε καν αν θέλετε στη Σούπερ Λίγκα. Δεν μπορεί να μην είναι μια ομάδα της Β' Εθνικής, εγώ δεν μου αρέσει να τα λέω Σούπερ Λίγκες και... Ναι. Με τις σύγχρονες... Στη Β' Εθνική. Δεν μπορεί η Καστοριά να μην είναι, τουλάχιστον στη Β' Εθνική. Χρειάζεται ανθρώπους με μεράκι, σίγουρα με χρήματα. Σε μια πόλη όμως που. Λέω πολλές φορές ότι περισσότερο. Προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όταν όλα πήγαιναν καλά στην Καστοριά, κύριε Στυρακόπουλε, πήγαινε και η ομάδα. Συμβαδίζουν αυτά, αν το προσέξουμε. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σήμερα ακροβατούμε εδώ σε αυτή την περιοχή, κύριε Στυρακόπουλε. Ακροβατούμε πραγματικά. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Φεύγουν κάθε χρόνο, Χρήστο, 1500 άτομα από την Καστοριά για δουλειές έξω και γυρίζουν οι 1000. Οι 500 μένουν πίσω. Έχει πολλά προβλήματα, κυρίως με την εργασία. Με την εργασία έχουμε. Εγώ αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μιλάμε για έναν από τους ωραιότερους τόπους της χώρας. Πραγματικά. Ευλογημένος. Απλώς φυσικής ομορφιάς είστε ένα. Πραγματικά ένα ευλογημένο μέρος έτσι. Αλλά δυστυχώς. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για να μπορέσει κάποιος να έχει την καθημερινότητά του σε ένα χι επίπεδο. Αυτό είναι ακριβώς. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή, κύριε Σωτηρακόπουλε. Χαρά δικιά μου και μεγάλη τιμή και δικιά μου. Να είστε καλά. Χρήστο, είσαι ο μεγαλύτερος σπορκάστερ μετά τον Γιάννη Διακογιάννη, ό,τι και να λένε όλοι. Και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Εμείς, Στράτο, θα πάμε στο διαφημιστικό μας και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε εμείς. Δεν φεύγουμε, ελπίζω να μην φύγουν και οι ακρότες μας. Εδώ λοιπόν και επιστροφή στην εκπομπή. Θα ταξιδέψουμε τώρα, Στράτο, ως την ομάδα του Μακεδονικού. Στα θρελικά παιχνίδια του ημιτελικού. Μαζί μας ο Ανδρέας Σταυρίδης στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Κύριε Σταυρίδη, γεια σας από την Καστοριά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Όλα καλά, μια χαρά. Καλησπέρα, Ανδρέα, ο Στράτος είμαι. Και ο Στράτος εδώ. Και ο Στράτος Ομορφίδης. Ναι, γεια σας. Μέρα που... Εδώ, μέρα που είναι σήμερα, θυμόμαστε τα παλιά. Βέβαια. Και... Παλιές δόξες. Και χρειάστηκε να καμφθεί και η αντίσταση του Μακεδονικού για να φτάσει η Καστοριά να παίξει τελικό σαν σήμερα, σαν σε λίγη ώρα δηλαδή, με τον Ηρακλή. Ναι. Με τον Ηρακλή. Χάσαμε μέσα στο γήπεδο μας. Είναι ένα. Το θυμάστε αυτό το... Ποιο από τα δύο παιχνίδια θυμάστε, το εντός το δικό σας ή το εκτός? Και τα δύο θυμάμαι. Ιδίως το εντός το δικό μας που χάσαμε 0-1 μες στην έδρα μας. Ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολύ σκληρό παιχνίδι, λένε όσοι το έχουν δει. Ναι. Έως αντιαθλητικό σε ορισμένες. Έως αντιαθλητικό. Ναι. Αλλά είχε πολύ πάθος και η ομάδα του Μακεδονικού εκεί ήταν πραγματικά ιστορική ομάδα. Mm-hmm. Το 1-2, το 1-2. Το 1-2, ναι. Το 1-2, το 1-2, ναι. Κύριε Σταυρίδη, τότε θεωρούσαμε ότι ο Μακεδονικός είναι μια καλή κλήρωση για την Καστοριά εν ώψη τελικού. Ναι. Πιστεύετε ότι η Καστοριά, γιατί υπήρχε και η διαφορά της κατηγορίας, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Εσείς ήταν στην δεύτερη εθνική, αλλά με μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν έτσι τα πράγματα? Ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Η Καστοριά ήταν και ήμασταν πάρα πολύ καλοί εκεί την πέρα. Ναι. Παίξαμε πάρα πολύ δυνατά και σωστά. Σημαίνει, ναι. Αλλά και η Καστοριά είχε έναν τερματοφύλακα, τον Σαργιάννη. Ναι. Αν θυμάμαι καλά τότε που έπιανε τάπιες, έτσι. Ήταν κορυφή. Ναι. Δεν είχε τον αγώνα. Κύριε Σταυρίδη, από την Καστοριά ποιες είναι οι αναμνήσεις σας? Εκείνο τον αγώνα, θέλετε να σας πω στον ημιτελικό που παίξαμε σε εμάς. Ναι. Είχαμε φασαρίες, είχαμε πάρα πολλά. Με τον Νίκο το Σαργιάννη, νομίζω. Με το Σαργιάννη, ναι, εγώ. Εγώ με το Σαργιάννη, γιατί είχε γίνει ένα επεισόδιο με τον αδελφό μου και είχαμε γίνει σε εκείνο το μάτι μου και αργό στην ομάδα. Τη λύσατε την παρεξήγηση κάποια στιγμή? Τη λύσαμε. Πέρασαν 41 χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια, το ίδιο βράδυ τη λύσαμε στα μπουζούκια που πήγε η Καστοριά, πήγαμε και εμείς μας πήγε ο πρόεδρος. Α, στα ίδια μπουζούκια πήγατε το μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ωραίο.
Στα ίδια μπουζούκια που πήγε η Καστοριά το βράδυ μετά το παιχνίδι. Πήγατε κι εσείς. Ναι, τελείωσε το μάτι και μετά πήγαμε στα ίδια, ναι. Θυμάστε ποιοι ήταν, σε ποια μπουζούκια ήταν ποιοι τραγουδιστές. Στο Αρικάτο, η Εφησαρή, δεν θυμάμαι, ήταν και κανένα δύο άλλους, δεν θυμάμαι. Την Εφησαρή θυμάμαι μόνο, από αυτός που είναι τώρα, ναι, ναι. Α, και βρεθήκανε μετά μαζί στα μπουζούκια. Ναι, 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 και γίναμε και μιλήσαμε με τον Σαργιάννη και λύθηκε η παρεξήγηση. Και λύθηκε εκεί στα μπουζούκια η παρεξήγηση. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τι ωραία, αυτό δεν το ξέραμε, Στράτο, νομίζω. Ναι, ναι. Δεν το ξέραμε, όχι, όχι. Δεν το ξέραμε. Στα παραλυπόμενα εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Στα παραλυπόμενα δεν το έχουμε αυτό. Για πρώτη φορά ακούγεται αυτό. Ναι, πήγαμε στο Αρικάτο, βρεθήκαμε και στο ίδιο μαγαζί. Ότι μετά το παιχνίδι του Μακεδονικού, οι δύο ομάδες λένδισαν στα ίδια μπουζούκια. Δεν το ξέραμε. Στα ίδια μπουζούκια, μπράβο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Σταυρίδη, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά και να πούμε δύο κουβέντες για τη σημερινή μέρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ και εμείς χαρήκαμε. Τόσο ωραίες στιγμές. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, άντρε. Επί Σταυρό, στα ίδια μπουζούκια. Στα μπουζούκια, ναι, μαζί. Ήταν ωραία συνήθεια. Μετά τις αγώνες οι παίκτες πήγαιναν σε μπουζούκια. Τότε μαζί με το εδώ είχαν γίνει. Τότε πολλά είχαν γίνει μεταξύ των παιχτών, αλλά στο τέλος είδες πήγανε μαζί στα μπουζούκια ενώνουν τους πάντες. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε στην γραμμή μας τώρα και παίκτη του Ηρακλή, ίσως τον, ή τον Γιάννη Μαυροδουλάκη ή τον Νίκο Καλαμπάκα θα προσπαθήσουμε να έχουμε. Θα μιλήσει νωρίτερα μαζί του να είναι γύρω στις 7.30 μου είχε πει. Ωραία, για να δούμε. Στον μεγάλο τελικό πάμε και στους αντιπάλους μας. Γιάννης Μαυροδουλάκης στην γραμμή μας. Κύριε Μαυροδουλάκη, καλημέρα από την Καστοριά. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Τέτοια ώρα ετοιμαζόσασταν να μπείτε στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Μπράβο, μπράβο, ναι, τέτοια ώρα ακριβώς ήταν περίπου, ναι, ναι, ετοιμαζόμασταν. Ετοιμαζόσασταν. Ναι. Θέλω να μας πείτε τι κλίμα επικρατούσε στον Ηρακλή πριν τον τελικό. Βλέπατε την Καστοριά μια εύκολη περίπτωση, ήσασταν βέβαιοι για την νίκη, είχατε ετοιμάσει ήδη τις φανέλες, τις εορταστικές για το κύπελο, τα όνειρά σας και τα σχέδιά σας πώς θα γυρίσετε Θεσσαλονίκη, ή ήταν αλλιώς τα πράγματα στην ομάδα του Ηρακλή? Κοιτάξτε τώρα, ότι υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα, υπήρχε. Αλλά αυτοί που έχουν παίξει ποδόσφαιρο ξέρουν ότι ποτέ κανένα αποτέλεσμα, ναι, εκ των προτέρων δεν είναι σίγουρο και ειδικά δεν είναι. Σε έναν τελικό που είναι ένα παιχνίδι. Ένα τελικό, φυσικά. Ναι, ναι. Ναι. Οπότε υπήρχε αυτό το κλίμα που λέτε, αλλά όχι ότι ήταν και δεδομένο ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι. Ήμασταν αφοσιωμένοι στο παιχνίδι, ναι, ετοιμαζόμασταν για το παιχνίδι, ήμασταν το φαβορί. Και φυσικά πιστεύαμε ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Υπήρχε μια πίστη ότι θα το πάρουμε. Τώρα, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Γιατί έχασε ο Ηρακλής το τελικό? Όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ένα παιχνίδι. Ναι. Δεν υπάρχει εκ των προτέρων νικητής. Πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι για να δούμε ποιος θα κέρδισε.
Ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα, πιστεύετε, η Καστοριά. Εσείς κάπως δεν... Κοιτάξτε, είχαμε την προηγούμενη, ήταν, αν θυμάμαι καλά το παιχνίδι, Σάββατο, ήταν η Κυριακή, δεν θυμάμαι. Την Τετάρτη... Ήταν η Κυριακή. Την Τετάρτη είχαμε παίξει μαζί μέσα στο Καφτατζόγλιο, χάσαμε 3-1. Την προηγούμενη Τετάρτη. Την προηγούμενη Τετάρτη. Ναι, αλλά την προηγούμενη Τετάρτη πριν τον τελικό εμείς παίξαμε με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και τον είχαμε κερδίσει, αν θυμάστε, και προκριθήκαμε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είχαμε δώσει πάρα πολλές δυνάμεις εμείς. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Μήπως, κύριε Μαυροδουλάκη, τα δώσατε όλα με ΠΑΟΚ και εκεί πιστέψατε ότι εδώ τελείωσαν όλα? Μπράβο, είναι και αυτό που λέτε, ότι τα είχαμε δώσει όλα. Δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να ξεκουραστούμε. Το ρίξαμε και λίγο στο ρολόι μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, όλα λίγο το ένα, λίγο το άλλο συνετέλεσαν και να πάρει η Καστοριά το κύπελλο. Ήρθαν πολλές συγκυρίες, όλες μαζί, υπέρ της Καστοριάς. Θέλω να μας πείτε, μας είπατε νωρίτερα, τι κλίμα επικρατούσε πριν τον αγώνα μέσα στην ομάδα του Ηρακλή. Μετά το παιχνίδι, πείτε μας λίγο στα αποδυτήρια ή τι συζητήσεις γινόταν μετά το παιχνίδι, κύριε Μαυροδουλάκη. Όταν κάνεις ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν μπορεί κανένας να βγάλει λέξη από το στόμα του. Mm-hmm. Ήταν τόσο μεγάλη η στεναχώρια μας, η απογοήτευσή μας, που δεν έβγαζε κανένας μιλιά. Ήμασταν όλοι με σκυμμένο το κεφάλι και πάρα πολύ φυσικά στεναχωρεμένοι. Ο Καραπατής προσπαθούσε λίγο να σηκώσει το κεφάλι κάποιων παιχτών στα πλάνα, έτσι, αυτό το κλασικό που γίνεται. Μπράβο. Ναι. Λίγο οι προπονητές, λίγο ξέρω κάποιοι παίκτες, αλλά παιδιά δεν πειράζει, δεν κάνουμε, αλλά εντάξει, με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα, ναι. Η στεναχώρια ήταν απερίγραπτη. Άρα λοιπόν, όταν γυρίσατε Σαλονίκη, το κλίμα Σαλονίκη πώς ήταν για εσάς, κύριε Μαυροδουλάκη? Ήταν ακριβώς το ίδιο όπως ήταν και όταν χάσαμε το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ το κλίμα βαρύ. Όλες οι πλευρές μας ήταν συναχωρεμένες από προπονητές, από παίκτες, από φιλάθλους, από διοίκηση, από όλους. Ήμασταν πάρα πολύ συναχωρεμένοι και δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι αυτό. Ήταν και δύσκολη αυτή η χρονιά, γιατί μετά είχαμε και τον υποβιβασμό του Ηρακλή, έτσι δεν είναι? Ήταν πολλά, ναι. Έτυχαν πολλά εκείνη τη χρονιά πολλά μαζεμένα, έτσι. Ναι. Παρόλο που το δικό σου το γκολ το 3-2 είχε γίνει κάπου στο 67, να πούμε. Υπήρχε χρόνος, αλλά τέλος πάντων μετά ο Τσιρόνης ήταν απίστευτος εκείνο το παιχνίδι. Ναι, με τον γκολ το δικό σας εκεί μετά. Το 3-2 ήταν ακριβώς στην μεριά που ήμασταν εμείς οι φίλαθλοι της Καστοριάς. Εκεί πιστέψατε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει? Εγώ το πίστεψα, για να είμαι ειλικρινής. Το πίστεψα και ήδη άρχισα να φωνάζω τους συμπαίκτες μου. Άντε, πάμε παιδιά, θα το πάρουμε το παιχνίδι, το πάρουμε. Αλλά δεν πρόλαβα να παίξω άλλο λεπτό, γιατί ήδη είχε ετοιμάσει ο κύριος Καραμπαντής την αλλαγή μου. Ναι, οπότε βγήκα έξω κατευθείαν. Δεν πρόλαβα να παίξω άλλο μετά τον γκολ. Και μπήκε ο Τσιρίκας, νομίζω. Δεν θυμάμαι ποιος μπήκε. Όχι, νομίζω είχε μπει ένας επιθετικός βάσει του παιχνιδιού τώρα το 3-1. Μάλλον είχε προετοιμαστεί η αλλαγή μου για να γίνει πιο επιθετική η ομάδα. Αν και ο Αλεξιάδης ήταν. Ο Ηλίας ο Αλεξιάδης. Στο Χατζηελευθερίου τη θέση μπήκε ο Τσιρίκας. Ναι, εντάξει. Ο Χατζηελευθερίου είχε σπάσει το χέρι του. Ο Μιχαηλίδης είχαμε αποβολή στο 20 λεπτό. Σας είπα, ήταν πάρα πολλά μαζεμένα και... Ήτανε το γρήγορο γκολ του Λάκη Σιμοφορίδη που ισοφάρισε η Καστοριά. Το Λάκη του με κατευθείαν που αράουτ. Σχετικά νωρίς το γκολ του Γιάννη του Δίντσικου, να πούμε, σε εκείνη την άστοχη έξοδο του Παπαδόπουλου. Όλα είχαν έρθει κάπως πολύ για την Καστοριά. Σας είπα, τέτοιες συμπτώσεις όλες μαζεμένες είχαν σε ένα παιχνίδι. Όλη τη χρονιά δεν είχαν συμβεί τέτοιες συμπτώσεις σε όλο το πρωτάθλημα, δεν είχαν συμβεί και στο κύπελλο. Συνέβησαν όλα μαζί σε εκείνο το παιχνίδι. Ένας απίστευτος Τσιρόνης τότε που στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και σήμερα το μεσημέρι, δείχναν αυτή τη φάση κάπου στο 16 εκεί, που πέρασε αλλά μέση κάποιους και βγήκε τέτα τέτ με τον Παπαδόπουλο. Και ακόμα να προηγηθεί η Καστοριά, νομίζω, πριν από τον πέναλτι πρέπει να ήταν. Νομίζω πριν από τον πέναλτι. Είναι όμως, γιατί νωρίτερα μας μιλούσαν εδώ και φίλοι δημοσιογράφοι, ο Χρήστος Τυρακόπουλος, ο Λευτέρης Αραλάκος από την Ερασπορ, είναι μέσα στους τελικούς,
όπως μας λένε, του top 5, μέσα στους 5 καλύτερους τελικούς όλων των εποχών για την Ελλάδα. Το χάρηκε ο κόσμος, το χάρηκε. Γιατί ναι. Εντάξει, όλοι λίγο πολύ οι ουδέτεροι, όλοι είναι λίγο πολύ με τον αδύνατο. Ναι. Οπότε όλοι το χαρήκαν, όλη η Ελλάδα πανηγύρισε, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Και εμείς είχαμε χαρεί εκείνο το κύπελο που είχε πάρει ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό, εκεί με το σώμα του Χατζηπαναγή. Και με τις αποκρούσεις του Φανάρα. Ναι. Και εκείνος ήταν πολύ καλός τελικός. Και αυτός ήταν, παρότι χάσαμε, αλλά σαν διαμόρφωση του σκορ, σαν αποτέλεσμα, σαν γκολ, σαν φάσεις, ήταν και αυτός καλός τελικός. Τώρα, τι θα δίνετε? Καλώς και η Καστοριά είχε και καλή ομάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν άσχημη η ομάδα της Καστοριάς, γιατί μετά από εκεί όλοι οι παίκτες, όλοι πήγαν, παίξαν σε μεγάλες ομάδες. Πήραν τις μεταγραφές τους, πραγματικά. Τι θα δίνατε, κύριε Μαυροδουλάκη, για να ξαναγυρίσετε 41 χρόνια πίσω, σαν σήμερα, σε λίγη ώρα, να ξαναμπείτε Φιλαδέλφια, τι θα δίνατε? Εντάξει, τώρα αυτά στην πραγματικότητα δεν τα σκέφτεται ένας που έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια. Δεν γυρίζει πίσω ο χρόνος. Ούτε το σκέφτηκα αν θα άδυνα ή αν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Έγινε το παιχνίδι αυτό, υπήρξε το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα αν και πώς και πώς γι' αυτό. Δυστυχώς για μας ήταν μια ευκαιρία, γιατί πιο πολλοί από εμάς παίξαμε αυτόν τον τελικό, αλλά δεν παίξαμε τα άλλους τελικούς. Και αυτά ήταν μια ευκαιρία να πάρουμε το κύπελο. Ήταν τυχερή η Καστοριά, είχε καλή ομάδα, έπαιξε καλύτερα σε εκείνο το παιχνίδι. Είχαμε ατυχίες εμείς. Όλα αυτά συνετέλεσαν να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Να είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυροδουλάκη. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Έχετε την επέτειο της γιορτής αυτής. Της γιορτής μας σήμερα. Χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο και την Καστοριά. Να είστε καλά, κύριε Μαυροδουλάκη. Γιάννη, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Βλέπεις εδώ, Στράτο, τι γίνεται? Βλέπεις ότι πριν τον αγώνα, το λέει ο ίδιος, το λένε οι ίδιοι οι παίκτες του Ηρακλή. Κακά τα ψέματα, πιστεύαμε ότι το έχουμε. Το έχουνε, γιατί είχαν αποκλείσει τον ΠΑΟΚ και νόμιζαν ότι το πήρανε. Ακόμα όταν έληξε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κάνανε δηλώσεις ότι θα το πάρουμε το κύπελο. Και βεβαίως, καλά είναι να γίνονται αυτές οι δηλώσεις, αλλά πρέπει να το αποδεικνύεις πάντα και στο χορτάρι. Λοιπόν. Και η ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά νόμιζε θα κάνει τον Πανιόνιο σκόρ, αλλά 1-3. Έχασε. Πήρε το handball εσύ φέτος, μη μιλάς. Εντάξει είσαι. Και εσύ στο μπάσκετ. Και εγώ στο μπάσκετ. Το γυναικείο. Θες. Στην ομάδα του Ηρακλή Στρατό και μετά τον Γιάννη Μαυροδουλάκη θα πάμε και στον Νίκο του Καλαμπάκα. Κύριε Καλαμπάκα, καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους στην Καστοριά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη Μαυροδουλάκη αυτή την ώρα, τέτοια ώρα. Ετοιμαζόσασταν να πατήσετε το χορτάρι, αν δεν ήσασταν ήδη μέσα να κάνετε το ζέσταμα. Τέτοια ώρα. Ναι. Άλλες εποχές, ναι. Άλλα παιχνίδια. Νομίζω ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι. Η Καστοριά πήρε άξια το κύπελο και νομίζω τα χρόνια που πέρασαν, ναι, είναι αυτά τα οποία μας μένουν τώρα αναμνήσεις. Ωραίες και βλέπουμε, αναμνήσεις. Ναι, βλέπουμε και τηλεόραση, τα στιγμιότυπα. Κάνω να σας πω τώρα ότι ερχόμενο στη δουλειά 10 άτομα με πιάσαν στο δρόμο, είχαν δει τις φάσεις. Για τη σημερινή μέρα, έτσι. Ναι. Σας πειράζουν ακόμα εσάς τους Ηρακλειδείς, κύριε Καλαμπάκα? Σας πειράζουν ακόμα που χάσατε αυτό το τελικό σαν σήμερα? Εντάξει. Μας πείραξε και εμάς και όλους. Τώρα από εκεί και πέρα ένα παιχνίδι είναι. Από εκεί και
κέρδισε η Καστοριά, πήρε το κύπελο. Γιατί έχασε παιδιά... αυτό το παιχνίδι, για αυτό το τελικό Ηρακλής, κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ίσως να ήταν πιο προετοιμασμένη η Καστοριά από εμάς, ίσως εμείς να πήγαμε λίγο πιο ελαφρά, σαν μεγαλύτερη ομάδα τρόπος. Αυτό μας είπε και ο Γιάννης ο Μαυροδουλάκης νωρίτερα, και... πήγαμε ότι το έχουμε. Και νομίζω ότι είχαμε κερδίσει και νομίζω και την Καστοριά και στο Καφταζόγλιο και 3-1, στο Παράνο. Ναι, ναι. Λίγες μέρες, ναι. Και τα παιδιά με τα παιδιά όλα της Καστοριάς εκείνης εποχής είμαστε φίλοι. Πολλές φορές επικοινωνούμε με τους παλέμαχους, έχουμε παίξει και με τον Πυρικό τώρα που είμαι εγώ, Κατερίνη, και με τον Ηρακλή. Και νομίζω ότι θυμόμαστε τα παλιά. Ας είναι καλά όλα τα παιδιά εκείνα που παίξαν εκείνη την εποχή. Και να μπορούμε να μπορεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο πολλές ομάδες σαν την Καστοριά και σαν τον Ηρακλή να ξαναβρεθούν σε ένα τελικό. Σε μεγάλες κατηγορίες και να μπορούν να ακριβώς γιατί και η Καστοριά τραβάει τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια, αλλά και ο Ηρακλής όμως από την άλλη. Μας έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης ο Μαυροδουλάκης ότι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν επίσης ένα παιχνίδι το οποίο τα δώσαμε όλα εκεί, αφήνοντας λίγο πίσω το παιχνίδι με την Καστοριά, αφήνοντας δεν νομίζω, εντάξει, ότι... γιατί υπήρχε μια απόσταση, όσον αφορά χρονική, αλλά σίγουρα εντάξει, ήταν δύο παιχνίδια τα οποία έγιναν στο Καφταντζόγλιο, θυμάμαι στο ένα κερδίσαμε 1-0 και στο άλλο 1-1, και έτσι πήγαμε εμείς στο τελικό. Με γήπεδα, με 40.000 κόσμο, τα δύο παιχνίδια αυτά. Τώρα... όπως λέμε, άλλες εποχές. Και με την Καστοριά να έχει γήπεδο εδώ με 6.000 κόσμο, να πούμε στο Ξερόνα. Άλλες εποχές. Ναι, θυμάμαι εποχές. Και στην Καστοριά είχαμε έρθει, νομίζω και 0-1 πρέπει να ήταν και το γκολ, πρέπει να το έβαλα εγώ. Ναι, υπάρχει ένα παιχνίδι με δικό σου γκολ. Πρέπει να υπάρχει και μια ήττα του Ηρακλή με 5-2, τότε ο Περγαμηνός έπαιζε υπάρχει ένα 5-2 νομίζω, είχε Καστοριά έναν Σαβίσεβιτς τότε ή Παβίσεβιτς, Ναι, εντάξει, 40 χρόνια έχουν περάσει, είναι και λίγο σωστό. Δύσκολο να θυμόμαστε, Εμείς είμαστε με τις αναμνήσεις, γι' αυτό... Έτσι ακριβώς, και όσο περνάνε τα χρόνια μένουμε με τις αναμνήσεις. Σήμερα ποδόσφαιρο βλέπετε, κύριε Καλαμπάκα, δηλαδή κάθεστε να δείτε έναν τελικό κυπέλλου, καθίσατε προχθές ας πούμε να το δείτε? Να σας πω την αλήθεια, τα περισσότερα παιχνίδια τα βλέπω μισά ή και λίγο. Γιατί? Βλέπω Ευρώπη περισσότερο. Έχετε χορτάσει ίσως την μπάλα. Αξίζει τον κόπο να δεις την Ευρώπη. Εδώ δεν μπορώ να πω ότι με τραβάει το όλο το γενικά όλο το κλίμα. Ούτε καν αν είναι ένας τελικός, λοιπόν, έτσι. Προχθές έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, το είδα το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι δεν το είδα, αλλά να πω ότι με τραβάει κάτι έτσι να δω, γιατί τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει πολύ, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και νομίζω ότι πολλά παίζονται... Τότε παίζουν ένα πραγματικό ποδόσφαιρο, Νίκο, και τώρα δεν παίζεται πλέον. Τότε παίζουν ένα πραγματικό ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Και παίζαν οι παίκτες οι οποίοι άξιζαν να παίζουν. Θα πω και σήμερα, δεν μπορώ και σήμερα να πω ότι δεν παίζουν οι παίκτες που αξίζουν. Αλλά τότε έπαιζαν τα αυθεντικά ταλέντα, γι' αυτό και κάθε ομάδα είχε πολύ καλούς παίκτες. Νίκο, και σε ένα γήπεδο με λάσπη τώρα, άμα θα πέσουν, δεν θα πέσουν καμιά φορά αυτοί οι παίκτες εδώ πέρα. Τότε γίνονταν όλοι, δηλαδή παίζανε με πάθος. Παίζανε για τη φανέλα. Έτσι ακριβώς. Έπεσε μια φορά με την πλάτη στην Νίκη Βόλου, το ξέρω, και για να στρώσει πλάτη μου πέρασαν 2 μήνες. Το ίδιο και στην Καστοριά. Καστοριά μέχρι και το 80-81 νομίζω είχε ξερό γήπεδο. Όχι, και πιο μετά. Μέχρι το 90 είχε... 90... Μέχρι το 90, το 90 περίπου. 91. 91. Ναι, εντάξει, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε πολύ στα γήπεδα, τα ξερά.
Εντάξει, εγώ ευτύχησα στον Πυρικό το 1974 να κάνουμε γήπεδο Κόρτο. Τότε είχαμε βγει και Αλφα Εθνική. Mm-hmm. Εσείς είχατε βγει πιο νωρίς Αλφα Εθνική, αλλά το γήπεδο δεν το κάνατε. Δεν το κάνατε. Και τότε μην ξεχνάς, Νίκο, ότι παίζανε περισσότερο στα ρόστερ των ομάδων. Ήτανε μόνο δύο ξένοι. Τώρα είναι μόνο δύο. Δεν είχαμε μόνο δύο Έλληνες. Τώρα αν είναι και δύο Έλληνες. Αν είναι δύο Έλληνες. Δεν... Εδώ στις μικρές ομάδες έχουν έτσι. Εντάξει, αυτό πρέπει να διορθωθεί ώστε να μπορούν τα δικά μας τα παιδιά, τρόπος του λέγει, να συμμετέχουν περισσότερο στα παιχνίδια. Και ξένοι αμφιβόλου αξίας, δεν είναι... Ναι, έτσι ακριβώς. Προτιμάμε να πάρουμε έναν παίχτη αμφιβόλου αξίας ξένο και να μην βάλουμε το δικό μας το παιδί που δεν μας στοιχίζει και τίποτα. Μέχρι στην πόλη, τρώει στο σπίτι του, ενώ τον άλλο θα τον φέρουμε, θα τον πληρώσουμε και τη διαμονή και τη διατροφή. Και μετά την υπόθεση Μποσμάν τότε άλλαξαν τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Τότε. Κοίτα να σου πω, προς το καλό άλλαξαν, γιατί ένας παίχτης ήταν σκλαβωμένος. Ναι, εντάξει. Δεν είχε την ελευθερία του να φύγει. Σίγουρα δεν και αυτό. Ελευθερία. Μα δηλαδή, κλασικό παράδειγμα είναι... Οχταετία και έτσι τότε. Όχι μόνο αυτό. Κλασικό παράδειγμα είναι ο συμπαίκτης του Νίκου Καλαμπάκα, ο Χατζηπαναγής, που δεν μπόρεσε πραγματικά κοίτα, να φύγει. Κοίτα, να και πάει... ο Βασίλης όμως στην οχταετία ήταν σε καλή ηλικία που μπορούσε να φύγει. Γι' αυτό αποφάσισε μείνει... ότι θα μείνει στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή, ναι. Και τότε πήρε και καλά λεφτά. Το 82. Το 80, ναι, ακριβώς. Κύριε Καλαμπάκα, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που θυμηθήκαμε. Εμείς από την Καστοριά και εσείς από τον Ηρακλή. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να δώσετε χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί που πιστεύω ότι μας ακούν. Ναι, ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι μετά από λίγο χρονικό διάστημα που θα μπορούμε να ελεύθερα να παίζουμε και να κινούμαστε, να βρεθούμε μακάρι, με τους παλέμαχους της Καστοριάς ή με τον Πυρικό ή με τον Ηρακλή και να όπως πάντα θυμόμαστε και περνάμε, θυμόμαστε τα παλιά και περνάμε και πολύ καλά. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια. Μακριά της πατρίδος μας μια πόλη ολοχάρη. Μια πόλη ολοχάρη. Μα της αντυχής της γης όλα τα πλάτη. Στις γης όλα τα πλάτη. Λιζάντιν είναι η χάρη σου και η δόξα σου μεγάλη. Οξάκουσμένη Καστοριά του Παύλου Μελακαμάρη. Οξάκουσμένη Καστοριά του Παύλου Μελακαμάρη. Λιζάντιν είναι η χάρη σου και η δόξα σου μεγάλη. Επιστρέφουμε και μετά το διαφημιστικό. Εδώ είμαστε, παραμένουμε στο φετινό αφιέρωμα του Αντένες. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ, τέτοια μέρα. Φέτος δίνουμε τον λόγο στους αντιπάλους της Καστοριάς, στους ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντι στην Καστοριά πριν φτάσει τη σημερινή μέρα στον τελικό του κυπέλου. Πάμε και επιστρέφουμε στον Μακεδονικό, στη γραμμή μας Θωμάς Βιρτζαμάνης. Κύριε Βιρτζαμάνη, καλημέρα. Καλησπέρα την Καστοριά. Γεια σας, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Και εγώ, δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Χαιρετίζω τον Χρήστο και τον Στράτο. Να είστε καλά. Να γεια σου, καλά. Καλησπέρα, Θωμά. Ένα από τα καλύτερα δεκάρια της εποχής εκείνης. Αν θυμάμαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέγαμε δεκάρια, μετά γίναμε εννιάρια και ό,τι ήθελε ο coach. Τότε όπου είχε ανάγκη ομάδα έπαιζαν. Μας έλεγε νωρίτερα ο Ανδρέας ο Σταυρίδης. Ναι. Ότι το μάτς μέσα στον Μακεδονικό ήταν από τα πιο σκληρά έως και αντιθλητικά όπως εξελίχθηκαν το πάθος παιχνίδια. Αλλά το βράδυ που ήσασταν μαζί στα μπουζούκια, στα ίδια μπουζούκια, τα βρήκατε μια χαρά. Εντάξει, εμείς είμαστε μια μικρή κοινωνία, ναι, οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορεί στα 90 λεπτά, 95 όσο διαρκεί το παιχνίδι, να έχουμε αντιπαλότητα, να έχουμε πολλές φορές ένα μίσος εντός εισαγωγικών, αλλά στο τέλος του αγώνα θα αγκαλιαστούμε ούτως ή άλλως. Εμάς η ιστορία μας συνεχίστηκε και σαν βετεράνοι. Όταν πηγαίναμε και παίζαμε με την Καστοριά, με την Κοζάνη, με τον Πανσεραϊκό, με την Καβάλα, όλοι βλεπόμασταν και αγκαλιαζόμασταν και καθόμασταν όλοι μαζί και λέγαμε τα παλιά. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια πρωτοτυπία. Επειδή
η εκπομπή σας, η φανταστική εκπομπή σας, η οποία δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ελλάδα, και σας δίνω συγχαρητήρια, όχι για να γίνω καλός μαζί σας, αλλά γιατί είναι, πολύ, Θωμά, είναι πολύ, η πραγματικότητα. Άφησε εκτός κάποια πράγματα τα οποία εγώ θέλω να τα επισημάνω και είναι τρία. Το πρώτο είναι ότι θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου, η οποία είναι από τις ελάχιστες ομάδες οι οποίες μετά από δύο τοπικά ντέρμπι και δύο αγώνες με ομάδες αλφα εθνικής κατόρθωσε και παρακαλούσε να παίξει με την Καστοριά, διότι θεωρούσαμε ότι ήταν ίσως η πιο ευάλωτη ομάδα, κάναμε λάθος εκ των υστέρων, και φτάσαμε στον ημιτελικό. Πολύ καλό να το αναγνωρίζετε αυτό το πράγμα, ότι κάνατε λάθος, ότι υποτιμήσατε. Βεβαίως. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Προτιμούσα εγώ να παίξω με την Καστορία παρά να παίξω με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή του Θεοδωρίδη του Μεγάλου. Ναι, ναι. Έτσι, ο Ηρακλής ήταν τότε πολύ μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η ομάδα μας έκανε ένα μεγάλο άθλο. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Διακριθήκαμε στην κατηγορία και φτάσαμε στον ημιτελικό, όπου Βέβαια. Εκεί φυσικά πέσαμε σε μια ομάδα καλύτερη και χάσαμε, και η Καστοριά άξια πήγε στον τελικό και πολύ άξια πήρε το κύπελο. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο. Τον τελικό τον είδατε παρεπιπτόντως? Βεβαίως τον είδα και τον έχω δει και άλλες φορές επανειλημμένος, γιατί μου αρέσει πλέον να βλέπω ωραία παιχνίδια που έχουν γκολ. Τα παιχνίδια που έχουν γκολ προδιαθέτουν τον τηλεθεατή, προδιαθέτουν τον φύλαθλο, προδιαθέτουν τον οπαδό. Σήμερα βλέπετε 0-0, εάν παρακολουθήσεις το στοίχημα, όλοι παίζουν under. Ναι, γιατί, ναι, ναι. Διότι τα γκολ τα βλέπουν με το κιάλι. Ποιος φύλαθλος θα πάει να δει ποδόσφαιρο δίχως να υπάρχουν γκολ? Το κλείνω το θέμα αυτό και πάω σε ένα άλλο θέμα, και να πω ότι η Καστοριά πέτυχε αυτό που πέτυχε επειδή είχε μια διοίκηση με έναν κορυφαίο πρόεδρο, ο οποίος εκείνη την εποχή έχει εκτίμηση από όλους τους παράγοντες των μεγάλων ομάδων, των έξι μεγάλων ομάδων, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Ο κύριος Χαλκίδης, τον οποίον μια-δυο φορές τον είδα, είχε μια μεγάλη προβολή και αξία την εποχή εκείνη, και με τους συνεργάτες του πέτυχε αυτό που πέτυχε. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη συμμετοχή στην επιτυχία την τότε των μεγάλων παιχτών της Καστοριάς. Το είπες και πολύ καλά, Θωμά, είχε και πολύ άξιους συνεργάτες. Ναι, εδώ μιλάμε για ονόματα. Γκόνος, Βλάχος. Βεβαίως, τους γνωρίζω όλους τους αποστάσεις. Το μόνο που γνωρίζω ήταν έναν ξάδελφο της γυναίκας μου, τον Αργυράκη, που είχε τα αθλητικά, με τον οποίο αντάλλαξα κάποιες κουβέντες. Και ο οποίος έφερε και τις στολές του τελικού της Καστοριάς. Την φανέλα της Καστοριάς του τελικού. Ναι, ναι. Από την Αμερική. Θέλω να κλείσω το δικό μου το κομμάτι, και αν θέλετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε, και να πω ότι κάνατε προηγουμένως ένα πολύ μεγάλο λάθος, αναφερόμενοι στους δύο καλύτερους εξτρέμ, στον Κοτίδη και στον Βαλαόρα, και φυσικά ήταν από τους καλύτερους. Ναι. Αλλά σαν το Τσιρόνι δεν ήταν. Για μένα προσωπικά, ο Τσιρόνις, ο μεγαλύτερος αδικημένος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 50 ετών. Δεν υπήρχε καλύτερος διεμβολιστής, δεν υπήρχε καλύτερος τεχνίτης. Ειδικά όταν έβαζε το κεφάλι κάτω. Δεν υπήρχε καλύτερος εκτελεστής από τον Τσιρόνι την εποχή εκείνη. Και δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι εστίες καμιά φορά δεν είχαν αράχνες, τις καθάριζε όλες από τις γωνίες ο Τάκης ο Τσιρόνης. Στράτο, δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει Τσιρόνης. Δεν είχε την τύχη ο φύλαδρος κόσμος να απολαύσει τον Τσιρόνη σε μια μεγάλη ομάδα, είτε λεγόταν ΠΑΟΚ, είτε λεγόταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Παραλίγο θα ήταν Ολυμπιακός. Ναι. Τα άκουσα και σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ για το αφιέρωμα που είχε η R3. Και τα είπε πάρα πολύ καλά ο Τάκης ο Τσιρόνης, ο οποίος εγώ μιλάω πάρα πολύ συχνά, ένας από τους παίκτες που μιλάω πολύ συχνά είναι αυτός, ο οποίος όχι αγαπάει μόνο την ομάδα, αγαπάει και την πόλη. Να σας πω το λάθος των παραγόντων που δεν τον απέκτησαν. Οι παράγοντες δεν ήθελαν να ασχοληθούν με τον χαρακτήρα του, ο οποίος ήταν λίγο ακραίος. Ο Τσιρόνης το λέει και μόνος του ότι μερικά λάθη έκανε και αυτός. Βεβαίως, και είναι μεγάλη υπόθεση να αναγνωρίζεις και τα λάθη σου. Εάν όμως ένας παράγοντας,
ο οποίος μεγάλης ομάδος ήθελε να τον αποκτήσει, θα έπρεπε να ασχοληθεί μόνο με το χαρακτήρα του. Το θέμα είναι ότι χάσαμε όλοι μας που δεν έπαιξε σε μεγάλη ομάδα, και αυτά ήταν τα τρία πράγματα που ήθελα να πω εγώ προσωπικά. Φυσικά εύχομαι την Καστοριά που αυτή τη στιγμή, ας μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη, να αναγεννηθεί, να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά, να μπορέσει να γίνει θέμα συζήτησης σε όλη την Ελλάδα. Αν ο Τσιρόνης είχε πάει τότε στον Ολυμπιακό, κανένας δεν θα θυμάται τον Νίκο τον Αναστόπουδο. Ό,τι θέλετε λέτε, όποιος συμφωνώ, δεν είναι καθόλου εγωιστικό. Δεν είναι επειδή είναι δικό μας παιδί, δεν είναι γιατί τον έχουμε φίλο, δεν υπήρχε εξτρέμ εκείνη την εποχή γραμμής, γιατί τότε έπαιζαν γραμμή. Εγώ θυμάμαι και στο ξένο ποδόσφαιρο, η Νότεχαμ είχε το Ρόμπερτσον εκείνον εκεί, ο οποίος ήταν 110 κιλά ήταν και την έκανε την μπάλα πατσαβούρα όταν ήταν. Εγώ θέλω να μου πείτε. Εξτρέμ, μιλάμε. Εγώ θέλω να μου πείτε, παιδιά, στο ελληνικό σημερινό ποδόσφαιρο, εάν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής οποιασδήποτε μεγάλη ομάδα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα πάει κατά μέτωπο στον αντίπαλο αμυντικό, θα τον διασύρει, διότι ο Τσιρόνης διέσυρε το Βούλγαρη τότε. Βεβαίως. Και θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Δυστυχώς χάσαμε, αλλά φταίει και αυτός. Έτσι, να μην κρυβόμαστε. Φταίει και αυτός με τον ακραίο το χαρακτήρα του. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, παιδιά, πολύ ευχαρίστως. Εγώ αυτά είχα να πω. Ήσασταν ποταμός. Ήσασταν ποταμός και ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ δηλαδή. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που με κάνατε και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Τάκη τον Τζιρόνι στο τέλος. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας, γεια σας. Πού λες να πάμε τώρα? Όποιον βρήκες. Για να δούμε. Να πάμε ξανά σε δημοσιογράφους ή να προσπαθήσουμε σε παίκτες? Να πάμε, εγώ λέω, Δημήτρη Μαλισιώβα, γιατί αρχίζει οι εκπομπές μετά τις 10 η ώρα και μήπως δεν τον... Για να δούμε. Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Δημήτρη Μαλισιώβα, δεν μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή, δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Να ψάξουμε Σύφη Βοτζάκη, μήπως. Ψάξουμε Σύφη Βοτζάκη. Για να δούμε. Να πάμε και Σύφη Βοτζάκη και μετά να πάμε και πάλι σε παίκτες. Να έχουμε αυτή την ώρα ούτε Σύφη Βοτζάκη. Προσπαθούμε με παίχτες. Μουσική.
πάμε και σε παίκτη του Ολυμπιακού Λουτρακίου. Θα πάμε στον Δημήτρη Μπεκιάρη που είναι μαζί μας. Κύριε Μπεκιάρη, καλησπέρα από την Καστοριά. Χαιρετώ την ακριτική Καστοριά, την οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσες φορές έχετε έρθει Καστοριά, πόσες φορές? Τρεις-τέσσερις. Έχετε έρθει, μάλιστα. Καλησπέρα Δημήτρη, είναι πολύ λίγες. Είναι πολύ λίγες οι φορές που έχω έρθει. Τώρα που ξανανοίξαν τα σύνορα να ξαναρθούμε. Και να ξαναβρεθούμε από κοντά. Γιατί έχω πολλές αναμνήσεις στην Καστοριά. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Θα τα πούμε. Τώρα θα πούμε ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά. Δημήτρης Μπεκιάρης βρέθηκε απέναντι από την Καστοριά στον μεταξύ μας αγώνα με Ολυμπιακό Λουτρακίου στο 1-5. Μ' αγγίζει. Να ξέρεις κάτι, αυτό το μάτς έχει πολύ αμαρτία. Δηλαδή κάτι που δεν το ξέρετε. Γι' αυτό θα θέλουμε. Θα σου πω κάτι το για να το μάθετε, ναι. Μετά από 30 χρόνια, 40 41. Λοιπόν, άκου. Στο μάτς αυτό προηγηθήκαμε 0-1, ναι ή όχι, στο ναι, 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 ναι. Με μια γκολάρα δικιά μου. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου τάρω βολέ και τη χτύπησα με το γόνατο. Και κάτι μου πως αργάει εκεί και του τάχωσα, γιατί μου είναι και πάλι ο χαρακτήρας εγώ στο ποδόσφαιρο. Ένα κολοπέδι. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε. Ναι. Για να αποκαταστήσω την ιστορία. Το μάτς αυτό το έπαιζε διαιτητής ο Γιαννακουδάκης. Το ναι. θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Μπράβο. Ξέρεις τι δουλειά έκανε ο Γιαννακουδάκης? Τι δουλειά έκανε ο Γιαννακουδάκης? Ήτανε καθηγητής. Ναι. Στο Λύκειο. Ναι. Χολαργού. Καθηγητής, μάλιστα. Μπράβο. Στο Λύκειο Χολαργού ήταν υφιστάμενος της πεθεράς μου. Η οποία ήταν ηλικιάρχης. Πρόσεξε. Ήταν όταν ισοφαρίσατε εσείς, ναι. Ισοφαρίσατε με ένα πέναλτι, το θυμάστε? Ναι. Ναι, το πέναλτι έγινε ένα μέτρο έξω από την περιοχή. Αλλά ο Τσιρόνης με τη φορά που είχε, επειδή του πήγε πολύ δυνατά ο Μπιτζίνης, τη θυμάμαι τη φάση να είναι τώρα. Το παιδί δικαιολογημένα πήγε στην περιοχή. Μάλιστα. Εδώ το λένε ότι ήταν ανατροπή από το Μαριόλι, να πούμε. Εντάξει. Από το Μαριόλι, ανατροπή του Μαριόλι. Μπερδεύομαι με Μαριόλι Μπιτζίνη, μπερδεύομαι με αυτού του δύο, γιατί ήταν και δύο κοπίδια. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε με. Ναι. Καλά, δεν τα πήγαινα ποτέ με του αμυντικού ή τερματοφύλακε. Ναι. Εγώ του λάτρευα, ήταν ζώα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Την ώρα που δίνει τον πέναλτι, ναι. του την πέφτει όλη η ομάδα. Ναι. Του λέμε, κύριε Ρίτητα, έγινε ένα μέτρο έξω η παράβαση, δεν είναι μέσα. Ανένδοτος ο Γιαννακουδάκης. Εγώ ο μ***ας τότε. Ο μαλάκας. Ωραίος. Πρόσεξε, το μάτς εγώ θα το είχα γυρίσει από τότε. Ναι. Αν είχα υποψιαστεί, ναι. το έμαθα από την πεθερά μου. Και θα σου πω γιατί τι έγινε στην πορεία. Υπάρχει ιστορία πολύ εδώ. Ναι. Του πέθαμε πάνω και σε αυτή τη φάση ο διαιτητής βγάζει δύο παίκτες του Ολυμπιακού Λουτρακίου έξω. Μάλιστα. Έβγαλε, πρόσεξε, το Μήτρο ναι. και έβγαλε και τον Μπάρτζη. Ναι. Δηλαδή έβγαλε το Λίμπερο, τον καλύτερο παίκτη. Τον ψάχναμε τον Φάιν τον Μπάρτζη, δεν μπορούσε να τον βρούμε. Είχε προβλήματα με το γιο του. Ναι, το ξέρω, αλλά είχαμε μιλήσει, εντάξει, ναι, εννοείται. Μην φοβάσαι. Βρήκατε τον πιο ακατάλληλο άνθρωπο να κάνατε αυτή την εποχή. Παναγιά μου. Θα σας ταχώσω. Λοιπόν. Μην μας κλείσετε μέσα μόνο. Πες ό,τι θέλεις. Το μόνο που ευχόμαστε είναι να πάει καλά το παιδί του Μπάρτζη, του Φάνη. Βγήκε, δόξα τω Θεώ. Ωραία, ωραία. Ότι το παιδί αυτό είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες μελισσουργούς στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εξάγει στο εξωτερικό σε 10 κράτη του εξωτερικού τομέα μέλη. Είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, παρένθεση αυτό. Προχωράμε. Σφυράει τον πέναλτι. Χτυπιέται μετά από ένα τέταρτο. Το πρώτο πέναλτι ο Στέφανος το πιάνει, γιατί κουνήθηκε, όντως κουνήθηκε. Ναι. Αλλά ρε εδώ έχει πέσει το μισό λίγο να σε πάει. Ωραίος. Ρε κύριε καλύτερα πες το. Κύριε πες το. Πρόσεξε. Λέω του Στέφα μην κουνιέσαι ρε, γιατί να τελειώνουμε, του λέω με το μ***. Μου βγάζει κάρτα. Μου λέει, έλα εδώ, πάρτι. Χτυπάει τον πέναλτι, τρώμε τον γκολ, έχουμε μείνει 9 εντωμεταξύ. Δεν περνάει ένα πεντάλεπτο, τρώμε το δεύτερο. Στο δεύτερο κάτι γίνεται που δεν θυμάμαι ακριβώς. Και βγάζει και το Μήτρο. Ναι. Άλλο μπουμπούκι αυτό, μεγάλος παίκτης αυτός. Αλλά μεγάλο κολόγιο. Ωραίος. Δημήτρη έτσι. Όχι, θα σας πω αλήθεια. Τώρα έχει πέρασα τόσα χρόνια και όπως ξέρεις το Foreign Office και όλες οι μεγάλες, όλα τα μεγάλα κράτη που κρατά τα μεγάλα μυστικά, μετά από 40 χρόνια... Τα βγάζουν στη φορά. Μετά όταν έμεινες με 8 παίκτες, δεν υπήρχε, ήταν διαδικαστικό το θέμα.
Το θέμα είναι ότι ο Γιαννακουδάκης στην πορεία. Στο τέλος θέλω να μου πεις την τύχη της πεθεράς σου. Της πεθεράς σου. Άκου, μα αυτό θα σου πω. Εγώ θέλω, πάω στην Κόρινθο. Ηλικιωδώς βέβαια πήγα στην Κόρινθο γιατί είχα πάμπολες προτάσεις. Γιατί εκείνη τη χρονιά είχα βγει και πρώτο σκόρερ στην Β' Εθνική εγώ. Μην τα πολυλογούμε, έκανα λάθος. Πήγα στην Κόρινθο, Ήρθαμε εσάς, παίξαμε πάνω στην Καστοριά. Τσακώθηκα με τα δύο σεντερ, όχι με τον Παράσχο, με το ποιος έπαιζε μπροστά από τον Παράσχο. Για ποιον, το Λάκης με Φορίδης, με ποιον. Όχι ο Λάκης, ο Λάκης είναι κολλητός μου, ο Λάκης είναι κοπίδι ρε. Σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, 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 έπαιζα ξύλο από το ζέσταμα ρε. Με ένα κολοπέδι ήρθε και μου έδωσε το κολοπέδι. Άκου εδώ το κολόπεδο, τότε που ήταν το γήπεδο χώρο, από το χώμα ρε. Εκεί δίπλα στη λίμνη που ήταν, το κολογήπεδο. Ήταν πολύ λόγο, είχαμε τον αρχοντήρι προπονητή εκείνη την περίοδο εμείς. Ναι, το είχα ξεχάσει το μάτι, δεν με ενδιαφέρει, πάει στο διάλογο. Συναντιέμαι με τον Γιαννακουδάκη μέσα στον Ηρακλή. Ναι. Με την Κόρινθο. Ναι. Χάνουμε ένα 0 και μας πιέζει γιατί τότε ο Ηρακλής είχε 4-5 έριχνε στον ΠΑΟ και στους άλλους. Ναι. Πόσο μάλλον σε εμάς, αλλά εμάς μόνο 2 γκολ μας έριξε. Τι έγινε. Γίνεται μια φάση έξω από την περιοχή και ο Καραίσκος αυτό το χτυπάει τον Καρσιώτη και την ώρα που είναι κάτω ο Χρήστος πεσμένος. Δημήτρη, με το Κύριος καλά τα πάμε, με το άλλο δεν τα πάμε καλά. Ας το καλύτερα. Με τις τάπες να του καρφώσει στο κεφάλι, ρε, να τον πατήσει. Εγώ είμαι στο ένα μέτρο τώρα. Κάνω ψαράκι κεφαλιά και του δίνω κουτουλιά στο στομάκι, ρε. Όπως καταλαβαίνεις, η κόκκινη κάρτα. Καλοπαίδι εσείς, όχι το καλοπαίδι, άσχη. Δεν μπορώ. Εγώ το έκανα για τον Καρσιώτη γιατί ήταν αλητία ο Καραίσκο, ήταν μου. Το ξέρατε. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Τι μου ήταν. Όχι, όχι, φτάνει. Μη συνεχίσω με το κολόφο. Όχι, όχι, όχι. Πες καλύτερα περσικός κόλπος καλύτερα να πω. Έρχεται ο Γιαννακουδάκης από πάνω μου λέει, έλα εδώ μπουλάκι μου. Τότε είχα μάθει από την πεθερά μου. Αυτή η πεθερά τι ανακατεύτηκε. Η πεθερά μου ήταν μια γυναίκα κοντή, αλλά μίλαγε 6 γλώσσες και ήταν απίστευτη γυναίκα, πάρα πολύ έξυπνη. Μου λέει, έκανε σε σένα τέτοια πλάκα. Κάθε δεις θα του κάνω, μου λέει. Τον κάλεσε στο γραφείο, του λέει, πρόσεχε καλά. Για να κουδάκι, εάν τολμήσεις και ξαναπειράξεις το παιχιάρι, πειράξεις το γαμπρό μου όπου παίξεις, φίδι που σε έδωνε, πρόσεχε καλά, του έχω αδυναμία αυτού, πρόσεχε. Μην τα πολυλογώ, γίνεται η φάση και μου σκαλάβω και πάω να βγάλει, εδώ μεταξύ είχε ξεχάσει ότι μου μπεκιάρις, πρόσεχε. Την άλλη πάω να βγάλει την κάρτα. Του λέω, μην κάνεις το λάθος, μαλάκα. Θα το πω στην πεθερά μου. Όχι. Αύριο μην πατήσεις στο σχολείο, η Τάνια θα σε ξεσκίσει. Αμέσως, πρόσεχε καλά μου λέει. Παρατήρησε με το στόμα. Του πέφτει ο Ηρακλής πάνω, του λέει, το σκότωσε, δεν βλέπεις εδώ. Πάτε δρόμο ρε, τους λέει, αυτός θέει. Δημήτρη, τέλεια. Αυτές είναι οι ιστορίες που θα σφέρουν. Σε ποιες άλλες ομάδες έχεις παίξει εκεί εκτός από το Λουτράκι, Κορινθό? Άκου να δεις κάτι που δεν ξέρετε στην Ελλάδα. Α, μας στέλνουν μηνύματα εδώ. Μας λένε το εξής. Ακούς Δημήτρη. Μας στέλνουν μηνύματα, μας λένε. Ο Μπάρτης έχει κάποια σχέση με τον παίκτη του reality. Ανυψός του είναι. Α, μάλιστα. Α, δεις, το επίπεδο της Ελλάδος, ρε. Πήγε σε ένα reality σε αυτή τη μαλακιά. Το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω, ρε. Εγώ δεν αντέχω να βλέπω τέτοιες μαλακιές. Ναι, κι όμως είναι υποδοχήρωα. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο που μας τηλήθει ως λαός. Έχω κούφταλα, μαλακιά. Έχει γιο που παίζει σε σύριαλ που είναι στην ελληνική τηλεόραση. Ποιος? Ο Μπάρτζης. Όχι, είναι δεν το ξέρω. Σύριαλ αυτό που σου λέω. Α, όχι, είναι κάτι άλλο. Αυτός που παίζει στο σύριαλ και και δέρνει, είναι ο Βόσκαρης, ρε. Α, ο Βόσκαρης, μάλιστα. Ο Βόσκαρης είναι του Μιχάλη του Μπισμπίκη ο γιος. Α, του Μπισμπίκη, μάλιστα. Του Μιχάλη του Μπισμπίκη, ο οποίος δεν ήταν παιχταράς, ένας καλός παίκτης ήταν, τίποτα άλλο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πρέπει να πάμε σε καλά, γιατί έχουμε διαφημιστικό και έχουμε Δημήτρη Μαλισιώβα στις 20:33 μου έχει στείλει μήνυμα. Όποτε γουσάρετε να ακούσετε. Αλήθειες, εντάξει. Με τηλέφωνο. Έγινε. Να σε καλά. Κρατάμε όλα τα άλλα. Τα υπόλοιπα τα βάζουμε μπιπ. Μπιπ θα βάζουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Η γνήσια ποδοσφαιρική γλώσσα.
δούμε τι έχουμε από μηνύματα στις 8.30 και επιστρέφουμε με Δημήτρη Μαλισιώβα. Δύναμη με δόξα και μορφή, θα γίνω δάσα μπαίνεις Καστοριά. Δεν σε τρομάζει τίποτα ποτέ, θα ανεβαίνεις Καστοριά. Τώρα όλους έκανες για σένα να μιλάνε, για σένα να μιλάνε Καστοριά. Να σε τρέμουνε μα και να σ' αγαπάνε, μα και να σ' αγαπάνε Καστοριά. Καστοριά, Καστοριά. Και ένας ακόμη πολύ καλός φίλος της Καστοριάς μαζί μας. Πάμε Ερασπόρ, επιμένουμε Ερασπόρ. Και Δημήτρης Μαλισιώβας είναι στη γραμμή μας. Δημήτρη, καλησπέρα από Καστοριά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Το μεγαλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Ορίστε. Συνεχίζουμε και να μην φύγει κανείς. Ορίστε. Αυτά είναι που ακούγονται από Δημήτρη Μαλισιώβα κάθε βράδυ κάθε στην βράδυ. Τελευταία σελίδα. Κάθε βράδυ. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ, παρότι καθίστε. Δημήτρη. Χάσαμε το Δημήτρη. Θα το ξαναπάρω. Για σένα να μιλάνε Καστοριά. Οι φίλμες να σε τρέμουνε μα και να σ' αγαπάνε, μα και να σ' αγαπάνε Καστοριά. Καστοριά, Καστοριά. Ομάδα με λεβέντικα παιδιά που δίνουν για την νίκη την ψυχή. Οι φιλαθροί και νέοι και τρανοί που λιώνει σιδερά η Αγή. Η χώρα όλους έκανες για σένα να μιλάνε, για σένα να μιλάνε Καστοριά. Νομίζω τώρα πρέπει να είμαστε καλύτερα με τον Δημήτρη. Δημήτρη, συνεχίζουμε, έπεσε η γραμμή μας, συγγνώμη. Ναι, 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 λέγαμε λοιπόν ότι πάντα ήθελα να έρθω στην περιοχή σας, ακόμα και με την αναγέννηση καρδίτσας ως οπαδός της, για την εστραπή Μεσοποταμίας. Κάποτε δεν τα κατάφερα, θα δούμε πότε θα έρθουμε. Θα πρέπει να το κάνεις, το έχεις υποσχεθεί ότι θα έρθεις οπωσδήποτε Καστοριά. Εννοείται, 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 θα γίνει αυτό. Λοιπόν. Αυτό που δεν θα γίνει, ναι, δύσκολο να ξαναγίνει, είναι αυτό που έγινε πριν 41 χρόνια. Αυτό θα γίνει ξανά. Ή θα βλέπουμε τελικούς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ ή εν πάση περιπτώσει μεταξύ των μεγάλων ομάδων κάθε χρόνο. Λείπουν αυτοί οι τελικοί, Δημήτρη. Νομίζω έτσι που έχει ανοίξει τώρα η ψαλίδα των ισχυρών ομάδων της Αθήνας και του ΠΑΟΚ με την έλευση τέτοιων επιχειρηματιών σαν του Σαββίδη, νομίζω είναι στη σφαίρα της φαντασίας να ξαναδούμε τελικό Καστοριάς, Λάρισας, Δόξας. Καβάλα, Όφη κλπ. Δεν νομίζω. Πάει αυτό. Νομίζω είναι ένα πρόβλημα αυτού του ποδοσφαίρου. Ίσως πρέπει ο θεσμός τουλάχιστον το κυπέλλου να αλλάξει κάπως, να γίνει πραγματικά έτσι πιο ελκυστικός, ώστε να μπορεί μια ομάδα να φτάσει σε ένα τελικό από την επαρχία. Αυτό θα συμβεί όταν η ποδοσφαιρική αρχή που διοργανώνει το θεσμό είναι αυτάρκης και δεν θα κρέμεται από τα χείλη του εκάστοτε καναλιού συνδρομητικού, το οποίο για να έχει περισσότερα μάτια να κάνει το πρόγραμμά του, εξαναγκάζει ουσιαστικά το θεσμό στην προκειμένη περίπτωση στην ΕΠΟ να έχει διπλά παιχνίδια. Και να οδηγήσει ουσιαστικά τις κορυφαίες ομάδες. Τα φαβορεί στην πρόκληση, γιατί σε ένα παιχνίδι, είδατε, σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ήταν με 26 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα και το χασε. Γιατί ήταν ένα μάτς. Αν ήταν δύο. Όπως ήταν το 1992, ο Ολυμπιακός πιθανότητα θα το παίρνει. Ναι, παλιά λέγαμε όμως ότι το κύπελλο είναι ο θεσμός του κυπέλου. Ο θεσμός είναι των εκπλήξεων. Πάει αυτό όμως, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, παιδιά. Άλλαξε η Ελλάδα, άλλαξαν τα πάντα, άλλαξε και το ποδόσφαιρο, άλλαξαν οι άνθρωποι.
Νομίζω ότι απλά στο παρελθόν πρέπει να κοιτάμε και να παίρνουμε κάποια πράγματα, κάποιες ιδέες, να δούμε αν είναι εφαρμόσιμες πλέον. Mm-hmm. Γιατί πλέον το κεφάλαιο είναι αυτό που κατευθύνει τα πάντα. Άρα, κατά τη γνώμη σου, Δημήτρη, πώς θα πρέπει να είναι ο θεσμός του κυπέλλου, κατά τη γνώμη σου, για να δούμε έναν τελικό με μια Καστοριά κάθε φορά, τη Λάρισα ή τον Όφη. Εγώ νομίζω έπρεπε να ξεκαθαρίζουν οι μεγάλοι μεταξύ τους, ναι, να ξεκαθαρίζουν οι μικροί μεταξύ τους και κάπου στους 8 να εισέρχονται οι επαρχιακές καλές ομάδες και να υπάρχουν εκεί τα παιχνίδια. Αυτό είναι ευκαιρία. Στην έδρα των μικρών ομάδων. Μονά παιχνίδια στην έδρα του αδύναμου. Εννοείται. Θα σας πω παράδειγμα. Η Holstein Kiel είναι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας. Μάλιστα. Στον δεύτερο γύρο απέκλεισε στα πέναλτι την Μπάγκερ. Με Έλληνα τερματοφύλακα. Με τον Γιάννη Γκέλιο, τον Σερό Κίπερ. Έτσι γίνεται η δουλειά. Δεν μπορεί να γίνει Μπάγκερ με Kiel. Τι θα γίνει. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει χάσει εκτός έδρας στη Σπάρτη, έχει χάσει τη Λαμία. Στα Γιάννη Τσά, θυμάμαι, ο Κύπρος στα πέναλτι 14-15. Εκτός έδρας όλα γίνονται. Ναι. Είχε, μια φορά είχε αποκλειστεί και ο ΠΑΟΚ από εμάς εδώ. Καστοριά. Ναι. Έτσι γίνεται, παιδιά. Έτσι είναι οι εκπλήξεις και ο θεσμός. Αλλά νομίζω ότι κάποιος πρέπει να του πει του Ζαγοράκη ότι να το αλλάξει για να μην έχει στην ιστορία. Διότι πλέον δεν έχει σημασία. Ποιος είναι, γιατί περιμένουμε στο τελικό. Τώρα έχω την εκπομπή το βράδυ και κοιτούσα τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Και τα τελευταία 5 χρόνια οι 10 τίτλοι έχει πάρει 5 ο ΠΑΟΚ, 4 ο Ολυμπιακός και ένα ΙΑΚ. 10 τίτλοι, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελλο. Μάλιστα. Είναι 3 ομάδες, 2,5 δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός πήραν το. Και ένα και πρωτάθλημα ΙΑΚ. Και αυτό το πρωτάθλημα που έγινε χαμός το 18. Ναι. Και να βάλουμε και λίγο τους ακροατές στο κλίμα, να πούμε, είσαι ο δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ της ΕΠΟ. Και κάθε βράδυ, και της Εθνικής, και λες αλήθειες, Δημήτρη, οι οποίες είναι επικαλεί σε κάθε βράδυ τον παππού από τη Μαδαγασκάρη, αυτόν τον περιβόητο. Σοφός, πότε θα το στρώσει αυτός ο σοφός το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Πότε θα στρώσει. Όλοι αθώοι, Ναι, όλοι αθώοι, όπως λέω πάντα. Τώρα π.χ. με την έρευνα του κ. Σιμιτζόγλου για τον Γκαρσία. Ναι. Μετά από αυτά που έχουν ακουστεί 30 χρόνια, μετά το αντιεθνικό σύνθημα που ακούγεται στην Αθήνα για τις ομάδες Θεσσαλονίκης που δεν κουνήθηκε ποτέ κανείς, ναι, τώρα θα ψάξουμε να τιμωρήσουμε τον Γκαρσία, αφού είναι τοξικό το κλίμα. Δηλαδή οι δηλώσεις παραγόντων του Ολυμπιακού, δηλώσεις προέδρων Λάρισας, Βόλου, κάθε μέρα, κάθε μέρα, εδώ τα στημένα παιχνίδια είναι φουλ. Πάλι η Σπόρο Ραντάρ έστειλε τρία παιχνίδια της δύο. Τρία παιχνίδια, ναι. Δηλαδή, ο Γκαρσία μας μπαρ, ο Γκαρσία ήρθε, είδε και έμαθε. Αν εδώ το περιβάλλον ήταν καλό, δεν θα μπορούσε ο κάθε Γκαρσία, έτσι δεν είναι. Έτσι, Δημήτρη, άκουσα σε μία εκπομπή προχθές να πούμε και εσύ αυτά τα... Ο μεγαλύτερος, αν όχι από τους μεγαλύτερους συνταγματολόγους της χώρας, έφερε νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Εκείνα τα άρθρα 99, 44, ναι, 802, ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Και γιατί δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Αυτές οι ομάδες που χρωστάνε, πάτω, τελείωσε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Χαϊδεύουνε τους φιλάθλους. Εδώ οι επιτροπές. Ψηφοθυρία. Εδώ οι επιτροπές με τις ΕΠΟ, όταν είναι μικρά τα ποσά, δικαιώνουν τους προϋπαίκτες του Άρη. Ναι. Όταν το ποσό μου του κουλουχέρι του Καρδιτσότη είναι 300.000, δεν το δικαιώνουν. Ναι, παίζουν μπαλίτσα και οι δικαστές. Οι οποίοι δικαστές υποτίθεται δεν μπορεί να σου κρίνει κανένα, μόνο ο Θεός. Και οι δικαστές όμως που παίζουν μπαλίτσα βρίσκουν και τα κάνουν. Δηλαδή το περιβάλλον είναι έτσι που είναι για τους μικροαπατεώνες, τους μεγαλοαπατεώνες, αυτούς που είναι μπαταχτσίδες, αυτούς που παίρνουν ποινικά μετρό, την ΕΠΟ μέσα που έχει φορολογικές πλαστές ενημερώτητες, που ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα, ενδιαφέρονται τι αυτοκίνητο θα έχουν. Είναι αυτό που άκουσα προχτές δηλαδή, που το, εγώ κάθε βράδυ ακούω την εκπομπή σου, είναι ποιος θα πάρει τα τρία πιο ακριβότερα αυτοκίνητα, πόσα είναι στην εποχή. Πλακώνεται. Ποιος θα το τσακώνονται, ποιος θα το οδηγήσει. Πλακώνεται το blog του ΠΑΟ και της ΑΕΚ, όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά ποιος θα οδηγήσει της Α8. Γι' αυτό της ενδιαφέρει. Ο εκτελεστικός γραμματείας περιμένει πότε θα εισπράξει 28.000, ζητάει 28.000 από την ΑΕΚ της ΕΠΟ για υπερορίες και για εκτός έδρας. Αυτό τους νοιάζει. Και δεν θα τους νοιάξει ποτέ για το ποδόσφαιρο. Όχι βέβαια, γιατί όμως θέλω να πούμε και κάτι άλλο, ότι οι φίλαθλοι έχουν φύγει μακριά, ναι, διότι είναι πολλά τα οικονομικά προβλήματα. Είχαν ένα χόμπι το ποδόσφαιρο, τώρα
Είναι δύσκολη ζωή. Δεν υπάρχει οπαδικό κίνημα. Μόνο όταν αδικείται μια ομάδα, π.χ. του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ, έχουμε εκδηλώσει του Ηρακλή. Δεν έχουμε μια εκδήλωση για την ποιότητα του ποδοσφαίρου, για την ποιότητα της ζωής μας. Γιατί το ποδοσφαίρο τι είναι, είναι η ζωή μας, ένα χόμπι. Γι' αυτό λοιπόν και κάνουν ό,τι θέλει, αλωνίζουν πολύ στην πλάτη του ποδοσφαίρου. Ναι, έχει χαθεί το μέτρο σε όλα τα πράγματα. Ναι, εννοείται. Στο παιχνίδι με τον Ιωνικό τώρα προχθές με το 2-1, με τον Εργοτέλη, με ποιον έπαιζε. Με τον κύριο Φωτιά. Μπήκε, εντάξει, εκείνο το γκολ δεν υπάρχει περίπτωση, ήταν φάουλ καθαρό, ας πούμε. Όχι, αφού ο διεθνής είπε όχι, δεν ήταν. Τέλος πάντων, μπήκε γκολ. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι γίνονταν βομβαρδισμός και τρέχανε να κρυφούν στα κρυσφύγετα, να πούμε. Πέσανε όλοι οι φύλαθλοι μέσα. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και πέντε λεπτά να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Και επίσης ο Ιωνικός είχε σε όλα τα παιχνίδια, 200 φυλάθλους εκτός έδρας. Νόμιμα. Νόμιμα λένε. Όχι, η Επιτροπή πήγε, τους σύλλεξε. Άκουσε να σου πω κάτι. Επαναρχόμαστε στο ίδιο θέμα. Ναι. Δεν ελέγχουν οι θεσμοί. Δηλαδή δεν ελέγχει η δικαιοσύνη αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Από εκεί ξεκινάμε. Δεν φταίει ο Νικός, ο Πάπλο Γκαρσία, ναι, ο παδός. Φταίει ότι υπάρχει ατιμωρησία και δεν ελέγχει κανείς κανέναν. Η ΕΠΟ κάθεται και κοιτιέται. Δεν κοιτάει το ποδόσφαιρό της να επιβάλλει τις ποινές που απαιτούνται, γιατί δεν αντέχονται οι ποινές. Γιατί είναι όλοι αθώοι, επανέρχομαι. Ναι, ναι, ναι. Όλοι αθώοι, όλοι αυτοί. Διότι ο Ζαγοράκης πιστεύει ότι θα βάλει μια σειρά. Δύσκολα. Είναι μόνο. Δύσκολα, ε. Αφού δεν είναι εδώ. Ότι ο ένας στις Βρυξέλλες. Από τις Βρυξέλλες γίνεται να κάνει τη δουλειά εδώ. Όχι. Κομματική επιλογή. Ναι, πέρα από το. Πάντα κάποια επιλογή κάτι είναι. Αλλά αυτά δεν τα ξέραμε και νωρίτερα. Δηλαδή, ξέραμε ότι είναι και ευρωβουλευτής. Έστω κι αν αγαπάει τόσο πολύ. Δεν πήγε εκεί πελάτη, θέλω εγώ. Τον κάλεσαν. Τον συμφώνησαν οι μεγάλοι, ξεκίνησε τώρα τα υπόλοιπα. Έτσι είναι στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν ξεκινάμε τίποτα σωστό. Είναι σαν τη Super League 2. Πριν 2 χρόνια ένας υπουργός την έκανε, τώρα την καταργούν. Έρχεται το άλλο, δεν το άλλο. Γιατί δεν έχουμε σειρά, δεν έχουμε τάξη. Μας αρέσει αυτό όταν δεν έχουμε σειρά και τάξη. Είναι νούμερο ένα οι νταλαβερτζίδες που λέω και στον αέρα. Ας επανέλθουμε, Δημήτρη, λίγο και για το ποδόσφαιρο που παίρνει μαντότητα στο για την Καστοριά. Ποδοσφαιρικός ρομαντισμός στην εποχή του επαγγελματικού, σκληρού επαγγελματικού ποδοσφαίρου μπορεί να ξαναυπάρξει, Δημήτρη? Όχι, δηλαδή, παιδιά, να μην τώρα είμαστε. Απλά πρέπει να κρατήσουμε τα στοιχεία της ηθικής, ναι, που υπήρχε στο παρελθόν, ναι, να επαναφέρουμε την αξία των παραδόσεων και της ηθικής στη, ναι, συμπεριφορά μας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Mm-hmm. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια έκφανση της ζωής. Ό,τι γίνεται έξω γίνεται στο ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερο, σε υπερβολικό βαθμό. Όλα τα υπόλοιπα να έχουμε να λέμε, αν δουλέψει η εφορία και ελέγξουν τα στοιχεία των επενδυτών, γρήγορα θα γίνει κατανοητό ότι δεν μπορούν να έχουν τις ομάδες αυτές. Να δούμε τα πλειοψηφικά μακέτα μετοχών, πακέτα, ποιος τα έχει σε πολλές ομάδες που είναι γκρίζα τοπία. Όλα θα γίνουν απλά και ο δικαστής, άμα αισθάνεται ότι θα προστατευτεί, θα βγάλει τη σκληρή απόφαση. Αν όχι, θα παίξει μπαλίτσα και αυτός. Όλα όμως αυτά εξαρτώνται από την πολιτική εξουσία από πάνω, αναδείξουν ότι είναι όλοι απέναντι στον νόμο ίσοι, όπως είναι στην Αμερική. Πρέπει να γίνουμε Αμερική. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Σημασία έχει τι κάνεις και αν είσαι εντός του πλαισίου. Μάλιστα. Δημήτρη, σου ευχόμαστε καλή εκπομπή. Απλά το να σας πω τώρα, ναι, πώς, το βράδυ, να δείτε πώς θα ξεκινήσω, πώς θα έρθει η Καστοριά. Ότι ο πρώτος καλεσμένος μου είναι ένας άνθρωπος που πληγώθηκε πολύ πριν 41 χρόνια. Και είναι ο κύριος Τέλης Μπατάκης, ναι, ο οποίος τον έχει συχνά τον Τέλη τον Μπατάκη. Ναι, είναι σοφός. Είναι σοφός, ναι, ναι, και τιμή μου που μου μιλά και θα μιλήσει δημοσίως, τον έχω για να μου σχολιάσει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως προπονητή του Παναθηναϊκού. Σωστά. Και ενδεχομένως τον κύριο Μιλόγεβιτς ως προπονητή του Παναθηναϊκού. Ναι. Και πάνω εκεί θα το θυμίσω και αυτό το οποίο για σας είναι χαρά και για αυτόν είναι πληγή. Μου έλεγαν νωρίτερα εδώ, μας έλεγαν παίχτες του Ηρακλή, Δημήτρη, και ο Νίκος Καλαμπάκας και ο Γιάννης ο Μαυροδουλάκης, ότι ουσιαστικά δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή θεωρούσαν ότι το έχουμε απλά. Αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό, και κερδίζοντας και την Καστοριά ή το πρωτάθλημα εύκολα στο Καφτζόγλιο λίγες μέρες πριν, φαίνεται ότι εκεί κάπου χάθηκε η μπάλα για τον Ηρακλή. Ό,τι έπαθε και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα. Η τελική είναι τελική. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Γιατί είναι ένα ματς, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Καλή επιτυχία στην Καστοριά και μακάρι το καλοκαίρι
να έρθει και το κύπελο εκεί που χρειάζεται. Θα έρθει, όλα θα πάνε καλά και θα τα μάθει. Και θα έρθει Δημήτρη εδώ εκείνες τις μέρες. Να είστε όλοι ενωμένοι, γιατί η Καστοριά ήταν η πρώτη επιτυχία της επαρχίας, που χωρίς την επαρχία δεν υπάρχει ωραίο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω αν πήρες τα βιβλία. Ναι. Ωραία, εντάξει. Χαίρομαι. Θα στείλω και κάποια άλλα και στον Λεσά να πούμε και θα δούμε. Εντάξει, καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ για την Air Sport. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν, Δημήτρης Μαλισιώβας από την Air Sport μαζί μας και αυτό το βράδυ. Έχω τον κύριο Βαλαόρα μαζί μας. Γιάννης Βαλαόρας, προσπαθούμε να έχουμε και Γιάννη Βαλαόρα από Λάρισα. Και χρωστάμε ακόμη κάτι από πλευράς δημοσιογράφων και Σύφη Βοντζάκη από Air Sport επίσης. Ήρθε και η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Είναι μαζί μας πραγματικά ένας απίθανος παίχτης. Κύριε Βαλαόρα, καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα από τη μακρινή και φιλόξενη Κο. Α, στην Κο είστε. Είμαι στην Κο, έχω τις επιχειρήσεις εδώ και... Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Μόνιμα εκεί είστε, κύριε Βαλαόρα. Όχι. Το καλοκαίρι εδώ, το χειμώνα στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Να ξέρετε ότι 4 χρόνια φοιτητής στη Λάρισα, δεν έχασα παιχνίδι σας. Από το 84 μέχρι το 87. Σας είδα και πρωταθλητές. Είδατε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιάννη, έχεις χαιρετισμούς καταρχήν από τον Κώστα τον Αγόρο που μίλησα προχτές. Και να του πείτε, λέει, πώς είναι δυνατόν χωρίς να τον ακουμπήσω να φάω κόκκινη κάρτα. Θα του κάνεις αυτή την ερώτηση, μου είπε. Πες τον ότι δεν είχε βάρ. Α, δεν είχε βάρ. Έτσι θα το πεις. Κύριε Βαλαόρα, τέτοια ώρα η Καστοριά αγωνιζόταν με τον Ηρακλή και σήκωνε το κύπελο. Τέτοια μέρα σαν σήμερα. Καθοριστικό παιχνίδι, καθοριστικά τα δύο παιχνίδια με την Λάρισα και εδώ και, και σε εσάς εκεί. Τι θυμάστε από αυτές τις αναμετρήσεις του 80? Παιδιά, τι το 80, μιλάμε τώρα, όταν ήταν ξερό το γήπεδο. Ναι. Είχα το Μπαράσκο, είχα το Περγαμινό, είχαμε Αλεξιάδη, είχατε, δηλαδή θυμάμαι ονόματα. Ναι. Πώς μπορούμε να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Και θυμάμαι, ρε παιδιά, αυτόν τον Περγαμινό. Ναι, ο Ευρυπίδης ήταν ο Ευρυπίδης, Παναγή, πως σκληροτράχει. Όταν στο πάριζε, κύριε Βαλαόρα, όταν στο πάριζε με το στήθος ο Περγαμινός, ακουγόταν σε όλο το γήπεδο. Ένα πράγμα απίστευτο. Έτσι. Μα εδώ καταλαβαίναμε γιατί έπαιζε με παπούτσια με τάπες. Έτσι. Λοιπόν. Όχι, θυμάμαι αρκετά καλά πράγματα και θα ήθελα να πω, η Καστοριά τώρα δυστυχώς από ό,τι μαθαίνω δεν έχει
ούτε ομάδα. Εντάξει, δεν είναι η ομάδα με το αφημί εκείνο. Υπάρχει μια ομάδα που προσπαθεί να επανέλθει από την και αρχή των κατηγοριών. Ναι. Και το πιο λυπηρό για μένα είναι ότι το κύπελλο δεν το έχετε. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε πανελλαδικά τις τελευταίες μέρες για μια ακόμη φορά. Ναι, και είναι, για μένα θα το πω, είναι γαϊδουριά. Δεν μπορεί μια ομάδα που έδωσε το αίμα που γι' αυτό το κύπελο να μην το έχει στα γραφεία της. Δεν υπάρχουν γραφεία, θα το θέλαμε πραγματικά στο Δημαρχείο κυρίως. Βεβαίως, ναι, γιατί όχι. Γιατί στο δημαρχείο, σε ένα μουσείο όταν με το καλό ένα μουσείο όταν με το καλό γίνει και αυτό. Μάλιστα, πάντως εκείνη τη χρονιά θυμάμαι πραγματικά αυτό το κύπελο σας άξιζε. Πιστεύουμε ήτανε, και εμείς πως και, ναι. Ήταν και οι δύο πολύ καλές ομάδες. Εγώ ήμουν, το έβλεπα και λέω τι ομαδάρες είναι αυτές που παίζουν και καλώς λέω φτάσανε στον τελικό. Ναι, ναι, ναι. Τι θυμάσαι από τα δύο παιχνίδια τα μεταξύ μας, την εμφάνιση του Παρουσιάδη και εσύ? όχι. Εγώ θυμάμαι, σας είπα και από τα δύο τα παιχνίδια, θυμάμαι ότι για να είμαι ειλικρινής, αμάν καμιά φορά λέγαμε παίζουμε την Καστοριά, πω αμάν πώς θα την κερδίσουμε. Ναι, σε τέτοιο στυλ, παρόλο που και εγώ που ήμουν επιθετικός και τα λοιπά, ναι, έλεγα ναι, πρέπει να βάλουμε, και θυμάμαι τα σκορ δεν ήταν μεγάλα. Ήταν 1-0, 2-1, 1-1, κατάλαβατε. Σκληρά παιχνίδια. Σκληρά παιχνίδια ήταν. Κύριε Βαλαόρα, η Καστοριά ήταν η πρώτη που πήρε κύπελο. Ήταν και η Λάρισα μετά και Όφη. Είναι τρεις ομάδες, μόνο τρεις ομάδες από την επαρχία που έχουν κατορθώσει κάτι που σήμερα μοιάζει πραγματικά αδύνατον, έτσι. Έτσι καταλαβαίνουμε. Τι αδύνατον. Θα μείνουν για πάντα αυτές οι τρεις ομάδες οι μόνες από την επαρχία που θα πάρουν ένα κύπελο. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή τα βλέπετε και μόνοι σας. Και εμείς τότε που παίζαμε, λέγαμε, τι λέμε, είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, άρα πάμε για την πέμπτη θέση και για να σωθούμε. Ναι. Καταλάβετε, δεν λέγαμε ότι να θα πάρουμε το κύπελλο ή θα πάρουμε το πρωτάθλημα που πήρε η Λάρισα. Βέβαια. Το πρωτάθλημα η Λάρισα που πήρε τους κίνησε όλους. Γιατί εντάξει παίζαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, είδαμε οι ομάδες δεν μπορούσαν να μας... Με οποιοδήποτε κόστος, με διαιτητές, με ό,τι θέλει, δεν μπορούσαν να μας σταματήσουν. Εδώ, Γιάννη, μια απίστευτη ομάδα. Και η Καστοριά, αν δεν είχε πουλήσει τους παίχτες τότε, μετά τον τελικό, να πούμε, θα έκανε πορεία. Ίσως να πήγαινε στο μοντέλο Λάρισας, πραγματικά. Εμείς, ναι, εμείς παιδιά, κρατήσαμε συγχαρητήρια και στον κύριο Γκαντόνια και τα λοιπά, που ήταν πρόεδρος και τα λοιπά. Κρατήσαμε όλο το ρόστερ της ομάδος, γι' αυτό πήγαμε και στους 8 στην Ευρώπη. Ναι, βέβαια. Αν δεν χάναμε από τη Δυναμό Μόσχας με έναν γκολ που δεν χτύψει δίκτυα, δεν μπήκε στα δίκτυα, αλλά πέρα πέρασε η γραμμή. Λοιπόν, αν δεν χάναμε αυτό εγώ θα πηγαίναμε στους 4. Δηλαδή είναι και εμείς κάθε χρόνο. Βέβαια βάζαμε και κανένα 2-3 παιδιά δικά μας, δηλαδή Λαρισαία είναι. Βέβαια, μα εκεί στηρίχτηκε η Λάρισα κάτι. Και εκεί στηρίχτηκε και είναι καλό αυτό, γι' αυτό λέω και όλες οι ομάδες αυτές να κοιτάξουν, όπως η Καστοριά, ο Εδεσαϊκός, η Δράμα κτλ. Να κοιτάξουν παιδιά δικά τους. Τώρα βλέπω, με λέω άλλος Λάρισα, λέω παιδιά, εντάξει. Στεναχωρηθήκατε που έπεσε φέτος, κύριε Βαλαόρα, η Λάρισα. Βέβαια. Η καρδιά μου είναι Λάρισα, έτσι. Η καρδιά μου είναι Λάρισα. Είναι το αλογάκι, είναι το σήμα. Εγώ δώσαμε το αίμα μας για αυτό το αλογάκι, για αυτό το σήμα. Δεν μπορεί τώρα να είναι η εντεκάδα να απαρτίζεται από 10 ξένους. Κάποιοι άλλοι δώσανε το αίμα τους για να πάρουν ένα κύπεδο και εδώ στην Καστοριά, και όπως το λες ακριβώς είναι, δώσατε το αίμα σας. Δώσατε το αίμα σας. Και σε λίγα χρόνια, να ξέρετε, σε λίγα χρόνια, εμείς μπορεί να μην ζούμε σε αυτή τη γενιά, δεν θα υπάρχουν παλέμαχοι. Γιατί αυτή τη στιγμή φέτος που έπεσε η Λάρισα, η πρωτεύουσα της Λάρισας ήταν η Βελιγράδη.
Ναι. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να στηριχτείς σε δικά σου παιδιά. Στη Β' Εθνική, 3, 5, 10 χρόνια. Στη Β' Εθνική, τι κάνουμε. Άρα πρέπει να, για να μπορέσεις να βγάλεις ταλέντα. Φέρατε όλο το Βελιγράδι εσείς και δεν είδατε. Τέλος πάντων. Ορίστε. Φέρατε όλους τους παίχτες τους ξένους. Ναι. Και δεν βασιστήκατε στα δικά σας παιδιά. Έχω να πατήσω αρκετά χρόνια στο γήπεδο. Αλήθεια, κύριε Βαλαώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω να πατήσω πολλά χρόνια στο γήπεδο. Αυτή είναι η κατάδεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όταν πηγαίνουν στο γήπεδο κάποιοι. Μιλούσαμε τον Μπάμπη τον Ξανθόπουλο, για να μην το ξεχάσω. Ναι. Και για να μιλήσουμε μαζί από τον Ηρακλή, και μου είπε ευγενικά: δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να ασχολούμαι πλέον με το ποδόσφαιρο. Και το ακούμε παιδιά, από πολλούς παίκτες αυτούς όταν, πολλές φορές. Να πω κάτι. Και εγώ όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, γιατί το σταμάτησα, 33 χρονών εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, μπορούσα να παίξω και άλλα 2-3 χρόνια. Αλλά κάπου πρέπει να καταλαβαίνεις και να φέγεις με ψηλά το κεφάλι. Σωστό. Έτσι, να αφήσεις ένα όνομα το οποίο να το θυμούνται όχι μόνο οι Λαρισαίοι, όπως και εσείς στην Καστοριά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είχατε παιχταράδες και το θυμάστε ακόμα, πιστεύω. Βέβαια, εννοείται. Δεν θυμάστε τον Παράσκο, δεν θυμάστε τον Τίτσικο, τον Λιόλιο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Ποιος υπήρχε συντερφός στην Ελλάδα εκείνη την εποχή και επιθετικός σαν εσάς, σαν τον Λιόλιο, σαν τον Τζιρόνι, σαν τον Μαλουμίδη ακόμα, να πούμε. Εγώ τα λέω ακόμα και στο γιο μου, τα λέω και παντού, ότι τότε υπήρχαν αγνό ποδόσφαιρο, αγνά παιδιά. Παίζαμε για αυτήν τη φανέλα σαν επαρχία. Μιλάμε τώρα σαν επαρχία, και τα λεφτά που παίρναμε σχέση με το κέντρο ήταν μέρα με τη νύχτα. Γιάννη, δεν είναι ρατσιστικό να το πούμε τώρα, δηλαδή. Έρχονται αμφιβόλου αξίας ο Μουμπούμπου και αυτό, να πούμε από οπουδήποτε. Ρατσιστικό είναι αυτό, δηλαδή. Και να μην. Όχι. Έχεις παιδιά, έχετε έναν παιχταρά εκεί πέρα που τον βλέπουμε πινακάς, πώς τον λένε, να πούμε. Ναι. Και φέρνανε Γιουγκοσλάβους. Κοιτάξτε να δείτε αυτό το παιδάκι. Ναι. Πήραν τα μυαλά του αέρα. Και κάπου πρέπει να προσγειωθεί. Όλοι, και ο Τζόλης πρέπει να προσγειωθεί. Και εμάς μας έλεγαν παιχταράδες για αυτά, αλλά μένα με τράβηξαν τα αυτοί. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι που τους κάνουν όμως. Έτσι. Όταν βγαίνουν κάτι μεγάλες εφημερίδες και λένε αυτός ο ήρωας, ο παίχτης. Θέλουν να τους πουλήσουν γι' αυτό. Αυτό είναι το χρήμα. Καταλάβατε. Θέλουν να τους πουλήσουν. Γι' αυτό ζητάνε τα δάνεια της Αγγλίας που λένε. Παιδάκι τώρα θα ζητήσει 2 εκατομμύρια. Δώσ' το παιδάκι να πάει να αναδειχθεί. Ναι. Έτσι είναι. Τι να λέει. Κύριε Βαλαώρα, νομίζω ότι ήταν πολύ πολύ ωραία αυτά που είπαμε. Θυμηθήκαμε πολλά πράγματα από την αγαπημένη μας Λάρισα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για τη συμμετοχή. Και εμείς σας αγαπάμε, ειδικά την επαρχία την έχω μέσα στην καρδιά μου. Μακάρι. Μέσα στην καρδιά μου όλη την επαρχία την έχω. Να βρεθούμε και εδώ θέλετε, γιατί... και στη Λάρισα να βρεθούμε. Είχατε και μια καφετέρια στη Λάρισα, δεν είχατε? Ναι, εντάξει, παλιά. Ερχόμουν εκεί. Τώρα είμαι στικό, έχω ένα ξενοδοχείο εδώ. Α, ωραία, πολύ ωραία. Πάνε καλά τα πράγματα, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, κοίταξε, η σημασία είναι να μην χρωστάς, άμα δεν χρωστάς καλά έτσι. Σωστό και αυτό, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει στην Ελλάδα άνθρωπος που να μην χρωστάει. Εγώ. Υπάρχει Γιάννης Βαλαώρας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Σαν τη δίνει χάρη σου, η δόξα σου μεγάλη. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να πάμε και για τις 9 τώρα το διάλειμμά μας και να ακούσουμε τι μήνυμα υπάρχει. Και αμέσως μετά έχουμε στράτο λίγη εκπομπή ακόμη. Νομίζω ότι έχουμε πάρει τους περισσότερους. Νομίζω ότι δεν έχουμε βρει ακόμα Σύφη Βοτζάκη από την Έρα Σπορ. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι υπόλοιπο έχουμε θα το δούμε και στην πορεία. Της Καστοριάς, λοιπόν, και θα εντάξει, τελειώσουμε σήμερα. Ωραία, τέλεια.
Προσπαθήσαμε και με τον Στράτο, με τον Θόδωρο το Τζιόλα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί, δεν απαντάει το κινητό, προχωράει και η ώρα, όπως καταλαβαίνεις. Θα προσπαθήσουμε και με τον Φώτη τον Παπαδόπουλο από τον Εθνικό, που νομίζω ότι δεν έχουμε βρει ακόμα. Φώτη Παπαδόπουλο, ναι, αυτό προσπαθούμε, έχουμε. Και Φώτη Παπαδόπουλο. Μετά θα έχουμε Παράσχο Τσιτσιρόνη. Και να κλείσουμε με αυτούς την σημερινή μας εκπομπή. Θόδωρο Τσιόλα Στρατό, πάμε και Θόδωρο Τσιόλα από την ιστορική ομάδα της Καβάλας. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Καβάλα, στο δεύτερο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, της Καστοριάς, στο δρόμο προς το τελικό. Κυρία Τσιόλα, καλημέρα. Καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θόδωρο. Καλησπέρα. Τι κάνετε, Σαλονίκη είστε, Σαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Πολύ ωραία. Είδατε και το τελικό προχθές. Ναι, βέβαια. Με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Το τι είναι λογικό.
κοντά στην εποχή μας πια. Προσέξτε με λίγο. Ναι. Ξέχωρα από το οπαδικό. Ναι. Εμείς είμαστε Βόρειο Ελλάδα, Βόρειος Ελλάδα. Λέτε ότι δεν μπορείτε έτσι. Να... Δεν πάει καρδιά. Οπότε βασικά είμαι ρε παιδί μου αμέτωχος, αλλά οκ, σε μια τέτοια φάση λες ότι το πήρε μια ομάδα σωστά. Από τη Βόρεια Ελλάδα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ναι. Κύριε Τζιόλα, η Καβάλα βρέθηκε στο δρόμο της Καστοριάς. Το πιστεύατε εκείνη τη χρονιά το 80 ότι η Καστοριά θα φτάνει και σαν σήμερα, 25 Μαΐου, θα έπαιρνε και το κύπελο όταν παίξετε μεταξύ σας. Όχι φυσικά. Όποιος το πίστευε τότε, θεωρώ ότι κοροϊδεύε τον εαυτό του. Το θυμάστε αυτό το παιχνίδι. Λίγα πράγματα θυμάμαι. Το 1980 έχουν περάσει 41 χρόνια. 41 χρόνια. Η αλήθεια είναι όμως ότι εκείνες τις εποχές ναι. Μια επαρχιακή ομάδα για να κάνει αυτό το πράγμα ήταν κυριολεκτικά άθλος. Mm-hmm. Έτσι. Εκτός του ότι δεν υπήρχαν οι οικονομικές δυνατότητες, δεν υπήρχε η πλειάδα των παικτών που υπήρχαν στις μεγάλες λεγόμενες ομάδες. Υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία δηλαδή δεν συνηγορούσαν στο να μια επαρχιακή ομάδα και δει η Καστοριά ή η Λάρισα ή τα Γιάννενα ή η Καβάλα ή τέτοιες ομάδες δηλαδή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι από μικρές επαρχιακές πόλεις θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ναι, παρόμοιο. Ναι, κάτι μεγάλο. Και δεν θα το ξαναδούμε δυστυχώς, κύριε Τζιόλα, από όλη την συζήτησή μας σήμερα εδώ και την εκπομπή μας. Βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι μάλλον δεν θα ξαναδούμε ποτέ μια επαρχιακή ομάδα σε έναν τελικό έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο αν μόνο τελικούς παίζουν οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Χάνει και ο θεσμός ο ίδιος. Αλλά, που είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι τότε υπήρχαν πολλές επαρχιακές ομάδες στην Άλφα Αθηνική. Βέβαια. Αυτό είπαμε και εμείς το Θόδωρε τώρα. Καβάλα, Σέρες, Καστοριά, δόξα δράμας να πούμε επαρχιακό ποδόσφαιρο. Ναι, υπήρχε περίπτωση τότε Πανθρακικός, Ξάνθη, κάπου κάπου. Υπήρχαν ομάδες οι οποίες παίζαν στην Άλφα Αθηνική. Και τότε παίζονταν και ποδόσφαιρο, Θόδωρε. Τότε παίζονταν ποδόσφαιρο. Τώρα δεν εντάξει, έχει καμία μπορώ σχέση. Να πω, μπορώ να πω ότι. Ρομαντικοί ήταν... μπορεί να είμαστε, αλλά δεν ξέρω. Όχι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ βλέπω σήμερα ποδόσφαιρο και λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί έχει πολύ θέατρο. Είναι soft το ποδόσφαιρο τώρα. Δεν είναι ανδρικό άθλημα. Όλοι θα πέσουν πέρσα για πέναλτι να πούμε. Είναι, δεν είναι, θα πέσουν. Θα πέσουν. Τότε είχαμε τον Τζιαντάκη τον άλλον, τον Γιαννακόπουλο, τους κοροϊδεύαμε τον Αναστόπουλο, ξέρω εγώ, κάποιους από αυτούς εδώ, οι οποίοι πέφτουν... Ο Καραγκούνης τον πάτησε η γυναίκα του στην εκκλησία, στον πάνω και έπεσε πάλι εδώ. Και φώναξε πέναλτι. Έτσι. Λοιπόν, ναι, δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι είναι πολύ χαλαρό το ποδόσφαιρο. Είναι σίγουρα πιο γρήγορο, είναι πιο τεχνικό. Αλλά δεν είναι ανδρικό άθλημα πλέον. Εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να παίξω, γιατί κάθε εβδομάδα θα ήμουν έξω. Και εμείς είχαμε το Θωμά το Μαύρο, η Αγγίζη που έπεφτε λίγο εύκολα. Για τον Χρήστο το λέω αυτό. Αχ, Θεέ μου. Βλέπετε ποδόσφαιρο γενικότερα, γιατί πολλοί από τις ηλικίες σας που μιλάμε σήμερα με όλες τις ομάδες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την Καστοριά. Βλέπω ότι δεν το θέλουν πολύ να το βλέπουν. Γιατί? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε. Ναι. Που θα θέλαμε να δούμε. Την εξέλιξη δηλαδή. Ναι. Η εξέλιξη είναι τεχνικά είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Αλλά είπα προηγουμένως κάτι. Το ποδόσφαιρο για μας ήταν ανδρικό άθλημα. Ήταν το άθλημα της αλάνας. Το έβγαινε έξω. Που έβγαινε έξω και γινόταν δόρτζελο. Να κονώσουν λίγο, έτσι χτυπούσες από εδώ από εκεί. Και κάναμε δηλαδή τέτοια πράγματα. Τώρα, τι σου είπε όμως θέλω να το πει. Δάμε δυο για κεφαλιά και επειδή κερδίζω εγώ ή τα χέρια πού να τα βάλω στο σορτάκι μέσα δεν έχει και τσέπες. Απλώνεις λίγο το χέρι και κάνει τέτοιο. Ή τώρα δίνουν κάτι πέναλτι γελία, για κατά ναι τουλάχιστον. Έτσι, ο αμυντικός τώρα δεν είναι αμυντικός.
ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει και σιγά με του πατήσει τον ήχη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λέμε ποδόσφαιρο, λέμε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Είναι, είναι σφαίρα με τα πόδια. Έτσι, μπάλα με τα πόδια. Είναι λογικό. Δεν είναι, δεν παίζουμε ούτε βόλεϊ ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, ούτε πινκ-πονκ. Αν είναι ή τένις. Ναι, να παίξουμε ναι. Έτσι και να μην ερχόμαστε σε επαφή. Είναι άθλημα επαφής βασικά. Έτσι. Και σε κάθε επαφή, ο πιο δυνατός ως επιτοπλίστων υπερτερεί. Σωστά. Υπερτερεί σωστά. Σε κάποια σημεία. Έτσι. Γιατί ο άλλος είναι τεχνίτης και υπερτερεί στην τεχνική. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν υπάρχει δυναμισμός. Δεν υπάρχει αυτό το. Ή υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί χτυπήματα πονηρά. Ναι. Τώρα. Έτσι, εμείς τότε ήμασταν δυνατοί. Πιο σκληρό το ποδόσφαιρο, αλλά πιο αγνό και ρομαντικό. Ναι, ναι, αυτό ναι, το θυμόμαστε καλά, όλοι το σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και εσείς στην εκπομπή μας σήμερα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να συμμετέχετε και στη δική μας, στις δικές μας έτσι αναμνήσεις, γιατί για την Καστοριά, όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μέρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να ξανάρθουν τέτοιες μέρες, όχι μόνο για την Καστοριά, αλλά και για άλλες πόλεις. Μακάρι, μακάρι. Για άλλες ομάδες, γιατί έτσι μόνο μπορεί να πάει το ποδόσφαιρο. Έτσι κερδίζει το ποδόσφαιρο, ακριβώς. Διαφορετικά, δυστυχώς θα μένουμε πίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Βράδυ, να είστε καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ, καλή εκπομπή. Στο ήθον προφορεύεσαι εσύ. Παράδειγμα έχεις γίνει Καστοριά. Γι' αυτό στην αλφα εθνική θα μείνεις. Αιώνια θα μείνεις Καστοριά. Στη χώρα όλους έκανες για σένα να μιλάνε. Για σένα να μιλάνε Καστοριά. Με Γιώργο Παράσκο δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μπορούμε να τον βρούμε στο κινητό τηλέφωνο. Ουσιαστικά θα κλείσουμε λοιπόν με Τάκη Τσιρώνη σε λίγο στον επίλογο αυτής της φετινής μας εκπομπής. Οπότε θα κλείσουμε με Τσιρώνη, Τάκη Τσιρώνη Στράτο. Τον Γιώργο Παράσχο δεν μπορούμε να τον βρούμε τον κάπτεν. Ναι. Οπότε κλείνουμε με Τάκη Τσιρώνη, ο οποίος και αυτός μιλάει στο κινητό του. Ωραία, οπότε εντάξει. Προσπαθούμε να έχουμε εντάξει. Τον επίλογο εντάξει. Με τον MVP του τελικού. Έκανες για σένα να μιλάνε. Για σένα να μιλάνε Καστοριά. Οι φίρμες να σε τρέμουνε. Μα και να σ' αγαπάνε. Μα και να σ' αγαπάνε Καστοριά. Καστοριά, 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 Καστοριά. Και να ευχαριστήσουμε παράλληλα και πάρα πολύ κόσμο Στρατό. Δεν ξέρω, μιλάω στο τηλέφωνο. Που μας παρακολουθεί μέσα από το ίντερνετ σε διάφορες περιοχές της χώρας και εκτός επίσης χώρας. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας, γιατί η ώρα έχει πάει ήδη 9 και 4 το βράδυ και είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Για της πατρίδος μας μια πόλη ολοχάρη. Μια πόλη ολοχάρη. Που το όνομα της αντυχεί στις γης όλα τα πλάτη. Στις γης όλα τα πλάτη. Και θα κλείσουμε λοιπόν Στράτο αυτήν την όμορφη και σημερινή πιστεύω έτσι με πολλές αναμνήσεις. Ήταν πολύ ωραίο σήμερα. Πέρσι είχαμε όλο το ρόστερ, επαναλαμβάνω. Φέτος είχαμε τους αντιπάλους μας. Και είναι πολύ όμορφο να αναγνωρίζουν όλο αυτό το μεγαλείο και όλη αυτή την δόξα πραγματικά οι αντίπαλοι που βρέθηκαν σε αυτό το δρόμο, σε αυτήν την ωραία μέρα για την Καστοριά. Από τις πιο χαρούμενες μέρες που μπορεί να έχει η Καστοριά είναι 25η Μαΐου, όπως και να το κάνουμε. Και δεν ξέρω αν το παρατήρησε σήμερα, πάρα πολλοί μίλησαν για τον Τάκη τον Τσιρώνη. Κύριε Τσιρώνη, καλησπέρα από την Καστοριά. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους από την Καστοριά, στην πανέμορφη Καστοριά. Μετά και Τσιρώνη θα κλείσουμε ουσιαστικά όλο αυτό. Θα είσαι ο μοναδικός. Παιδιά, καταρχήν να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου. Η εκπομπή σας ήταν καταπληκτική, την άκουσα όλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, τους αντιπάλους για τα καλά τους λόγια.
Η εκπομπή ήταν καταπληκτική, ειλικρινά σας μιλάω. Καταπληκτική. Και εσύ ήσουν καταπληκτικός στον τελικό. Και σήμερα στην ΕΡ3 ήσουν... Ευχαριστούμε πολύ που δηλαδή προσπάθησες και εσύ μέσα αυτό ούτως ώστε να έχουμε παλιές... Πραγματικά. Όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά. Όλα, εντάξει. Όλα τα παιδιά. Βγαίνει όμως και ένα... Απλώς θα σας πω κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί για να κάνετε και λίγο χιούμορ. Λέει ο συγχωρεμένος Σάββας Βασιλιάδης έδειξε κουβέντα. Παιδιά, αυτόν μην τον πειράζετε. Αυτόν τον έχουμε για να μας στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Και ειδικά όταν έβαζε το κεφάλι κάτω. Αυτό το κεφάλι όταν το έβαζες κάτω, Τάκη, ήταν το κάτι άλλο. Νομίζω όταν η κερκίδα προετοιμαζόταν για να πανηγυρίζει. Όταν έβαζε το κεφάλι κάτω, ο Τάκης Τσιρώνης. Να είστε καλά. Υπάρχει όμως και ένα άλλο συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον από τη σημερινή εκπομπή. Και τόσο με τους δημοσιογράφους που μιλήσαμε, αλλά και με αντιπάλους μας. Δύσκολα να ξαναδούμε. Τσιρώνει. Το πω και αλλού. Και Τσιρώνει και τέτοιους παίκτες, αλλά δύσκολα να δούμε ξανά ομάδες επαρχιακές σε έναν τελικό κυπέλλου. Είδαμε προχθές έναν ακόμη τελικό, αλλά... Παιδιά, αυτό είναι όνειρο απατηλό από εδώ. Είναι όνειρο απατηλό. Τελείωσε. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ούτε στο θεσμό του κυπέλλου. Βέβαια, ο κύριος Μαλισιώβας μας έλεγε νωρίτερα ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πρέπει να πάμε σε παιχνίδια. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πρέπει να πάμε σε παιχνίδια μονά στο κυπέλλο, στην έδρα του αδυνάτου. Και αυτό, αλλά δεν υπάρχει δυνατή επαρχία όπως ήταν παλιά τώρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Εντάξει, μην κοιτάτε τώρα που εμείς έτυχε μια φουρνιά τότε που ήταν παιχταράδες όλοι. Ναι. Να λέμε την αλήθεια. Παιχταράδες. Δηλαδή από ένα διάστημα και μετά. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η Καστοριά, το ζήλευαν πολλές ομάδες. Και παίζαμε και σε ένα γήπεδο χωράφι, έτσι. Ναι. Άμα η ομάδα εκείνη έπαιζε στο καλό το γήπεδο μετά που το καινούργιο, θα τρώγανε 5 γκολ όλοι. Πέντε γκολ θα τρώγανε. Όπως τρώγανε και στο ξερό δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Καταπληκτικοί παίκτες, όλα τα παιδιά. Είπαν όμως και πολλοί αντίπαλοι μας ότι... είσαι και ο πιο αδικημένος παίκτης όλης εκείνης της περίοδου, από την άλλη. Εντάξει, αυτό όσο και να είναι ένα εγωιστικό μέρος, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δεν πήρα από το ποδόσφαιρο αυτά που δικαιούμουν να πάρω βάσει της αξίας. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε εσείς, έτσι. Πολύ καλά το είπες και σήμερα, πολύ σήμερα. Αλήθεια είναι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, έκανα και εγώ αρκετά λάθη. Τα αναγνωρίζεις και αυτά. Εντάξει, γιατί... Όλος ο κόσμος τότε ήξερε ότι ήμουν τα πρώτα ονόματα. Δεν θέλω να μείνω εικοστικά και να πούμε το πρώτο όνομα στην Καστοριά. Όλα τα παιδιά τα καταπληκτικά έτσι. Αλλά κατά τη γενική ομολογία του κόσμου, εντάξει. Λέγανε ότι ο Τσιρώνης πηγαίνει στην Καστοριά οι αντίπαλοι και λέγανε πώς θα πιάσουμε τον Τσιρώνη. Τσιρώνη. Κατάλαβε. Τέλος πάντων, όλα τα παιδιά ήταν φοβεροί. Η ομάδα ήταν καταπληκτική. Σας ενημερώνω ότι η Παρασκευή μας έχει ο πρόεδρος επάνω ένα τραπέζι που δεν το ξέρετε. Ωραία. Η είδηση αυτό. Ωραία, Παναγιώτης. Ο Γιώργος Γαλκίδης. Ήταν εδώ προχθές, έπινε καφέ. Δηλαδή θα συγκεντρωθείτε όλοι οι παίκτες εδώ. Την Παρασκευή είναι είδηση αυτή, δεν την ξέρετε. Έχουμε τραπέζι 9 η ώρα το βράδυ, το μαγαζί δεν ξέρω. Μάλιστα, δεν έχει σημασία το μαγαζί. Το μάθουμε. Σημασία έχει ότι θα είναι δηλαδή όλη η ομάδα. Ο Τάκης Τσιρώνης μας δεν είναι και είδηση τώρα. Από εδώ θα είμαστε εμείς, θα έρθω εγώ, ο Κόπανος, ο Σημεφορίδης και ο Ποητσίδης 4. Ναι. Και οι άλλοι που είναι πάνω μαζί με τον Γρηγόρη του Παπαβασιλείου. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ίσως περάσουμε να σας δούμε, να σας χαιρετήσουμε. Δεν θέλουμε να σας ενοχλήσουμε άλλο. Καθόλου δεν ενοχλείτε. Θα σας δούμε, θα χαρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα είμαστε εκεί. Θα έρθουμε, βέβαια, θα μάθουμε. Βέβαια. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Την Παρασκευή το βράδυ, πρώτα Θεός. Το συνδυάζουμε με τα 41 χρόνια ουσιαστικά. Ναι. Τέλεια. Πολύ όμορφο. Αυτό ήταν η καλύτερη είδηση. Σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο, θα έχουμε και το μεγάλο μας αρχηγό. Λίγο υπομονή, θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Παράσκο. Έχω μιλήσει, σε 10 λεπτά τουλάχιστον θα μιλήσουμε. Ωραία. Εμείς θέλουμε, αν τυχόν ας πούμε, μπορεί να κάνει παρέμβαση και κάποιος φίλαθλος να πει κάποια ιστοριούλα μέχρι που να δούμε το αυτό. Νομίζω πάντως ότι ακούσαμε αρκετές ιστορίες και πράγματα που δεν τα ξέραμε. Δεν τα ξέραμε. Σήμερα, όπως πρόσκεισες όμως ίσως, Τάκη, όταν μίλησαν οι παίκτες του Ηρακλή, φαίνεται ότι έχασαν αυτόν τον τελικό. Και για έναν ακόμη λόγο, δεν μας υπολόγισαν, δεν μας ζήγησαν σωστά. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν συμφωνώ, θα διαφωνήσω μαζί τους.
Για πες το λίγο. Θα διαφωνήσω. Ακούστε να δείτε. Την άλλη χρονιά όταν ήρθανε και φάγανε τρώγανε 5 γκολ. Και με λέει ο Μπάμπης ο Ξαδόπουλος πέστε τα παιδιά να σταματήσουν, να τρώγανε 8-9 γκολ και να ξεφτυλιζότανε. Μάλιστα. Και εκεί μας υποτιμήσανε. Επειδή είχαν κερδίσει λέει την ομάδα μας 3-1 πριν λίγες μέρες. Δεν συμφωνώ ρε παιδιά, δεν συμφωνώ. Εκείνη η Καστοριά δεν πεζότανε. Έχεις δίκιο Τάκη, έχεις δίκιο. Δεν συμφωνώ, δηλαδή τι να συμφωνήσουμε αυτά που είπε τώρα ο Μαυροδουλάκης. Του σέβομαι και τον Καλαμπάκα τον Νίκο, φίλη μου έτσι. Αλλά διαφωνώ, διαφωνώ πλήρως. Εντάξει. Και η Καστοριά εκείνη την εποχή δεν παίζονταν. Δεν και μετά που βγήκε πρώτη επαρχιακή ομάδα Τάκη, καλύτερη ομάδα ακόμα. Ναι, 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 να πω και κάτι όμως. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Το σκορ είναι μικρό. Έπρεπε παραπάνω να φάνε. Δηλαδή ένα 7-2 θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν με δίνει πέναλτι καθαρό. Πεντακάθαρο που έβγαζε μάτια πιο μπροστά να το θυμάστε. Ναι, 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 όντως, ναι. Μάρς πέναλτι, Μάρς. Είχες την ευκαιρία να το κάνεις εσύ ένα 0 νωρίτερα. Εκείνη η φάση που την έδειχνε και την ξανάδειχνε σήμερα στην F3. Αυτό λέω. Δηλαδή το σκορ είναι μικρό. Μικρό έπρεπε να είναι παραπάνω. Παραπάνω. Εντάξει. Είστε. Η ομάδα μας ήταν καταπληκτική. Από ένα διάστημα και μετά έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο. Να λέμε την αλήθεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Μετά στη διάρκεια η ομάδα άρχισε να δένει. Και μετά έπαιζε ποδόσφαιρο πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάντως και αυτό που λένε ότι μας κερδίσαν στο Καφτατζόγλιο 3-1. Ναι. Από εμάς δεν παίζανε 5 άτομα. Είχε πολλές αποσύρσεις Καστοριά, ναι. Ναι. Και τον γκολ εγώ το βάλα πάλι εκεί. Ναι. Το έχουμε αναφέρει νομίζω στην αρχή. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Καταλάβατε. Πάντως το πιο ευχάριστο που ακούσαμε σήμερα είναι και μπράβο στον μεγάλο μας πρόεδρο που θα σας ξαναμάσει έστω εσείς αυτοί που είστε εδώ. Εγώ έχω μιλήσει με τον Κώστα τον Μπάκη και μου είπε πάρα πολλές φορές ακόμα και για το κύπελο, ακόμα και για 1002. Εγώ Τάκη... Θα πω μία προσωπική άποψη. Έχει τα και πολλά δίκια και ο Γρηγόρης. Θα βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Προσωπική άποψη είναι αυτή. Θα προσπαθήσουμε ναι, ναι. Όλοι, θα βάλει λίγο νερό στο κρασί του και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Όλοι έχουν τα δίκια τους. Μακάρι. Ας μην αναφερθούμε περισσότερο σε αυτό το πράγμα. Σήμερα δεν θέλουμε να χαλάσουμε τις αλλαγές μας. Θέλουμε μόνο να χαρούμε για την αυτό μέρα. Είναι το καλύτερο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις υπόλοιπες μέρες. Έχει και αυτό στα δίκια του. Αλλά η είδηση η καλύτερη είναι αυτή που μας είπες τώρα. Αυτό είναι το καλύτερο. Την Παρασκευή θα είμαστε εκεί. Θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τον πρόεδρό μας που μάτωσε πολύ τότε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είναι γερός, να είναι καλά. Και την Παρασκευή θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά για όλα. Και θα σου δώσω και το βιβλίο χέρι με χέρι μαζί με τον Αντώνη τον Κόπανο και όποιος είναι όλοι εδώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε Τάκη. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Είσαι ο πρώτος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσύ να είστε καλά. Γεια σου Τάκη. Την εκπομπή σήμερα. Σήμερα που μίλησαν εκπρόσωποι όλων των ομάδων, παίκτες όλων των ομάδων που βρέθηκαν στον δρόμο της Καστοριάς μέχρι και τον τελικό. Από πλευράς Καστοριάς φέτος επιλέξαμε να έχουμε τον MVP νωρίτερα τον Τάκη Τσιρόνη και τον Κάπτεν για το τέλος. Κύριε Παράσκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάνετε. Καταφέρατε και τους βρήκατε όλους δηλαδή. Βρήκαμε παίκτες και μίλησαν από τον Εθνικό, την Καβάλα, τον Ολυμπιακό Λουτρακίου, τη Λάρισα πριν από λίγο ήταν και ο Γιάννης Βαλαώρας εδώ. Και ο Βαλαώρας. Μακεδονικό, από τον Ηρακλείο Νίκος ο Καλαμπάκας και ο Γιάννης ο Μαυροδουλάκης. Είναι ωραίο να μιλάν και οι άλλοι πολλές φορές, έτσι δεν είναι για σένα. Έτσι. Και αναγνωρίζουμε όλοι σήμερα, κύριε Παράσο, ότι η Καστοριά σε όλη αυτή τη διαδρομή πραγματικά έπρεπε να πάρει άξια το κύπελο. Όντως, κάναμε πολύ καλές εμφανίσεις σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ καλές εμφανίσεις μας. Όντως. Βγήκε όμως και ένα άλλο συμπέρασμα, γιατί μιλήσαμε και με αρκετούς δημοσιογράφους σήμερα. Μιλήσαμε με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, τον Δημήτρη τον Μαλισιώβα, τον Λευτέρη τον Σαρελάκο. Δεν θα ξαναδούμε τέτοιους τελικούς πια. Και επειδή είστε ακόμα στο ποδόσφαιρο. Όντως. Όντως με τόσα πολλά γκολ, ένας τελικός ήταν ο δικός μας και ένας τελικός ήταν, αν θυμάμαι καλά, το Ολυμπιακό με τον Ηράκλη το 4-4. Ναι. Οι άλλοι όλοι τελικοί ήταν λίγο πολύ, ας πούμε, εντάξει, στο γκολ, στα δύο γκολ. Πόσο μάλλον να δούμε και μια ομάδα από την επαρχία να είναι σε έναν τελικό, έτσι. Μα κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι. Το να πάρεις μια επαρχιακή ομάδα όπως ήταν η Καστοριά τότε που έσπασε το κατεστημένο για να πάρεις ένα κύπελο, μια επαρχιακή ομάδα, δέστε πόσα χρόνια σου έχουν να πάρουν, δηλαδή μετά από την Καστοριά πήρε η Λάρισα παραδείγματος. Δεν υπάρχουν ομάδες, δηλαδή και όφοι. Δηλαδή κάθε 20-30 χρόνια συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και έτσι αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα όταν αυτό το τρόπαιο παραδείγματος χάρη που έχουμε πάρει, αντί να είναι αυτό το τρόπο, ας πούμε, να είναι σε μια θέση, ας πούμε, πάρα πολύ περίοπη, ας πούμε, και να το έχουμε και να το κάθε χρόνο να το γιορτάζουμε, ας πούμε, στις 25. Νομίζω ότι Γιώργο, πολύ γρήγορα θα έχουμε πολύ γρήγορα εξελίξεις θα έχουμε. Μα και θα είναι καλές και θα είναι καλά. Κάθε χρόνο λέγουμε τα ίδια πράγματα. Τώρα νομίζω ότι έχουμε κάποια πράγματα που έχουμε υπόψη. Είμαστε πολύ κοντά. Μακάρι. Και όχι μόνο για το κύπελλο. Υπάρχουν και τα σχέδια να κάνουμε και ένα μουσείο. Όλη αυτή την ιστορία που γράψατε, κύριε Παράσχο, δεν είναι μόνο το κύπελλο. Για να φτάσουμε το κύπελλο, τα λέγαμε και πριν λίγους μήνες, όταν κάνουμε θεώρημα στην ομάδα που ανέβηκε η κατηγορία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι κακό το επικεντρών μίσος. Είναι κορυφαία στιγμή. Αλλά όλο αυτό για να φτάσουμε το 80, περάσατε πάρα πολλά πράγματα και γράφτηκαν πολλές σελίδες ιστορίας. Αυτές λοιπόν θα είναι πολύ καλό να τις δούμε και στο Μουσείο της Καστοριάς. Μακάρι. Και μια καλή είδηση που ακούσαμε σήμερα από τον Τάκη το Τσιρόνιο, ότι την Παρασκευή θα είναι αρκετή. Θα ξαναβρεθείτε. Ναι, με είχε πάρει και τηλέφωνο τον νωρίς το πρωί. Τον μεγάλο μας πρόεδρο, τον Γιώργο τον Χαλκίδη. Για να βρεθείτε εν όψη αυτής της επαιτίου σε ένα μαγαζί στην Καστοριά. Ωραία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όταν μαζεύεστε, κύριε Παράσκο, τι λέτε μεταξύ σας? Εντάξει, ανατρέχουμε σαν αναμνήσεις παλιές. Από εκεί και πέρα σίγουρα αναφερόμαστε και στη σημερινή κατάσταση του ποδοσφαίρου μας. Αλλά κυρίως, ας πούμε, ανατρέχουμε όταν παίζαμε μπάλα. Και ειδικότερα, ας πούμε, έχει και τεράστιο χιούμορ. Δηλαδή, επειδή, ας πούμε, εντάξει, πειραζόμασταν, είδαμε πάρα πολλά πράγματα μεταξύ μας και ζήσαμε πάρα πολλά. Εντάξει, είχαμε ορισμένες στιγμές, ας πούμε, που μπορώ να πω, μπορώ να γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο, ας πούμε, στα 10 χρόνια, στα 9 χρόνια της Αλφα Εθνικής της Καστοριάς, με τους συμπαίκτες που περάσαμε και τι περάσαμε, ας πούμε, και τι καλαμπούρια κάναμε. Το διασκεδάζουμε. Ναι, και μας έλεγαν εδώ και ιστορίες νωρίτερα από τον Μακεδονικό. Ναι, από το Μακεδονικό, ήταν μετά το πολύ σκληρό παιχνίδι, αλλά το βράδυ που πήγαμε μαζί στα ίδια μπουζούκια, τα βρήκαμε και ήμασταν μια χαρά. Ο Ανδρέας Σταυρίδης τα είπα. Ο Ανδρέας Σταυρίδης, ναι, τον είχαμε πρώτα στην Καστοριά και μετά είχε πάει στο Μακεδονικό. Ναι. Συγχωρεμένο, τον Πάπη του Τσιριγύρη, τον κουμπάρο μου. Μπράβο. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή σαν αρχηγός εγώ ήμουνα, τότε θυμάμαι, ήταν δύο χαρακτηριστικά. Επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο και στο πέταλο, ας πούμε, η είσοδος του να μπούμε μέσα στο γήπεδο ήταν γύρω στα 30-40 μέτρα. Στο πέταλο εκεί που υπήρχαν κόσμος του Μακεδονικού, ήταν ο κόπανος μπροστά μου, από πίσω ήμουνα εγώ και άρχισα να πετάνε αντικείμενα. Ο κόπανος, επειδή φοβήθηκε, τραβιέται και πετάει ένα αυγό.
ένα αυγό και μου παίρνει στο πρόσωπο κατευθείαν. Εντάξει, επειδή ξέραμε τι μας περιμένει εκεί, ναι, και επειδή θα είχαμε επεισόδια, πήγαμε ντυμένοι από το ξενοδοχείο, δηλαδή κατευθείαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και εκείνο το αυγό ήρθε και, επειδή έκανε και ζέστη, ήρθε και βρωμούσε και δεν μπορούσα δηλαδή ούτε ανάσα να πάρω. Ναι, αυτά είναι παραλυπόμενα. Είναι παραλυπόμενα, ναι, τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Για να φτάσουμε. Και το κυριότερο, ναι, όταν πήγα να υπογράψω, λέω, τι θυμάμαι, επειδή είχε ένα στενό διάδρομο του Μακεδονικού το γήπεδο, για να πάω να υπογράψω στους διαιτητές, είδα κάτι φουσκωτούς, γίνανε, μας περιμέναν εκεί. Είδα κάτι φουσκωτούς με κάτι ποδιές άσπρες, το παίζανε νοσοκόμι. Εν τω μεταξύ ήταν τόσο χοντροί που δεν κούμπονε. Από όπου περνούσα, άρχισαν και μου χτυπούσαν. Δηλαδή έδιναν κάτι κλωτσιές και βρίζανε. Το παραδέχτηκαν, κύριε Παράσκο, σήμερα. Το παραδέχτηκε, ναι, και ο. Μα ναι, αλλά το χαρακτηριστικό, ναι, τους ήταν αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτή η φουσκωτή δεν κούμπωνε η μπλούσα, δεν ερχόταν με τίποτα. Δηλαδή ήταν. Φαινόταν καθαρά, ας πούμε, ότι ήταν πάρα πολύ στενές. Μήπως δηλαδή, δεν ήταν χοντροί, αλλά ήταν κοντοί. Όχι, ήταν πάρα πολύ εύσομοι. Ήταν εύσομοι. Και ο Βιρτζαμάνης, ο Θωμάς και ο Σταυρίδης ο Ανδρέας το παραδέχτηκαν, το παιχνίδι μας ήταν αντιαθλητικό, είπαν. Αντιαθλητικό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεχτήκαν πολύ γρήγορα τα γκολ και τα παρατήσαν νωρίς. Από όλες αυτές τις ομάδες, από τον εθνικό μέχρι τον τελικό, ποια ομάδα. Έτσι, με ποια ομάδα φοβηθήκαμε ίσως, είχαμε κάτι ιδιαίτερο για να πάμε στον επόμενο στόχο μας, στον επόμενο παιχνίδι? Εγώ νομίζω η Λάρισα, από αυτές τις ομάδες που περάσαμε ήταν, ναι, ναι, η Λάρισα. Μέσα εκεί με Παρουσιάδη. Ναι, ναι, με Παρουσιάδη, με Παρουσιάδη. Ακόμα, ναι, μας μίλησε σήμερα ο Θεολόγης ο Παπαδόπουλος. Ακόμα, ναι, ναι, τραβάω τα μυαλά μου, τα μαλλιά μου, λέει, για το τι έπιανε ο Παρουσιάδης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η Λάρισα, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή, ναι, ομάδα. Γι' αυτό κάνουμε, Γιώργο, αυτές τις εκπομπές, για να μαθαίνουμε και πράγματα που αναμνήσεις, παραλυπόμενα, ακόμα, και να μαθαίνουν οι νεότεροι τι ιστορία έχει αυτή η ομάδα. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι αν πάνε καλά τα πράγματα με τον Παναγιώτη τον Πάτο, που πήρε στο βιβλίο από το παιδί, και με τον Ιωσήφ τον Χατζητιμοθέου, αν καταφέρουμε και πείσουμε τη Δημοτική Αρχή το μουσείο αυτό να γίνει ειδικά στη θέση της ΕΡΤ3, το οποίο στο είναι γήπεδο, στο το γήπεδο της Καστοριάς, στο γήπεδο, θα είναι ό,τι καλύτερο. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Και τώρα, κάποιοι να ασχοληθούν, ας πούμε, για να ξεφύγουμε από αυτή την, σωστά, από αυτή την απαξίωση που έχει υποστεί αυτή η ομάδα, για να παίζει β' τοπικό και να μην ενδιαφέρεται κανένα. Πρέπει ξανά να δώσουμε αυτή την όθηση όλοι μαζί όσο μπορούμε. Κύριε Παράσου, και μια προσωπική ερώτηση. Του χρόνου? Θα δούμε τώρα. Τι να σας πω. Όλο λέω θα βγούμε στη σύνταξη, να δεν μας ενοχλήσει κανένα. Ο Γιώργος Παράσος δεν θα βγει στη σύνταξη. Εγώ δεν σου είπα ότι θα περάσεις τα 1000 παιχνίδια. 1200 τα υπολογίζω εκεί. Για να δούμε. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δεν θα βγει στη σύνταξη ο Γιώργος Παράσος. Λοιπόν, θα δούμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον αρχηγό μας. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι εγώ. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Κάθε φορά που μιλάς στην εκπομπή είναι τιμή μας. Κύριε Παράσος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ. Για όλα όσα μας προσφέρατε. Κλείνουμε την εκπομπή με τον αρχηγό μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Στράτο, αυτό ήταν για φέτος. Για φέτος. Άντε να αυτό, δούμε του χρόνου δούμε, τώρα τι θα σκεφτούμε. Του χρόνου θα σκεφτούμε κάτι, θα δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Ωραία. Έχουμε χρόνο ακόμα. Όσοι θέλετε να ακούσετε τις εκπομπές από το αρχείο και την περσινή που μίλησε όλο το ρόστερ της Καστοριάς, μπορείτε να μπείτε ή στη σελίδα Dennis.gr, ναι, που μπορείτε να τη δείτε και εκεί. Μπορείτε να τη δείτε και centra.com.gr. Υπάρχουν στο αρχείο, υπάρχουν στο YouTube αυτές οι εκπομπές. Και η περσινή εκπομπή, επαναλαμβάνω, επιτυχιακή μας, που ήταν 6 ώρες. Μίλησαν όλοι οι παίκτες της Καστοριάς. Και δημοσιογράφοι, και ο Γιάννης Γιακογιάννης, και πολλοί ακόμη που. Και αντίπαλοι μας πέρσι. Μίλησαν, έτσι, ναι, και αντίπαλοι, ναι, μας. Και αντίπαλοι μας, ναι. Λάκης Παπαϊωάννου. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θυμόμαστε Παναγιώτης Κοϊβέρογλου. Αν θέλετε να ακούσετε και τις περσινές εκπομπές, λοιπόν, ανατρέξτε στο YouTube και στα ηλεκτρονικά μέσα. Που υπάρχουν, επίσης, ναι, και θα, ναι, υπάρχουν για πάντα. Επίσης για φέτος, για τη χρονιά, λέμε ότι έχουμε δύο ακόμα να κάνουμε, που έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο. Βεβαίως. Μία τον Οκτώβριο για την πρώτη επαρχιακή ομάδα, και μία ακόμα θα την επιλέξει την ημέρα ο Χρήστος, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας
Με... Το χρωστάμε όμως αυτή την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή δηλαδή θέλει να μιλήσει ο Γιωργιράκης. Για τους ανθρώπους που συνένωσαν τις τρεις ομάδες σε μία εδώ στην Καστοριά. Ο Γάκης, ο Κόλλιας, ο Βαρτανίδης που έχω μιλήσει μαζί τους και θέλουν να πούνε πολλά. Οπότε αυτή η εκπομπή είναι στάνταρ μία και σίγουρα μία ένα αφιέρωμα στην πρώτη επαρχιακή ομάδα της Καστοριάς. Το φθινόπωρο αυτή η εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ. Ομάδα με λεβέντικα παιδιά, που δίνουν για την νίκη την ψυχή. Οι φιλαθλοί και νέοι και τρανοί, που λιώνει σιδερά η Αγή. Η χώρα όλους έκανες για σένα να μιλάνε, για σένα να μιλάνε Καστοριά. Οι φίλες να σε τρέμουνε μα και να σ' αγαπάνε, μα και να σ' αγαπάνε Καστοριά. Καστοριά, 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 Καστοριά. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.